Καλησπέρα σας. Έχουμε κάποια έκτακτα θέματα και μία ενημέρωση. Το πρώτο έκτακτο θέμα είναι η καταβολή μεταφυλικού κεφαλαίου στο ΚΕΚ Κλάδο. Το δεύτερο είναι απολογισμός κληροδοτήματος στο Σταματούζη. Το τρίτο είναι έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής καυσίμων. Και το τέταρτο συνενώσεις σχολικών μονάδων. Η ενημέρωση είναι για τις καταστροφές από τα καιρικά φαινόμενα, τα έκτακτα, στην περιοχή της Κορφής. Να ξεκινήσουμε με το ξεκινάμε με την καταβολή με το γλυκό κεφαλαίο. Συγγνώμη, υπάρχουν δύο τρία θέματα που και εμείς θα θέλουμε να συζητήσουμε. Είναι και ενημερωτικά και τίποτα. Για πείτε μας. Το ένα θέμα είναι τι γίνεται με το θέμα της πρωτοβάθμιας υγείας. Θα θέλαμε να συζητηθεί σαν θέμα να υπάρχει μια ενημέρωση του Συμβουλίου. Το δεύτερο θέμα είναι σχετικά με το πράσινο ζωγραφείο. Το τρίτο θέμα θέλαμε να έχουμε μια ενημέρωση και να συζητηθεί πάλι εκ νέου το θέμα της απογραφής. Και τέταρτον, το θέμα με την ιστοσελίδα του. Διαδίκτυο που θίγουν άτομα και καταστάσεις, έτσι, κάποιες αναρτήσεις που θίγουν την επιστημονική διευθύντρια, τα μέλη της δικού σας επιτροπής, εγώ νομίζω πρέπει να αποσαφινιστεί πρώτο θέμα αυτό. Και μετά την γεγονότα που αναφέρονται στην ανάρτηση που έγινε στο διαδίκτυο, κάποιους θανάτους, τραυματισμούς, πλημελείς αντιμετωπίσεις, έτσι, εγώ νομίζω ότι είναι πολύ ουσιαστικό θέμα αυτό. Πρέπει να είναι το πρώτο από όλα, κατά την άποψή μου, έτσι. Παρότι ως τέλος σας με παίρνει και εμένα όλους μας παίρνει και ξέρεις το σχέδιο, λέω απλά ότι αν βάλουμε ένα τέτοιο θέμα το οποίο όλοι έχουμε ένα λόγο θα πάρει πάρα πολύ ώρα, είναι τα ζητήματα που έχουμε, δεν είναι πολύ ουσιώδεν, είναι πάρα πολύ. Πάντως εγώ θεωρώ ότι πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα, Νίκο μου, γιατί θίγονται άτομα και πρόσωπα. Να τελειώσω λίγο, να το βάλουμε, εγώ δεν έχω αρτήρηση, απλά επειδή έχουμε να περάσουμε κάποιες επιστροφές που δεν έχουν δούμε, δεν είναι πολύ ωραία η συζήτηση, προτείνω να μπουν στο τέλος του σημείου η διαδικασία της υγείας και να υπάρξει οποιαδήποτε απόφαση, νομίζετε εγώ, άλλωστε ήταν ήδη ενημερωμένο. Το ζήτημα υποθέτω ότι έχει γίνει μια πρόταση από τους επιτροπές, σύμφωνα μια απόφαση που είχαμε τη συνεδρία σήμερα στη Δευτέρα. Όμω
λοιπόν, συγγνώμη, είναι εδώ παρόν ο πρόεδρο τη Δημοκρατία, ο αντιπρόεδρο που είναι δημοτικό σύμβουλο, είναι γιατροί, είναι η διευθύντρια επιστημονική. Να περιμένουμε 2 ώρες να τελειώσουμε για να πούν το θέμα. Θα έλεγα είναι. Μα ίδια είναι πρώτο θέμα η υγεία, είναι και πρώτο θέμα η υγεία. Καταρχά θέλω να μιλάω με την πρόεδρο, συγγνώμη. Δηλαδή η πρόεδρο πρέπει να μου δώσει την απάντηση. Δηλαδή δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, συγγνώμη δηλαδή. Μιλάμε λοιπόν με την πρόεδρο και λέω παρακαλώ πολύ το θέμα τη υγεία να συζητηθεί πρώτο. Διότι έχει δημιουργηθεί ένα τεράστιο μείζον θέμα. Με ανάρτηση στο διαδίκτυο, με μηνύσεις, φύγουν πρόσωπα και φύγουν και γενικότερα την υγεία και το κέντρο υγείας στο περιφερειακό ιδέα της Άνδρου. Λοιπόν, πρέπει να βρούμε μια λύση, να ξεκινήσουμε από τώρα και να κάνουμε ένα επόμενο συμβούλιο κάποτε, εντός των ημερών, ώστε να βρούμε κάποιες λύσεις. Να το συζητήσουμε όμως το θέμα. Αλλά πρέπει τώρα να ξεκινήσουμε. Εγώ λέω να το συζητήσουμε στο τέλος. Ωραία, πρόεδρε. Εμεί η Δημοκρατία δεν είπαμε να αρχίσουμε να κάνουμε μια ψηφοφορία, αν το θεωρούμε θέμα στο οποίο πρέπει να βγει από την υπόθεση να δημιουργηθεί, θα πρέπει να ζητήσουμε. Δεν ξέρω γιατί θα βρει να το κάνουμε. Αν το θεωρούμε θέμα το οποίο πρέπει να προηγηθεί και να βγει από την υπόθεση, αν είναι θέμα ενημέρωση. Μα δεν υπάρχει διαφορά, νομίζω είναι πρόσθετη ή σε. Είναι εδώ η διάρκεια, είναι εδώ η ιδιότητα. Και δεν έχουν έχει πρόσφαση. Δεν βλέπω τον λόγο να μην έχει πρόσφαση. Υπάρχει λόγο να το περιμένουμε. Αφού ήταν για το σκοπό αυτό και υπάρχει στη Βουλή και τόσα άλλα θέματα. Εντελώς διαδικαστικά, παρότι πιστεύω ότι όταν νομίζει κάτι κάποιος πρέπει να το λέει, χωρίς να φέρει το λόγο, δεν ευχαριστώ κανέναν. Υπάρχει μια απόφαση δικού επιτροπής που λέει μετά το τέλος του Συμβουλίου δεν είναι θέμα υγεία. Απλά. Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής που έχει σταλεί στον αντιδημάρχο και στον δήμαρχο. Το πάρα πολύ απλό. Δεν υπήρχε κανείς να το συζητηθεί αφού εμείς σαν Δημοτικούσα είπαμε να το κάνουμε, απλά στο τέλος του Συμβουλίου. Δεν καταλαβαίνω ποιος είναι ο λόγος αυτός τώρα. Ούτε κανείς υιοθετεί, ούτε από... Το επίγον του θέματος, ξέρεις ποιο είναι, Νίκο μου, ότι αναρτήσεις το διαδίκτυο, βγήκανε μετά οι αναρτήσεις. Πήραμε την απόφαση της Δημοτικούς, ας πούμε, όλοι οι παρόντες, χωρίς να γνωρίζουμε την ανάρτηση στο διαδίκτυο που θίγει άτομα στην επιστημονική διευθύντρια, τον κύριο του παιδιά, τον πρώτη διευθυντικού, σε μένα προσωπικά και σε έναν τέλος. Γι' αυτό θεωρείται επίγον. Γιατί αυτές οι αναρτήσεις που μιλάνε για μηνύσεις, για κάποιες περιοχές του νησιού που είναι ακάλυπτες, κάποιες άλλες καλυμμένες, κάτσε. Εδώ να είμαστε λίγο υπεύθυνοι σε αυτά που λέμε, έτσι. Σαφώς και πρέπει να συζητηθεί σαν θέμα. Θα πρέπει να διαχειριστούν κάποια θέματα και να χρειαστεί βεβαίως να παρθεί και αγώνα. Και προχωράμε και στο επόμενο θέμα, αν θέλετε, που είναι σχετικό με αυτό. Ποιος έχει την ευθύνη για τα θέματα που ανεβαίνουν στην ιστοσελίδα του Δήμου. Αυτός που υπογράφει. Αυτός που υπογράφει σημαίνει ότι οποιοδήποτε μπορεί, βάζοντας απλώς την υπογραφή του, να θίγει ανθρώπους, πρόσωπα, εγκαταστάσεις. Συγγνώμη κύριε Τζοάννη, έχω τον λόγο. Και να αναφέρει μάλιστα και σαφώς ψέματα μέσα σε ανακοινώσεις. Σαν αντιδήμαρχος του Δήμου, νομίζω ότι δεν σας θυμά καθόλου αυτό. Θα ήθελα λοιπόν βεβαίως να συζητηθεί σαν θέμα, αφορά και τη... Εμένα δεν προσχωριάται η αρχή, το τέλος, αφορά ένα πολύ σοβαρό θέμα του Δήμου και μεθεί και προσωπικά στην κοινωνία. Ναι, νομίζω ότι ήσασταν υπέρμαχος στην προεκλογική περίοδο για το ποιος υπογράφει αυτά που λέει και όχι ανώνυμα και τέτοια. Εγώ ευθερσός, ανακοίνωσα αυτά που ακριβώς βρήκα στο Δήμο. Το ότι είναι απλήρωτο, το ότι δημιουργήθηκε πρόβλημα, δεν νομίζω ότι δεν είχα το θάρρος με το όμορφο, αλλά και την υπογραφή μου. Τώρα, αν βάλετε περισσότερο θέμα τιμής,
είναι έντιμο και άτιμο, είναι καλύτερο να σιωπάμε. Λέει την κυρία Τζοάννη εδώ, για μας δεν ξέρω να πω, μαζάρι, προφανώς θα πρέπει να συζητάμε το θέμα. Υπάρχει ένα επόμενο ζήτημα. Αυτή τη στιγμή αυτό που σημαίνει στο Δήμο Ιδρούσα στη Δημαρχία και θα ήθελα να ξέρω αν είστε ενημερωμένος και αν είναι κατά την εντολή δική σα. Ουσιαστικά γίνεται μια προσπάθεια διαχειριστικού ελέγχου στο Δήμο Ιδρούσα των τελευταίων 3-4 ετών. Με πρόσχημα την απογραφή την οποία ορίζει ο νόμος περί Καλλικράτη. Αυτό που θα ήθελα λοιπόν να ξέρω εγώ είναι αν αυτό είναι η γνώση σας και είναι κατόπιν εντολή δική σας, αν είναι έτσι, εμείς συμφωνούμε απολύτως να γίνει. Θέλουμε όμως να συμμετέχουμε και εμείς στον όποιον έλεγχο γίνεται και βεβαίως αυτός ο έλεγχος να πάρει τη μορφή και στους τρεις Δήμους του νησιού και σε όλα τα νομικά πρόσωπα που είναι συνδεδεμένα με τους τρεις Δήμους. Αλλιώς με πρόσχημα την απογραφή, πάλι δεν μπορούν να θίγονται πρόσωπα, άνθρωποι και καταστάσεις, να κυκλοφορούν δημοτικοί σύμβουλοι στην παραλία του Γαβρίου, οι οποίοι να λένε ότι στις 28 Φλεβάρι ο πρώην Δήμαρχος θα πάει φυλακή για αυτά που έχει κάνει τα τελευταία χρόνια στο Δήμο. Λοιπόν, θα πρέπει να ξεκαθαριστούν αυτά τα θέματα, αν είστε γνώστης, αν όλα αυτά δεν γίνονται, με τα οποία, ξαναλέω, δεν έχουν καμία αντίρρηση να γίνει οποιοδήποτε έλεγχος σε οποιοδήποτε κομμάτι του Δήμου. Θα θέλουμε όμως να συμμετέχουμε σε αυτό το κομμάτι. Και βεβαίως, εάν δεν γίνει οτιδήποτε ανάλογο και στους άλλους Δήμους, προφανώς, αυτό δείχνει μια πάρα πολύ έντονη εμπάθεια, πολιτική εμπάθεια, η οποία νομίζω ότι δεν αρμόζει. Εντάξει. Θα το πούμε γι' αυτό. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με το πρώτο θέμα. Είναι η καταβολή κατοικικού κεφαλαίου στο κέντρο του Πλάτων. Κύριε Δήμαρχε, σας ενημερώνουμε ότι στις 21/1/2011 συνήθω στην πρώτη συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Κυκλάδων Ανώνυμος Εταιρεία και συγκροτήθηκε σε σώμα αναδεικνύοντας το αμυστική και ομόφωνα για το αξίωμα του Προέδρου, του κύριο Καπούρο Ιωάννη, Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Γερμανικής και για το αξίωμα του Αντιπροέδρου, τον κύριο Ρούσο Λεωνάρδο, Αντιπρόεδρο του Επιμελητηρίου Κυκλάδων. Ο Δήμος Άνδρου κατέχει ποσοστό 1,40% επί του εταιρικού κεφαλαίου που αντιστοιχεί σε 48 μετοχές ονομαστικής αξίας 100 ευρώ εκάστη. Σύμφωνα με την από την 30/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δήμος σας συμμετείχε στην αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου με ποσό των 1.248 0,3 ευρώ, το οποίο και πρέπει να καταβληθεί και να οριστεί ο εκπρόσωπός σας ώστε να προχωρήσουμε άμεσα στη Γενική Συνέλευση της εταιρείας. Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Ιωάννης Καφούρος. Συμφωνεί το Συμβούλιο. Οπότε όμως να συμφωνεί το Συμβούλιο, ρυθμός απόφασης 13. Προχωρούμε στο δεύτερο έκτακτο θέμα, είναι ο απολογισμός χειροδοτήματος στα Μακούδη. Θα κάνει εισήγηση ο κύριος Τινιακόπουλος. Έχουμε την κατάρτιση και ψήφιση του απολογισμού του χειροδοτήματος στα Μακούδη για το οικονομικό έτος του 2010. Θα σας αναφέρω περιεκτικά τι είναι το χειροδότημα στα Μακούδη. Είναι ένα διαμέρισμα το οποίο βρίσκεται στη Μεσογείων 42 εκατομμύρια τετραγωνικών, το οποίο δωρήθηκε στο Δημοτικό Σχολείο του Όρμου από την οικογένεια Σταματούδη. Εδώ υπάρχει μια υποχρέωση. Πάρα πολύ καλά. Ναι. Αυτό ανήκει σήμερα στη Σχολική Επιτροπή του Δημοτικού Σχολείου του Όρμου. Εισπράττει ένα ενίκιο της τάξης των 413 ευρώ μηνιαίως. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται εξενίκευση δυστυχώς. Αποδίδει υποτροφίες στους δύο πρώτους μαθητές της έκτης τάξης του Δημοτικού προς το γυμνάσιο. Ένα αγόρι και ένα κορίτσι. Έχει έξοδα λογιστού και συντήρησης του ακινήτου. Έλα να σας διαβάσω λίγο τον απολογισμό του χειροδοτήματος. Έχουμε προηγούμενη χρήση 3.100 ευρώ το 07 λεπτά. Τα ενίκια του ακινήτου, τα οποία ανέρχονται στα 413 ευρώ,
εκτός από τον πρώτο μήνα που είναι 256 και δυστυχώς μετά τις 15 δεκάτου ξενικιάστηκε, ανέρχονται στα 2.634 ευρώ και η τόση των καταθέσεων είναι 70. Στα έξοδά του έχουμε τα κοινόχρηστα του κληροδοτήματος πριν την ενοικίαση του, τα οποία τα οφείλαμε 417.50, τα κοινωνικά τέλη 5,5 ευρώ και η ελαφρομαντιζή που είχε δυστυχώς ξενικιαστεί πριν από 1,5 χρόνο 1.577 ευρώ. Άρα έχουμε γενικό σύνολο εσόδων 2.54 και 77 και γενικό σύνολο εξόδων 2.300. Έχουμε λοιπόν υπόλοιπο νέα στρίσης 534 ευρώ, τα οποία τα 493 και 76 είναι τον βιβλιάριο στη διάρκεια της Αγροτικής Τράπεζας και τα 41 ευρώ στα χέρια του Ταμεία. Πρόεδρος Πολιτικής Επιτροπής, όπως γνωρίζετε, είμαι εγώ στα σχολεία του Πορτίου και επειδή ανήκει το κληροδότημα στο δημοτικό του όρμου, είμαι και πρόεδρος της Ταμείας του κληροδότηματος. Αυτά είχα προς το παρόν για το κληροδότημα. Αν είχε κάποιο άλλο ερώτημα, μπορείτε να με ρωτήσετε. Υπάρχει το Συμβούλιο. Οπότε αμόφωνα, και προχωράμε στο τρίτο θέμα, το έκτακτο, είναι η έκθεση πρωτοκόλλου παραλογής καυσίμων. Θα το συζητήσετε εσείς. Λοιπόν, θέμα. Προμήθεια καυσίμων Δήμου Ιδρούσας, έτος 2010. Οριστικό πρωτόκολλο παραλογής. Στην άνδρα του Εσωτερικού Κατάστημα σήμερα, την 21η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2010, ημέρα Δευτέρα, συνήλθε η Επιτροπή Παραλαβής Προμηθειών του άρθρου 28 του ΕΦΠΟΤΑ, η οποία συγκροτήθηκε την 11η 2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να συνταχθεί το παρόν οριστικό πρωτόκολλο παραλαβής της προμήθειας του θέματος. Στην Επιτροπή ήταν παρόντες οι Γρηγόρας Μιχαήλ μέλος, Πολίτσα Ανδριανή μέλος, Μαμά Ευαγγελία μέλος. Η Επιτροπή της Παραλαβής, λαμβάνοντας υπόψη πρώτον τις διατάξεις του άρθρου 28 του ΕΦΠΟΤΑ, δεύτερον τη σύμβαση με τον Δήμο Ιδρούσας και του Προμηθευτού, τρίτον το προσεκτικό έλεγχο του κουδυνήτησε στα είδη της σύμβασης, τέταρτον τα επιμέρους πρωτόκολλα παραλαβής του κλιματικού αποσοφηματικού παρελήφθησαν από την Επιτροπή κατά τη διάρκεια της σύμβασης. Παρουσία και τον ανθρώπου παραλάβαμε τα είδη που αναφέρονται στη σύμβαση. Οριστικό πρωτόκολλο παραλαβής. Είδος. Πετρέλαιο κίνησης, ποσότητα 50.900 λίτρα. Βενζίνη αμόλυβδη 873 λίτρα. Από το προσεκτικό έλεγχο που συνεργήσαμε, διαπιστώθηκε ότι τα παραπάνω είδη είναι εντός των τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας και δεν παρουσιάζουν απόκληση. Κατόπιν των αναφέρων, η Επιτροπή προέβη στην οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των παραπάνω υπηρεσιών που εκτελέστηκαν στον Δήμο Ιδρούσας. Το παρόν συντάχθηκε σε 4 αντίθετα και υπογράφεται. Η Επιτροπή Παραλαβής, Γρηγόρης Μιχαήλ, Πολίτσα Ανδριανή και Μαμά η Ευαγγελία. Συμφωνείτε. Πρόκειται για την παραλαβή την οριστική προκειμένου να επισταθούν οι εγγυητικές επιστολές των αυτών που έχουν κερδίσει τον προμήθεια. Και επειδή αυτοί έχουν ζώρια οικονομικά, δεν είναι πάντα το έκτακτο γιατί πρέπει να πάρουν την εγγυητική πίσω. Με κάποια ηλικία να τη συνεχίσουν. Συμφωνούμε. Λοιπόν, πάμε στις συνενώσεις σχολικών μεμονάδων. Λοιπόν, όπως ξέρετε, υπάρχει μια κινητικότητα σε σχέση με τα σχολεία στην Ελλάδα. Όπως δήλωσε η Υπουργός, προσπαθεί να εφαρμόσει κανόνες για συγχωνεύσεις σχολείων, συνενώσεις και τα διάφορα. Μας ζητά λοιπόν με τα έγγραφα μέχρι τις 10 του Φεβρουαρίου τις προτάσεις μας. Αυτές οι προτάσεις οι δικές μας μαζί με τις προτάσεις του Περιφερειακού Διευθυντή θα πάνε στο Υπουργείο Παιδείας, ούτως ώστε να μπορέσει να βγει το καινούριο πλάνο. Εκτός από τις συγχωνεύσεις των σχολείων, μιλάνε για συγχωνεύσεις γραφείων. Λοιπόν,
Αν πρέπει να το πούμε με μια γραμμή, εμείς δεν συμφωνούμε με καμία συγχώνευση σχολείων πουθενά στο νησί. Ουσιαστικά ζητάμε να διατηρηθεί η κατάσταση όπως έχει. Και πώς το τεκμηριώνουμε. Ένα κριτήριο για συγχωνεύση σχολείων είναι η χιλιομετρική απόσταση και ο χρόνος μετάβαση των μαθητών από το ένα σχολείο στο άλλο. Λέει ότι πρέπει να είναι 3 τέταρτα για το γυμνάσιο και μισή ώρα για τα δημοτικά. Ένα κριτήριο. Το δεύτερο κριτήριο είναι αν υπάρχουν ομολογικοί σχολεία που λειτουργούν από το ένα κοντά στο άλλο και αν υπάρχουν άλλη προϋπόθεση είναι αν υπάρχουν οι υποδομές, οι κτηριακές υποδομές για τα σχολεία. Αν δούμε τα σχολεία ένα-ένα χωριστά, θα δείτε ότι υπάρχει, είναι σχεδόν αδύνατο να προτείνουμε συγχωνεύσεις σχολείων. Δηλαδή, έχουμε μία αναφορά από όλα τα σχολεία σε σχέση με τα κτηριακά τους προβλήματα. Όπως ξέρετε, για να πιάσουν τα δημοτικά σχολεία, το δημοτικό σχολείο του Αυρίου είναι και αυτό φρακαρισμένο, άλλωστε μια διακριτή του κτίριο. Το δημοτικό σχολείο του Μπατσίου με αίθουσες και αυτό γεμάτο, της Μεσαριάς ασφυκτικά γεμάτο, της Χώρας επίσης, της Χώρας παρουσιάζει και κτηριακά προβλήματα και άρα στα οποία χρειαζόμαστε και καινούργιες αίθουσες, πάλι με προκατασκευασμένες αίθουσες. Στο Κόρφι, στον Όρμο είναι και αυτό χρησιμοποιείται απολύτως και της πίσω μεριάς το οποίο δεν έχει κτηριακό πρόβλημα αλλά έχει μια αυξανόμενο αριθμό μαθητών. Για τα νηπιαγωγεία τα ξέρετε, δεν το συζητάμε την πράσινη όσο νηπιαγωγεία. Για τα γυμνάσια και τα λύκεια, ένα είναι στο Πατσιγάβριο, γυμνάσιο και λύκειο, ένα είναι στο Κόρφι και ένα εδώ. Όσον αφορά στους χρόνους, η απόσταση Κορφίου Χώρας είναι περίπου μία ώρα, μην πω μία ώρα και ένα τέταρτο, για την αλληλοφορία του Διόσου Σταυροπέδας, αλλά δεν καλύπτουν το χρονικό όριο. Άρα με λίγα λόγια τα σχολεία μας καλύπτουν τις προδιαγραφές πορείες του Σχολείου Παιδείας. Γι' αυτό ακριβώς θα προτείνουμε έτσι, να παραμείνουν όλες τις σχολικές μονάδες ως έχουν. Και επίσης να ζητήσουμε να διατηρηθούν το γραφείο της δευτεροβάθμιας γεωγραφίας πρωτοβάθμιας, γιατί κουβεντιάζουν μήπως συνενώσουν τα γραφεία ή τα καταργήσουν. Δεδομένου το γραφείο της πρωτοβάθμιας κρατάει, έχει και άλλα νησιά στην ευθύνη του, και όσον αφορά το γραφείο της δευτεροβάθμιας, να ζητήσουν να στηριχθεί, παίρνοντας και άλλα νησιά στην δύναμη. Αυτή θα είναι η πρόταση, με λίγα λόγια, η οποία θα μιλάει για τις σχολικές μονάδες της περιοχής μας. Όσον αφορά τα δύο τεχνικά σχολεία, της Χώρας και του Κορφίου, αυτά είναι δεδομένα, είναι η απόσταση δεδομένη, η κτηριακή αδυναμία τρομερή. Οπότε δεν νομίζω ότι μπορούμε ούτε να μετακινηθούν εργαστήρια, ούτε να συνοηθούν τα κτίρια. Αυτή είναι η κατακτήρια προτσάρα. Ζητάμε να παραμείνουν όλες οι σχολικές μονάδες στη σημερινή τους κατάσταση, μιας και αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα κτηριακά προβλήματα και έχουν και ένα αυξητικό αριθμό από αυτό. Ναι, δεν ξέρω, κάποιος άλλος. Μπορώ να πω δύο λόγια πάνω σε αυτά. Επειδή θα ζητήσουν και τη δική μας πρόταση των γραφείων και των εκπαιδευτικών και των διευθυντών και φαντάζομαι και του συλλόγου δασκάλων, έχω την πεποίθηση ότι η πρόταση του Δημοτικού Συμβουλίου και του Δήμου, η πρόταση όλων των εκπαιδευτικών και των φορέων της εκπαίδευσης θα πρέπει να είναι μία και ενιαία. Να τη στηρίξουμε όλοι μαζί σε ό,τι αφορά τις συγχωνεύσεις των σχολείων του νησιού. Οποιαδήποτε συγχώνευση σημαίνει αμέσως ταλαιπωρία των μαθητών με άσκοπη μετακίνηση. Αυτό καταλαβαίνετε. Εκτός αυτού όμως, το μεγάλο πρόβλημα είναι το κτηριακό, το οποίο ανέφερε και ο Δήμαρχος. Όλα τα σχολεία της Άνδρου είναι πάρα πολύ παλιά. Άλλο το 1890, με διάφορες προσθήκες δεξιά-αριστερά και εκλογάτε αίθουσες, εκπαίδευση σωστή δεν γίνεται. Φανταστείτε λοιπόν σε ένα τέτοιο σχολείο, παλιό και με προκάτω αίθουσες, να στηβαθούν άλλα τόσα παιδιά. Μιλάμε για κατάσταση εντελώς αντιπαιδαγωγική. Εκτός αυτού όμως, υπάρχουν και σχολεία, τα οποία είναι και σε μεγαλύτερο κίνδυνο, τα λεγόμενα μονοθέσια σχολεία, έχουμε δύο στο νησί. Είναι του Επιτροπού
το οποίο βρίσκεται σε αναστολή λειτουργίας λόγω μικρού αριθμού μαθητών και 4 παιδάκια, τα οποία οι γονείς με δική τους περισσότερο παρέμβαση τα μετέφεραν στην Αυστραλία. Το σχολείο αυτό δεν έχει κλείσει, είναι σε αναστολή. Μένει σε αναστολή για 2 χρόνια πριν κλείσει. Και επίσης έχουμε το σχολείο της Χρυσής Μεριάς, που εδώ θα ήθελα να σταθούμε δήμαρχε, γιατί υπάρχει πρόταση όχι απλώς μη συγχώνευσης, αλλά προβιβασμού του σχολείου σε διθέσιο. Διότι οι κατοικοί κάνουν μια τρομακτική προσπάθεια το τελευταίο διάστημα, ήδη δουλεύει με 2 δασκάλους, έχουν πιάσει τον αριθμό του διθέσιου και ζητούν, επειδή είναι αυξητική τάση, να χαρακτηριστεί και διθέσιο. Επομένως, μιλάμε και για προβιβασμό σχολικής μονάδας. Αυτά. Κάποια ερώτηση θέλει να κάνει. Συμφωνούμε απολύτως. Ένα μόνο δημαρχείο. Άκουσα κάτι που ο είπε ότι το δημοτικό σχολείο της χώρας χρειαζόμαστε νέες αίθουσες. Αυτό είναι γνωστό. Αλλά άκουσα για αίθουσες προκάτ. Όχι, όχι. Καλώς άκουσα. Αυτές είναι προκάτ. Α, όχι. Άκουσα ότι οι νέες που θα γίνουν θα είναι προκάτ. Όχι, όχι. Η χειρότερη λύση. Γιατί από ό,τι ξέρω, ναι, από ό,τι ξέρω πρέπει να φύγουν και αυτές οι αίθουσες και να γίνει μια νέα μελέτη για να χτιστεί σχολείο. Κάνουμε μια προσπάθεια. Κάνουμε μια προσπάθεια για το δημοτικό σχολείο της χώρας να μπορέσουμε να εκδώσουμε άδεια για νέες αίθουσες. Για τους κανονικά κατασκευασμένες. Η χειρότερη λύση είναι αυτή που έχει επιλεγεί με τις προκάτ αίθουσες. Είναι λύση ανάγκης. Είναι η χειρότερη περιβαλλοντικά λύση γιατί τα παιδιά είναι συνεχώς στα κοντίσεων. Το καλοκαίρι βράζουν και το χειμώνα πάλι και έτσι έχει αρκωτήσουν, είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί. Λοιπόν, άρα δύσκολα να πάμε για μόνιμες και σταθερές λύσεις. Άρα λοιπόν, το μόνο πρόβλημα στην χώρα είναι ότι έχει εξαντληθεί ο συντελεστής του χώρου, ο συντελεστής δόμησης, και θα ζητήσουν αυτό κατ' εξαίρεση από το υπερκοδέρι και νέο συντελεστή. Αλλιώς θα υπάρχει και δωρεά στη χώρα για να κατασκευαστεί. Υπάρχει δωρεά αυτή τη στιγμή. Είναι δυνάμεις, ισχύει. Άρα μιλάμε για προβιβασμό της πιστολογιάς. Ναι. Κάποια άλλη ζητάνε και κάθε πιο δική σχολή. Συμφωνείτε στο Συμβούλιο. Ναι, ναι. Να προχωρήσουμε. Επειδή είναι για τις 10 και να προχωρήσω σε μια ενημέρωση απλά για τις καταστροφές που έγιναν στην περιοχή του Πορφύρου την προηγούμενη εβδομάδα. Λοιπόν, στην περασμένη νεροποντή, την περασμένη Παρασκευή, το νότιο νησί δέχτηκε το μεγαλύτερο ποσοστό βροχής και είχαμε καταστροφές οι οποίες κάποιες από αυτές είναι μεγάλης αξίας εννοώ για να αποκατασταθούν, μεγάλης οικονομικής αξίας και δύσκολα τεχνικά να λυθούν. Είχαμε καταπτώσεις σε πολλά σημεία, μάλιστα κόπηκε ο δρόμος Ορθίου χώρας από το συνετή, με καταπτώσεις νερού και κατέστρεψε το δρόσωμα. Είχαμε κατέρευση των παρανών σε έναν δρόμο που πάει στην πίσω μεριά και μάλιστα δυστυχώς από αυτόν τον δρόμο περνάει το λεωφορείο της Γαλλίας, πάει τα παιδιά στο σχολείο. Είχαμε παρέσυρε τον παραλιακό δρόμο και αποκάλυψε το δίκτυο αποχέτευσης στον δρόμο Κορφίου, πλημμύρισε όλους ο κάμπος του Κορφίου και είχαμε και νομίζω περίπου 10 σπίτια πλημμυρισμένα, κυρίως πόγια έτσι. Ζητήσαμε τη βοήθεια της πυροσβεστικής, ήρθε η πυροσβεστική και ήρθαν και οι εθελοντές και βοήθησαν στην απάντηση των υδάτων και ζητήσαμε να κηρυχθεί η περιοχή από την περιφέρεια πλημμυροπαθής. Ήρθε χθες ο αντιπεριφερειάρχης μαζί με ένα σύμβουλό του, ο κ. Κουσέος. Κάναμε μια περιοδία στην περιοχή, είδε τη ζημιά. Έκανε τη διδή του Δήμου η τεχνική υπηρεσία μια καταγραφή και ταυτόχρονα σήμερα έκανε δεύτερη καταγραφή η τεχνική υπηρεσία της περιφέρειας. Οι ζημιές κρίνονται σοβαρές, αλλά δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή καμία συγκεκριμένη απάντηση στο πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και να αποφύσουμε τους ανθρώπους που πάθανε τέτοιες ζημιές. Αυτό είναι το ένα ζήτημα. Το δεύτερο ζήτημα είναι το εξής, ότι έχουμε καινούργια έκτακτα καιρικά φαινόμενα, τα οποία λέει ότι είναι
βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρά. Μιλάμε τώρα γύρω να σου πει για ποια μέρα δηλαδή. Από αύριο, έτσι. Και κυρίως εντοπίζεται με βάση τις γρόμους που έχουμε πάνω από τις Κυκλάδες, νότια Εύβοια και τις Κυκλάδες. Που σημαίνει ότι είμαστε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Και ένα από τα θέματα έχουμε το συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας, το οποίο θα μιλήσουμε για να μπορέσουμε να το στελεχώσουμε. Κατά πάσα πιθανότητα το όργανο θα συνεδριάσει ακόμα και αύριο για να μπορέσουμε να πάρουμε λέτρα. Ήδη έχουμε βγάλει κάποια μηχανήματα για να μπορέσουμε να καθαρίσουμε όσο μπορούμε χαντάκια και τεχνικά για να μπορέσουμε να προετοιμαστούμε. Ελπίζω ότι δεν θα έχουν τα ίδια φαινόμενα ή χειρότερα, γιατί μιλάνε για πολύ ψηλά ποσοστά προχής. Η άλλη ενημέρωση είναι από μια εταιρεία Βαβόρια Εκδοτική, κύριε Επίμαχε. Έχει προγραμματίσει την οργάνωσή του πρώτο ναυτιλιακό συνέδριο στην Αύγουστο τις πρώτες ημέρες του Αυγούστου του 2011, πιθανό στις 6-8 του 2011. Σας στέλνω τις προτάσεις στο πρώτο σχεδιάγραμμα και με τη θεματολογία του συνεδρίου. Από το Δήμο ζητάμε να θέλουμε και βοήθεια γραμματιακής υποστήριξης της ημέρας του συνεδρίου. Είναι ένα μεγάλο project, αλλά πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να το αναλάβουμε. Η Βαβόρια Εκδοτική θα έχει την οργανωτική επίβλεψη και την γραμματιακή υποστήριξη, πάντα σε συνεννόηση με το Δήμο Άνω, Παναγιώτης Πυρόπουλος. Θα δηλαδή λίγο τη θεματολογία. Είναι ένα συνέδριο με θέμα πρώτο ναυτιλιακό συνέδριο Άνδρου, ενέργειες και προτάσεις για την προσέγγιση των νέων στα ναυτικά επαγγέλματα. Κατά πάσα πιθανότητα μέχρι τώρα έχει δηλώσει συμμετοχή ο κ. Ζανουμερίκης, γιατί είναι παρά την τεράστια οικονομική κρίση και τις ψηλές αμοιβές αποφεύγει τα ναυτικά επαγγέλματα. Υπάρχει προοπτική να ενδεχθούν στην Ελλάδα ή στην Άνδρο ιδιωτικές σχολές σε συνεργασία με φημισμένες σχολές του εξωτερικού. Τι πρέπει να αλλάξει τη δημόσια εκπαίδευση. Υπάρχει προοπτική ιδρύσεων δημόσια σχολή στην Άνδρο, σταθμική και ενημέρωση των νέων. Γνωστοποίηση των μισθολογίων, βοήθεια από ναυτιλιακές εταιρείες και επίσης η ακτοπλοεία της Άνδρου και η προσπάθεια του Super Fair είναι μια προσπάθεια που γίνεται σε σχέση με τους εκπομπιστές και θα υπάρχει κάλυψη της τηλεόρασης κρατικής και ιδιωτικής. Επίσης θα παρουσιαστεί το βιβλίο «Οι πρωτοπόροι για τις οικογένειες Εμπειρίκου, Γουλανδρή, Πολέμη και Βουλιατζίδου». Είναι ουσιαστικά το βάμι κάτω από την αιγίδα μας. Πόσες μέρες. Δύο μέρες είναι και ζητάμε χώρο να το βάλουμε κάτω από την αιγίδα μας και γραμματική που στείλει. Ναι. Έχω την εντύπωση ότι αν άκουσα για Αύγουστο και με τη θεματολογία ότι προς την Ελλάδα προς... Δεν νομίζω είναι κατάλληλη η ημερομηνία. Δηλαδή θα ήταν λίγο ο Σεπτέμβριος ή πιο πριν. Τον Αύγουστο να μαζέψουμε νέους πιθανόν να ενδιαφερθούν να ακούσουν το πρώτο λίγο δύσκολο. Έξι μέρες να ακούσουν στο... Δεν ξέρω, Το έχουμε προγραμματίσει εκεί, τώρα τι ως το πρώτο. Το κόστος, φιλοξενία, όλα αυτά θα γράφει ο Δήμος ή θα... Μόνο το χώρο θα μας βοηθήσει. Θα βάλουμε έναν άνθρωπο για να μας βοηθήσει και να πούμε ότι είναι κάτι από την γύρα, τίποτα. Το θέτω ότι θα έχει χορηγούς, που πιστεύω. Και οι συγγύοι και οι συγγυητές ο Αγιαρτή. Δεν μπορούμε να τους προτείναμε. Αναφέρει ομιλητές. Αναφέρει ομιλητές στο συνέδριο. Θα το ξεχάσω. Υπό την υγεία μας θέλουμε να το βάλουμε, αυτό είναι. Λοιπόν, προχωρούμε στο πρώτο θέμα. Δρομή και καρσίμα με απευθείας ανάπτυξης. Λοιπόν, θα κάνουμε, επειδή μπαίνει ζήτημα σε σχέση με τις κινήσεις, έχουμε πρόβλημα σοβαρό σε σχέση με τα καύσιμα των αυτοκινήτων μας. Τα αυτοκίνητα που κινούνται αυτή τη στιγμή είναι κυρίως τα απορριμματοφόρα, τα οποία μεταφέρουν βέβαια τα σκουπίδια,
και τα μικρότερα βήματα του Δήμου. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ανοιχτός διαγωνισμός σε σχέση με το για να μπορέσουμε να προμηθευτούμε τα κάψιμα. Ήδη οι προμηθευτές λένε ότι τι θα γίνει, γιατί πώς μπορούμε εμείς να είμαστε χωρίσιμοι μας για τέτοια πράγματα. Άρα πρέπει να προχωρήσουμε τα 12 τιμόνια. Άρα να κάνουμε τρεις αναθέσεις, μία στο πόδι, μία στο μεστικό και μία στην Ιδρούσα, για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε μέχρι τη σύνταξη του προϋπολογισμού. Έτσι, έχουμε. Οι αναθέσεις θα γίνουν σε αυτούς που είχαν μέχρι τώρα αναλάβει την υποχρέωση, με όποιο μέθοδο έγινε. Σε εμάς έγινε με διαπραγμάτευση, στην Ιδρούσα έγινε με διαγωνισμό ή διαπραγμάτευση, κυρία Πρόεδρε. Με διαγωνισμό. Και στο φόρτι με διαγωνισμό. Εμάς δεν είχαμε νεοδότηση και το κάναμε με διαπραγμάτευση στο τέλος. Αυτή είναι ο Παπαδόπουλος για την περιοχή της χώρας, είναι ο Συρής, νομίζω έτσι, στην περιοχή Ρούσας και είναι και ο Διώτης στην περιοχή Κορφή. Εδώ σημειώνουμε ότι ανάληψη εκ μέρους της Επιτροπής της υποχρέωσης είναι αμέσως μετά την έκθεση τιμολογίων να προσπαθούμε να τους πληρώνουμε, γιατί αυτοί βάζουν ζήτημα στόχο. Δηλαδή δεν έχουν πρόβλημα να δώσουν οι άνθρωποι, άλλωστε κανείς δεν δίνει έκπτωση, γνωρίζει τη διαδικασία τι έκπτωση να δώσουν. Απλά επί τη τρέχουσα τιμή μιλάνε και επειδή ξέρουν ότι θα τα πάρουν αργότερα, αυτή η τρέχουσα τιμή δεν περιλαμβάνει καμία έκπτωση. Πρέπει ο Δήμος να λάβει υπόψη και η Οικονομική Επιτροπή και το Πανεπιστήμιο ότι αυτά τουλάχιστον πρέπει να πληρώνονται γιατί δεν έχουν ποσοστά κέρδους ιδιαίτερα σημαντικά. Αυτό μόνο. Ουσιαστικά δηλαδή το Δημοσκόπημα τώρα αποφασίζει να αναθέσει απευθείας χωρίς διαδικασία διαγωνισμού στους τρεις ανθρώπους εκτελώντας τα τρία δωδεκατημόρια, δηλαδή το 1/4 του προϋπολογισμού του κάθε πρώην Δήμου για την προμήθεια καυσίμων. Αυτή είναι η απόφαση. Ακολουθεί η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που εκείνη το κονδύλιο ελέγχοντας αν πρόκειται για δωδεκατημόρια πραγματικά και σωστά και η απόφαση δημάρχου που αναφέρει. Συμφωνεί το Συμβούλιο. Συμφωνούμε. Οπότε μου έχουν συμφωνεί και προσθέτουμε στο επόμενο θέμα, το οποίο είναι συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων, προμηθειών και διαγωνισμών. Υπάρχει αυτή η συμφωνία. Το Μάρτιο. Για έργα Επιτροπή Παραλαβής Έργων μεγαλύτερα από 5.869,41. Με βάση τις εγκυκλίες που έχουμε μέχρι σήμερα δεν φαίνεται να έχει αλλάξει αυτό, έτσι. Ήταν το όρο της απευθείας ανάθεσης για έργα με τεχνική περιγραφή, έτσι, χωρίς μελέτη. Όχι, συγγνώμη, είναι μεγαλύτερο, συγγνώμη. Προτείνονται τακτικά μέλη θεολόγου και αναπληρωματικά μέλη Κορποδρύου Μαργαρίτα. Κάπου ακούτε τις προτάσεις για ένα σύμβουλο παρέμβασης συγκροτείται με υπαλλήλους που ορίζονται με απόφαση δημάρχου. Όπου είναι με απόφαση συμβουλίου θα προτείνονται υπαλλήλοι, όπου είναι με απόφαση δημάρχου θα παραμένει και συγκροτεί, αλλά και άμα τώρα θα πιο πολλά θα λειτουργήσουν από αυτό. Λοιπόν, μία-μία συμπροπέ, θα ψηφίσουμε μία-μία τώρα συμπροπέ. Στο πρώτο θέμα, η συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων προμηθειών και διαγωνισμών υπάρχουν. Οι άνω του 500 έως 800, οι κάτω 400, οι υπηρεσίες κάτω, οι 900 υπηρεσίες κάτω, διαγωνισμού εκποτά, διαγωνισμού εκποτά αξιολόγησης, διαγωνισμού εκποτά παραλαβής και διαγωνισμού εκτέλεσης έργων. Όλες αυτές είναι στο δικτύο. Ωραία, να σας διαβάσουμε. Λοιπόν, Επιτροπή σε 16 συμμετοχών πάνω από 5.869.41. Τακτική θεολόγου, αναπληρωματική κορποδίλη. Επιτροπή από 15 έργα κάτω από 4.769.41. Τακτική Πούμητρο, Παντεζή. Αναπληρωματική Μαυγλάς, Λαούδης και Λευθέριος. Υπηρεσίες άνω των 2.934.000 ευρώ, τακτική Αθανασίου, αναπληρωματική Κορκοδίλη. Υπηρεσίες κάτω των 2.934.000 ευρώ, τακτική Βασιλοπούλου, Κορκοδίλου, αναπληρωματική Θεολόγου Μαραβελής. Επιτροπή Διαγωνισμού Έκτοτα Διενέργειας. Εκποτά. Τακτική Παλιάρου, Μίλας,
Κλάρα, αναπληρωματική Μιλιού, Φραπτάκη Νικολάου. Επιτροπή Διαγωνισμού Εκτοτά Αξιολόγησης. Τακτική Βαδιάρη Μίλας Νικολάου, αναπληρωματική Μιλιού, Φραπτάκη Κλάρα. Επιτροπή Διαγωνισμού Εκτοτά Παραλαβής των Νησιών. Τακτική Γιαννήση Νικολάου Κλάρα, αναπληρωματική Ραπτάκη Γρηγόρα Σπαρδιάρη. Επιτροπή Άρθρο 21 Διαγωνισμού Στέλνησης Έργων. Τακτική Νικολάου Κλάρας, Πρόεδρος, Παδιάρη. Αναπληρωματική Γρηγόρα Σκολιζά και Μιλιού. Συμφωνούμε. Και προχωρούμε στην Επιτροπή. Ναι, με το Συμβούλιο εγκρίνω ομόφωνα την απόφαση. Και προχωρούμε στην Επιτροπή Φορολογικών Διαφορών. Τακτική Κορκοτή Κούνθρος Αστρά Στέλης, γραμματέα Μαρία Ραπτάκη. Αναπληρωματική Λαούδη Μαραβελή Λουκίσας Ευάγγελη. Συμμετέχει ένας δημόσιος προηγούμενος πολίτης. Ήταν ο κύριος Αστράς πριν, δέχεται να είναι και τώρα και γνωρίζει τη διαδικασία. Επιτροπή Ελέγχου Τέλους Επιχειρήσεων. Τακτική Μίλας Βασιλοπούλου, αναπληρωματική Πολίτης Αναστασία Κορκοδίλου. Υπάρχει τώρα η Επιτροπή κοιτάξει στα αντικείμενα, τακτική Κούλιστρος Τυναγός και από τη μειοψηφία μπορείτε να προτείνετε εσείς. Ήταν ο Γερματής. Ήταν ο κ. Σοδωράκης. Στην προηγούμενη σύνδεση ο Γερματής. Ας προτείνουμε. Άρα ο κ. Σοδωράκης. Αναπληρωτής. Κύριος Παπιλωτής. Ο Γλάδος. Επιτροπή Διαγωνισμού Μισθώσεων, Κούλιστρος Τυναγός, αναπληρωματική Τζουάνου και Λαού. Συμφωνεί το Συμβούλιο. Συμφωνεί ομόφωνα, οπότε προχωρούμε στο επόμενο θέμα. Περάσαμε εξ πολιτικής προστασίας, νομίζω. Έχουμε εξαντήσει πριν το 7 συγκονιστικό πολιτικής προστασίας και το 10 το δάνειο της πόλης δημοσίωσης. Λοιπόν, με βάση τις οδηγίες που έχουμε συστήνει το συντονιστικό τοπικό όργανο πολιτικής προστασίας, στο οποίο συμμετέχει ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος, δύο δημοτικοί σύμβουλοι, ένας από την πλειοψηφία και ένας από την μειοψηφία, ένα ειδικευμένο στέλεχος πολιτικής προστασίας της περιφέρειας, ο διοικητής της εθνοφυλακής, ο διοικητής της αστυνομίας, ένας εκπρόσωπος λιμενικής αρχής, ο προϊστάμενος τεχνικής υπηρεσίας, ο προϊστάμενος του δασονομίου και ένας εκπρόσωπος του Συλλόγου Εθελοντών Δασοπυροσβεστών. Σε αυτές τις συνεδριάσεις καλούνται και άλλες ομάδες εθελοντών ή και άλλοι κοινωνικοί φορείς στις συνεδρίες αυτού του οργάνου. Για τους Δημοτικούς Συμβούλους προτείνουμε τον Σταμάτη Μαραβελή από την πλειοψηφία και τον Αντώνη Λάβα. Ναι, δώσουμε εδώ. Η κυρία Βούλγαρη Ελευθερία είναι το μοναδικό στέλεχος το οποίο έχει ειδικότητα στην πολιτική προστασία και είναι υπεύθυνη της πολιτικής προστασίας της περιφέρειας. Ο διοικητής της εθνοφυλακής, δεν ξέρω, είναι νομίζω σε άδεια ο άνθρωπος. Τέλος πάντων, αυτός ορίζεται ή κάποιος αναπληρωτής του. Ο Ιάκωβος Φιλιππούσης είναι ο διοικητής αστυνομίας, ο κύριος Τραντάκος είναι ο λιμενάρχης, ο κύριος Γκλάρας, ο Κώστας είναι ο προϊστάμενος της τεχνικής υπηρεσίας, η κυρία Μαρία Μπερβελή είναι, όχι,
Ναι. Τώρα θα το ξαναδούμε. Λέει ότι ίσως είναι και τις περιοριστικές. Αν αυτό μπορεί να το ξέχασα. Μπορεί να το δούμε. Εδώ το μπορείς. Εκεί είσαι εδώ. Εντάξει, μπορεί να το ξέχασα. Λοιπόν, και η κυρία Περδελή είναι προϊστάμενη του δασονομίου και πρόσωπος του Συλλόγου Εθελοντών Δασοπυροσβεστών, ο κύριος Νίκος Χαζάπης. Θα το δούμε και θα το πω. Υπάρχει ο ρίχος να ξεχάσουμε να βάλουμε εκεί προς τα πυροσβεστία. Νομίζω ότι αναφέρεται για τον διευθυντή της πυροσβεστικής. Αναφέρεται στο θέκο. Δήμαρχο ως πρόεδρο. Δύο δημοτικού συμβούλου που ορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εκ των οποίων ένα προϊστάμενο των τεχνικών υπηρεσιών του ΟΤΑ. Προϊστάμενο του Υπουργείου Δασαρχείου εκπρόσωπου τη Διεύθυνση Δασών τη Περιφέρεια. Εκπροσώπου εθελοντικών οργανώσεων πολιτική προστασία. Ειδικού προσώπου τη Δημοτική Αστυνομία, εκπρόσωπου τη Κοινωνική Αρχή, εφόσον έχει έδρα την αντίθεση των και διοικητή της πυροσβεστικής. Χρησιμοποιείται ως ελαιοτυπίο στα πίκια δημοτικού διαμερίσματος απικίων Δήμου Άγγλου με ενοικιαστή την κυρία Μαρία Παλμά και με μηνιαίο μίσθωμα 49 ευρώ το μήνα για το οικονομικό έτος 2010-2011. Ανανεώνει τη μίσθωση των παρακάτω ακινήτων ως εξής. Κτίσμα για στέγαση τηλεοπτικού σταθμού ιδιοκτησίας Κωνσταντίνου Βούλγαρη με το ίδιο μίσθωμα. 1056 ευρώ για το οικονομικό έτος 2011, αποθήκη για τα αναλώσιμα υλικά του Δήμου Ιδιοκτησίας κυρίας Κατερίνης Συνδίγου Μιχαήλ Κρητού με το μίσθωμα 604 ευρώ, οικόπεδο για χώρο στάθμευσης ιδιοκτησία Αδελφάτου Εμπειρικίου Υγειοκομείου και Νοσοκομείου Άλλου με επίσης το μίσθωμα 460 ευρώ. Και εδώ υπάρχει ένα ιδιωτικό ενοικιαστήριο Κορφίου, το οποίο μπορεί να το έχουμε. Και εδώ έχει συγκρούσει. Του 2.000 ευρώ το χρόνο είναι από την Μονή Παναχράτου. Έχουμε ένα ακίνητο αποθήκη
του Ιαννού του Γεωργίου, στην οποία ανέρχεται στις 6.000 ευρώ του ετησίως. Αυτό τι θέση κάνει. Αυτό είναι για το προετοιμάζουμε το γυμναστήριο του, το δημοτικό γυμναστήριο του Όρμου. Το δημοτικό γυμναστήριο του Όρμου. Χωράφι. Όχι χωράφι, αυτό είναι, αυτό είναι αποδίκη. Στην αγορά, αυτό μέσα στην αγορά, μετά έχουμε του Πέτρου Ζαγοραίου, τη Ασημίνα σύζυγος του Πέτρου Ζαγοραίου, είναι μετά τη Λάκα μια αποθήκη την οποία τη χρησιμεύει ο Δήμος για διάφορα υλικά, είναι 500 ευρώ το μήνα. Το άλλο είναι μια αποθήκη ξανά του Αντωνίου Στρατή που βρίσκεται μέσα στον όρμο Κορφίου και αυτό για χρήση του Δήμου αποθήκη. Και αυτό 6.000 ευρώ τον χρόνο. Αυτό τι είναι, ποια είναι η αποθήκη. Μιλάμε για την προηγούμενη αποθήκη που είναι. Η διοκτησία τι είναι η δεύτερη. Η δεύτερη του Ελληνικού Στρατή. Του Αντώνα. Το άλλο είναι το απέναντι κτίριο του Δήμου του Αυγουστή Τζιώτη που χρησιμεύει για γραφεία ο Δήμος Κορφίου. Και αυτό ανέρχεται στις 6.000 ευρώ τον χρόνο που είναι μέσα τα ΚΕΠΑ, ανέρχεται αριστερά στο πεζόδρομο. Είναι το ακίνητο που έχει ο Δήμος δίπλα ακριβώς στο Δημαρχείο του Αργυρού του Γιάννη που χρησιμεύει για τη βοήθεια στο σπίτι και την κοινωνική λειτουργό την κυρία Βεζεράκη. Και εδώ είναι ένα συμφωνητικό με τον Πόδωρο το Δημήτρη για την Καφαριά που έχει μισθώσει το χωράφι του για τις κεραίες της πάνω στην Καφαριά της τάξης των 3.700 ευρώ το χρόνο και δεν έχουμε άλλο το τελευταίο αυτό είναι το τελευταίο. Ναι, το αργείο του ενίκιο, συγγνώμη, επειδή έφυγε το ενίκιο του αργείου, είναι 4.800 ετησίως. Για τη στέγαση του βοήθεια του σπίτι, του γραφείου. Συγγνώμη, κύριε Διακέ. Συγγνώμη, που αυτό ήταν μια διευκρίνηση. Στο σύνολο, πόσα είναι αυτά τα μισθώματα. Στο σύνολο. Στο σύνολο. Αν αφήσουμε τα ποσά αυτά. Αν αφήσουμε πόσο σύνολο. Είναι κοντρό πάντα. Ναι, είναι ένα σοβαρό ποσό. Τώρα δεν τα έχω σύνολο, τα κάνουμε. Μπορείτε να τα δείτε μετά να τα φτιάξουμε. Δεν υπάρχει θέμα. Πού δεν άκουσε να δείτε πράγματα που είναι ανάγκη. Διαδοτώνεται γιατί είναι πολλά, δηλαδή συγκρίσει με τους λόγικους δήμους, είναι αρκετά αυτά τα μισθώματα. Δηλαδή δεν είχε το πόλεμο ειδικά του κτίρια και έτσι ήταν και το πόλεμο. Λόγω του ότι οι αποθήκες είναι ασφυκτικά με πράγματα μέσα του Δήμου, αναλώσιμα υλικά, μηχανήματα, συντηρητικά, ήδη υδραυλικά είδη και διάφορα τέτοια είναι. Οι δύο αποθήκες είναι, μιλάμε για. Δεν φορά είναι διάφορο μέσα. Έχω την εντύπωση όμως ότι το μήνυμα είναι μεγάλο. Και αν το δούμε συμπληκτικά με τους άλλους δήμους, θα συμφωνήσω σε αυτό το σύγχρονο και θα το μεγάλο. Εμείς από εδώ που είμαστε μεγάλο, δεν έχουμε τόσα μισθώματα. Δεν ξέρω πώς είναι εσείς τέλος. Τίποτα. Εσείς που έχετε πλέον χρόνια που έχουμε εμείς. Λοιπόν, υπάρχει ο Δημοτήτης. Έχουμε ένα πρόβλημα. Το πρόβλημα δημιουργήθηκε όταν βουλιάξαμε το Δημαρχείο για να επισκευαστεί. Συγγνώμη που δημιουργία, τώρα αυτό που λες είναι σωστό με την έννοια του εξής, ότι τα νίκια όταν πιέρον νίκια είναι μοραγέρι του Δήμου. Γι' αυτό λοιπόν ετοιμάσαμε μια προμήθεια για να κατασκευάσουμε μια αποθήκη μέσα στον βιολογικό καθαρισμό περίπου ένα στρέμμα. Μάλιστα τη μελέτη την είχαμε βάλει στην θυσία. Δεν έχω κατασκευή. Μέσα εκεί μπορούσαμε να φτιάξουμε ένα βιομηχανικό κτίριο. Προσπαθούσαμε να αναδειάσουμε όλες τις αγορές από εκεί. Και να υπάρχει και κριτάριο, να είμαστε μια χαρά. Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να το δει να το κάνουμε αυτό. Η μελέτη είναι σε ισχύ.
και μένει, είναι το ζήτημα ότι είναι το ΚΕΠ, που ουσιαστικά ο Δήμος, το μοναδικό χώρο που έχει δικό του, πέρα από το Δημαρχείο που είναι επιταγμένο, είναι το παλιό πύργο που είχε δωρήσει ο Βουλαδρής, που είναι ένα γραφείο κάτω και ένα μισή γραφείο πάνω, αυτό το χώρο που ξέρετε. Έπρεπε λοιπόν να στεγάσουμε το ΚΕΠ, έπρεπε να στεγάσουμε τη βοήθεια στο σπίτι, έπρεπε να στεγάσουμε το γραφείο κοινωνικών υπηρεσιών και οι αποθήκες. Γι' αυτό ακριβώς υπάρχει αυτό το ζήτημα, αυτή η όλη κατάσταση. Θεωρώ ότι πρέπει κάποια στιγμή στο μέλλον να αποκτήσει ο Δήμος αποθήκες σε όλες τις περιοχές, κεντρικές αποθήκες όπου θα υπάρχουν ή αποθηκάριοι, όπου θα μπορεί να υπάρχει ένα συγκεντρωμένο τα υλικά του και υπερδοσιακά του φυγεία τα κινητά. Ώστε να μπορεί να δουλέψει σε άλλες λογικές. Γιατί τώρα αυτή η ιστορία πραγματικά είναι μοναδική. Είναι μοναδική, το ποσό. Αλλά απ' την άλλη. Δεν είναι μηχανιστικό αναλογικό σε σχέση με του άλλου Δήμου, με τον μεγάλο. Έχει σχέση με τι κτηριακέ ανάγκε κάθε περιοχή. Δηλαδή μπορεί κάποιο δυσανάλογα να έχει ανάγκη από χώρου. Κατάλαβε τι λέω. Δυσανάλογα, γιατί ακριβώ μπορεί να μην κατέχει δικιά του ιδιοκτησία γη. Εμεί είχαμε το Δημαρχείο που τα στεγάσαμε όλα, μα είχαμε και στην αστυνομία και στο ιατρείο, τα θυμάσαι. Παρέχαμε και σαν τρίτη υπηρεσία. Δυστυχώ δεν μπορέσαμε να το ολοκληρώσουμε, είναι στη φάση ολοκλήρωση. Γι' αυτό είπα στο παλιό Δημαρχείο τώρα, αυτό που λέει στην αγορά, τη Ρογουλανδρή, δεν μπορούν να στεγαστούν κάποιε υπηρεσίε. Τι στεγάζουν. Υπάρχει εκεί στεγάζουν. Απλώ τώρα να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε σε σχέση με την πολιτική. Είπαμε ότι τα ΚΕΤ είναι σε άλλο σημείο. Η βοήθεια στο σπίτι είναι απέναντι. Αυτά όλα, κάποια από αυτά δεν μπορούν να πάνε στο παλιό Δημαρχείο αφού πια. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε λίγο και υποκοπές αφανών εν όψη της κρίσης, εν όψη ότι δεν βγαίνουν κατά κρίματα. Δηλαδή θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να τα μειώνουμε. Κάτω πέρα τα συμπληρωσία έξω. Και τι λέμε. Υπάρχει ένα ζήτημα. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι, προσέξτε. Η βοήθεια στο σπίτι, όταν θέλουμε να λειτουργήσει, δεν διαφωνώ δημαρχικά. Όχι, δεν ξέρω, δεν είναι παρεξηγητό. Απλά αφού το κτίριο αυτό ουσιαστικά εσύ πια είσαι εδώ, αυτό το παλιό κτίριο, το παλιό δημαρχείο θα μπορούσε να στεγάσει μία ή δύο υπηρεσίε. Ήδη στεγάζει. Είμαι η γραμματιακή υποστήριξη, κυρία Παντελή. Είμαι εγώ επάνω. Μιλάμε για ένα γραφείο. Και είμαι και ο σύντροφος του Νικολάου που ακόμα δεν έχει ενταγραφεί. Συγκεκριμένα και κάτω στεγάζει το γραφείο Λάι. Υπάρχει το εξής. Η βοήθεια στο σπίτι, η βοήθεια στο σπίτι κάποιες στιγμές η ψυχολόγος που το τελεχώνει ή κοινωνικός λόγος πρέπει να υπάρχει μια ιδιωτικότητα για να δει κάτι αυτό. Για κάποιους λόγους. Άρα δεν είναι ένα απλό γραφείο η δουλειά με το οποίο έχουμε πέντε αρμάδια και φυλάσσουμε. Κάποια στιγμή το γραφείο πρέπει να έχει μια ιδιωτικότητα για να μπορεί κάποιο να μιλήσει για θέματα τέτοια. Λέω λοιπόν ότι αυτό ω δραστηριότητα πρέπει να το δούμε με διαφορετική λογική. Αυτό λέω. Στο πολύ ωραίο κτίριο, στον πολυδύναμο που, έχουμε, που έχει φτιαχτεί εκεί, θα μπορούσε εκεί να πάει η δυναμική λειτουργό και να δέχεται τα ασθενείς. Έχει τόσους χώρους που οι άλλοι. Είναι πολύ χωριά στο πολυδύναμο. Σωστό. Ακριβώς. Καλά το πούμε. Γι' αυτό σχεδιάστηκε έτσι το κτίριο, για να έχει εξωτερική σκάλα, που θα τη θυμάσαι. Βεβαίως. Για να μπορεί να πάει στον πάνω όρθο κτίριο και να στεγάσει την κινητή μονάδα ψυχικής υγείας, ούτως ώστε να υπάρχει μια. Δεν παίρνει κανένα μέσα και να πηγαίνει πάνω. Αλλά το πολυδύναμο δεν μπορεί να στεγάσει την βοήθεια στο σπίτι από άποψη θεσμική. Όχι, εγώ λέω για τις επισκέψεις μόνο που είπατε προηγουμένως. Ναι, αλλά είναι μια κουβέντα που θέλει σε συμπληρωματισμό. Γιατί εκεί ο ένας χώρος είναι ακριβώς για να βλέπει τα συγκεκριμένα, ας πούμε, δεδομένα. Μην λέμε τώρα τα συγκεκριμένα βιοπεριστατικά, τα συγκεκριμένα περιπτώσεις. Γιατί δυστυχώς έχουμε στο νησί μας αρκετά προβλήματα. Λοιπόν, ναι. Και η προσπάθειά μας το δώσει. Είναι τα ΚΕΠ και η βοήθεια στο σπίτι να έχουν πρόσβαση ισογείου για τον κόσμο. Είναι μεγάλο προτέρημα να έχεις πρόσβαση
για ανθρώπους καθημερινά που δέχονται επισκέψεις. Και τα ΚΕΠ είναι γρήγορα η κίνηση των πολιτών και η βοήθεια στο σπίτι. Και ο λόγος αυτός, γι' αυτό αυτή τη στιγμή σε ράζω πέρας το ισόγειο. Το ίδιο έχουν πρόσβαση πολύ εύκολα. Και απλά εγώ δεν ήξερα τι χώρο έχει το παλιό για το νομαρχείο. Λοιπόν, για να διαβάσουμε για τα μισθωμένα καταστήματα και τα ενοικιαζόμενα της Δημοτικής Ενότητας Δηλώσεις είναι εξής. Και πέστε μου αν η Εθνική Τράπεζα, νοικιάζουμε στην Εθνική Τράπεζα εμείς ένα μηχάνημα ATM στο τουριστικό γραφείο, στο περιστατικό του Αγγλίου από 1η 6 του 10 έως 31 12 με το ποσό του 317 ευρώ. Δεν το νοικιάζουμε εμείς, εμείς τις πράγματα να νοικιάζουμε, έτσι. Έχει παράταση αυτή τη στιγμή στο κύριο. Έγινε παράταση μέχρι πότε. Μέχρι το 2011. Άρα αυτό δεν το κουβεντιάζουμε, είναι. Αυτό θα πρέπει να το κουβεντιάσουμε κάποια στιγμή, γιατί υπάρχει ενέργεια από τη ΔΕΗ. Έχει στείλει 2-1 από παλιά. Είναι παράνομη η ηλεκτροδότηση από το φανάρι του Γενικού Ταμείου, του Λιμανιού. Ηλεκτροδοτείται ο περιστεριώνας αυτός για το ATM της Εθνικής Τράπεζας με παροχή από το φανάρι του... Στο δημοτικό φωτισμό. Αυτό είναι αυθαίρετο το πείσμα. Είναι ξυλοκατασκευή, γιατί δεν χρειάζεται πολύ χρόνο. Έχει γίνει ρεύμα πέρσι, πέφτει μια ακόμα από το δημοτικό φωτισμό που δεν έχει. Όχι, είναι ρεύμα που υπάρχει. Νόμιμα. Έχουν συγκινήσει με μόνο την Εκλογική Επιτροπή, γιατί δεν ξέρει την Εκλογική Επιτροπή. Είναι φορητό δηλαδή, δεν είναι σταθερό. Ο κύριος Δημήτρο Δημήτριο, κύριο Δημήτριο Θωμά του Κωνσταντίνου. Αυτό ισχύει μέχρι τον έκτο όμως, έτσι. Στο ποσό των 220 ευρώ με τι σε αύξηση, τι είναι αυτό εδώ, κύριε Αντώνη. Εισπράττουμε, εισπράττουμε. Στην κυρία Νέγη Πετρίση, σύζυγος Σπυρίδωνα Πετρίση, αυτό είναι ισχύει μέχρι το 13. Το επίσημο μέσημα είναι 5.239 με τι σε αύξηση 4%. Τι είναι αυτό. Και από αυτή εισπράττουμε. Και από την κυρία Βογγελάδη του Σπάρτου, έτσι. Στον κύριο, ο κύριος Χαρματάς. Επίσης. Ωραία. Αυτά είναι τα μισθωμένα από εμάς προς αυτούς, έτσι. Για τα ενοικιαζόμενα. Από την κυρία Φρόσο Καλά για τη στέγα σταδιακής υπηρεσίας του Δήμου στο τοπικό διαμέρισμα Γαβρίλα. Αυτό λύγει 31 Τρίτου. Άρα δεν... Έχει 31 Δεκάτου και δώσα μια παράταση τρίμηνη για να μεταφράσει το δεύτερο. Άρα αυτό το πρέπει να ενημερώσουμε τις ειδήσεις που αφήνουμε τον Τρίτο. Τον κύριο Γαβαλιά για τη στέγα του αγροτικού ιατρείου στο Γάβριο. Λίγη το δεύτερο του 12. Άρα δεν παίζει τίποτα. Συνεχίζουμε. Από την κυρία Μαγουλά, χείρα του Ιωάννη Μαγουλά για στέγα του αγροτικού ιατρείου Μπατσίου. Έτσι, αυτό είναι το μίσθωμα. Δύο λεπτά. Μέχρι τον έκτου 13 ισχύει. Το ποσό δεν μας έρχεται. Το ποσό είναι αμέσως. Αμέσως. 440 ευρώ είναι το αγροτικό ιατρείο στο Γάβριο. Το μήνα. Ναι, το μήνα. Και από την κυρία Μαγουλά το ιατρείο του Μπατσίου είναι 600 ευρώ. Εκ των οποίων το 352 θα καταβάλει το ΠΕΣΥ και ο Δήμος Συντρούσας το υπόλοιπο το 248. Θα καταβάλει το ΠΕΣΥ. Από την κυρία Βιλέτα Πετρίση για τη στέγαση του περιοριστικού κλιματίου από 1η Τρίτου του 9 έως 31 Τρίτου του 13, 1.239 το μήνα. Με αιτήσια αναπροσαρμογή 5% ετησίου. Η πυροσβεστική. Από τον κύριο Κωνσταντίνο Μούλα για τη στέγαση υπηρεσίας του Δήμου λίγη τρίτος του 11, 428 το μίσθωμα. Θα λήξει και αυτό. Και αυτό είναι το νούμερο σου.
από τον κύριο Δημήτριο Βούλγαρη για χρήση ως αποθηκευτικού χώρου για τις ανάγκες του Δήμου στο Γάβριο. Η μίσθωση έγιξε στις 31 Δεκάτου 10, άρα αποτελούν παράταση. Το ποσό είναι 250 ευρώ το μήνα. Από τον κύριο Νικόλα Οφολίνα για χρήση ως αποθηκευτικού χώρου και τις ανάγκες του Δήμου στο Ματσί. Η μίσθωση έγιξε στις 31 Δεκάτου με ποσό 300 ευρώ. Παράταση. Συμφωνείτε. Αυτά. Έχουμε κάτι άλλο. Επίσης, λόγω ότι εμείς πήραμε ως υπηρεσία την πολεοδομία, η οποία στεγάζεται στο κτίριο που βρίσκεται στην ΕΟΧΑ, στο κτίριο δηλαδή του εμπειρικίου, πρέπει να προκηρύξουμε διαγωνισμό για μίσθωση τριών χώρων. Θα ζητήσουμε δηλαδή τους δύο χώρους που έχει η πολεοδομία σήμερα, σύν άλλον έναν όλο, σύν άλλον αυτό που βρίσκονται οι εθνικές υπηρεσίες, που είναι κοντά στην πολεοδομία για να μπορέσουμε να τα αναπτύξουμε, ούτως ώστε να μπορούμε να το μισθώσουμε από το εμπειρίκιο. Αυτό το μισθώμα το πληρώνει μέχρι τώρα, το πληρώνει η νομαρχία, γιατί ήταν αρμοδιότητα στην νομαρχία. Τώρα, επειδή η πολεοδομία έρχεται σε εμάς, πρέπει, άρα ουσιαστικά θα ξεκινήσουμε διαγωνισμό τώρα εξ αρχής. Τώρα, σε σχέση με το ντρέποντα μήνα ή τον επόμενο μήνα, θα συνοηθούμε με την περιφέρεια να δούμε πώς θα το δούμε, γιατί αυτή τη στιγμή θα το πληρώνει η περιφέρεια. Για διαγωνισμό, για πρωτεύουσα διαγωνισμό. Για διαγωνισμό και υποδοχή για διαγωνισμό. Ξεχνάμε κάποιο άλλο. Τις αυξήσεις. Ποιες αυξήσεις. Ότι θέλουν με την εκλογική αύξηση να ζητήσουμε μείωση 20%. Ότι υπόψη υπάρχει μια οδηγία, λόγω κρίσης, όλοι οι δημόσιοι νομικά πρόσωπα κλπ. Που νοικιάζουν κτίρια ιδιωτών να μειώσουν στο 20%. Είναι σε μια φαγή σαν την ιστορία, άλλη τα δικαστήρια κλπ. Αλλά εμείς τουλάχιστον δεν μπορούμε να δώσουμε την αύξηση που κάθε χρόνο δίναμε επί και τουρισμού και δεν ξέρω εγώ. Από αυτό, εκτός αν υπάρχει πρόταση από σύμβουλο να γίνει μείωση. Η οδηγία κεντρική του Υπουργείου των Ελληνικών είναι μειώσει. 20% μειώσει. Μισό λεπτό. Θα το κάνει. Κυρίω στα υπέροχα. Μια διευθύνση. Πρέπει να βγάλουμε λίγο τη σούμα. Πόσα μίλια πληρώνουμε σαν ενιαίο και πόσα εισπράττουμε. Ωραία, καλά τα λέμε τώρα εδώ, αλλά από ό,τι βλέπω υπάρχει μια μαύρη τρύπα. Και ότι δεν θα δεχτούμε να μειώσουμε τα μισά πληρώματα, αυτό θα μου γίνει και στην πορεία. Στα βουλευτικά οικονομικά. Θα πάρουμε μια αποφάση τώρα. Συγγνώμη. Ας ρωτήσω λίγο. Γιατί δεν γράφουν και τα δύο μαζί. Τι αύξηση που δίνουμε, την αποφασίζαμε κάθε χρόνο σαν συμβούλιο επί του ποσού το νόμιμο πληθωρισμό που ανακοινώνει το Υπουργείο. Φέτος το Υπουργείο ανακοίνωσε 3,9. Με ίδια απόφαση του Υπουργείου, με άλλη απόφαση συγγνώμη, είπε ότι δεν επιτρέπεται καμία αύξηση των ιστομάτων που νοικιάζουν νομικά πρόσωπα και δημόσιοι οργανισμοί από ιδιώτες. Ίσα-ίσα ζήτησε μείωση, για παράδειγμα, στο Υπουργείο Εργασίας, ξέρω εγώ εδώ έξω, γίνεται μια κόντρα με την κυρία Κυριαζή, γιατί ζητάει όπως συμμετέχει και η υπηρεσία των κόσμων κάποια μείωση. Αυτό πρέπει να είναι απόφασή μας, ότι δεν δίνουμε αύξηση, δεν μπορούμε να δώσουμε αύξηση. Είναι μια οδηγία που υπάρχει. Ίσα-ίσα που ζητείτε μείωση. Η πρόταση η δική μου είναι να μην δώσουμε αύξηση, να μην ζητήσουμε ταυτόχρονα μείωση, εκτός αν υπάρχει κάποια ειδική, κάποιο ειδικό ζήτημα και κάποιο. Στα μικρά ποσά, 200-300 ευρώ κλπ. Να μην συζητήσουμε για μείωση. Τώρα στα μεγάλα είναι μια άλλη ιστορία. Επίσης έχω να κάνω έτσι μια πρόταση, ας το πούμε. Στα παλιά σφαγεία έχουμε κάποια κτίρια, ο Δήμος. Κάποιες αίθουσες, οι οποίες είναι αρκετά χαλασμένες, ας πούμε, δηλαδή δεν είναι επισκευή. Αυτές δεν έχουμε κάνει κάποια πρόταση να τις επισκευάσουμε για να τις νοικιάσουμε σε κάποιους συλλόγους ή κάποιους άλλους φορείς. Κάτω στην πλατεία, στην πλατεία Καΐλη. Είναι νομίζω 4 αίθουσες. 2 είναι, δεν έχουν ικανότητα επισκευής, έχει πάρει στέγη όλη, θέλει δρέμισμα, είναι πολύ μεγάλη επισκευή. Κάναμε κάποια στιγμή μια μελέτη, ήταν πολύ μεγάλα τα ποσά. Εντάξαμε τότε το κύριο Βούλγαρη, την επισκευή του κυρίου, πήγαν όλα τα λεφτά εκεί.
Δεν υπάρχει πρόβλημα. Ενδιαφέρον υπήρξαν από δύο φορές από κάποιους ανθρώπους να το πάρουν και να το επισκευάσουν. Τελικά δεν προχώρησε. Αυτό, αν θέλετε, να το εξοπλίσουμε τόσο πολύ. Εμείς θα το κάνουμε. Αν υπάρχει κάποιο πολύ αντεντάκι, θα το κάνουμε. Αλλά είναι τεράστια δαπάνηση. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι το σίγουρο να το κάνει τώρα. Πάντως, για να απαντήσω και στον Άρη. Αυτά που είναι τα μισθώματα που πληρώνει ο Δήμος, αυτά που εισπράττει η πάλι διαδικασία, είναι δεδομένα. Το μεγαλύτερο είναι η πυροσβεστική, τα άλλα είναι η ιατρία, αποφύγες, αυτά είναι. Δεν έχουμε διάρκεια. Εγώ λέω. Θέλω να πω ότι είναι ανάγκες μη ελαστικές, σε αυτή τη φάση τουλάχιστον. Μέχρι να ξεκαθαρίσουμε, γιατί κάποια στιγμή, αν παραδείγματος χάρη μπορέσουμε και υλοποιήσουμε τα σφαγεία, δηλαδή αρχίζουν τα σφαγεία πια και έχουν το δικό του χώρο και την κάθε λειτουργία, απελευθερώνουν αρκετοί χώροι. Και στον Γάλλο, παραδείγματος χάρη, απελευθερώνουν αμέσως τα σφαγεία τα παλιά. Έτσι, εδώ απελευθερώνεται αυτό ο χώρο. Δηλαδή, θέλω να πω ότι στο μέλλον θα δημιουργηθούν χώροι του Δήμου, οι οποίοι αυτοί οι χώροι θα μπορούν να είναι χρήσιμοι, χρησιμότατα. Αλλά σε αυτή τη φάση δεν βλέπω ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Επίσης, για να έχετε υπόψη σας, Δημαρχέ, συγγνώμη, και κάτω από τις κερκίδες του σταδίου, υπάρχουν 11 αίθουσες. Κύριε Σκάλιστα, θα μπορούσα να διαθέσω ένα. Είναι μόνο πολύ, πολύ. Μόνο 3, 9 και 8 έχουν παραχωρηθεί. Είναι ο Σουηδικός Όμιλος, είναι ο Φίγασος, είναι διάφορος. Και εκεί θα μεταφέρουν και δύο αποδικές δικές. Μόνο είναι. Εντάξει, είναι υποβαθμισμένος χώρος, είναι υπόγειο, δεν είναι εύκολο να κάνει. Θέλω να έχω λίγο το λόγο να πρωτού πάμε στο παρακάτω να αναφερθώ λίγο στο θέμα το 5 που λέει συγκρότηση επιτροπής θέσμου 2%. Εννοούμε το δημοτικό πόλο, παρεπιδημούνται 0,5 κρίση. Δεν άκουσα καθόλου και θέλω να σας πω γιατί ίσως δεν το γνωρίζετε. Εδώ υπάρχουν δύο συνάδελφοι που το ξέρουν. Εμείς στο Δήμο Κορτίου το είχαμε εφαρμόσει αυτό και είναι ένα πολύ σημαντικό έσοδο, είναι το τέλος διαφήμισης. Το τέλος διαφήμισης 2%. Με ένα νόμο το 3842 του 2010, όλοι έχουν δει στον δρόμο να διαφημίζονται επιχειρήσεις σε μπλούζες, σε σακάκια, σε διάφορα έτυπα κτλ. Είναι υποχρεωμένες οι επιχειρήσεις και εμείς οι λογιστές που θα υπογράψουμε τη δήλωση για να τους αφαιρέσουμε τις δαπάνες διαφήμισης να έχουν πληρώσει στο Δήμο, το Δημοτικό Φόρο, το Φόρο Διαφήμισης 2% τέλος διαφήμισης. Εμείς στο Δήμο του Κορτίου το είχαμε εφαρμόσει. Δηλαδή, για παράδειγμα, μία επιχείρηση τυπώνει μπλουζάκια και τα δίνει σε διάφορους. Με ένα κόστος, το δημολόγιο, 1.000 ευρώ. Πρέπει υποχρεωτικά να αποδώσει στο Δήμο 200 ευρώ. Να δώσει ο Δήμος βεβαίωση, την οποία θα την συνάψει με τις δύο φορές του Δήματος. 20. Το 2%. Αυτό είναι 2% επί το δημολογίο. 100% επί το δημολογίο. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό έσοδο για το Δήμο. Δεν το έχουμε ποτέ έτσι δει σαν έσοδο και είναι πραγματικά σοβαρό το ποσό. Θα σας πω ότι το 2% το δημοτικό συμφόρος έχει γίνει 0,5%. Και προτείνω εδώ στην Επιτροπή, όταν γίνεται η πληρωμή, να δίνουν μια βεβαίωση, την οποία θα την πάρουν μέσα στη δήλωσή τους, γιατί ο δημοτικός φόρος δεν είναι ακαθάριστο έσοδο. Και εμείς για να υπογράψουμε τις δηλώσεις, θα πρέπει να έχουμε μια βεβαίωση που το έχουν αποδώσει. Έτσι. Ας το κοιτάξουμε και λίγο αυτό. Γιατί πραγματικά, αν τα βάλουμε κάτω, να γίνεται τόσο μεγάλη διαφήμιση. Βέβαια, είναι περίοδο κρίσης και εγώ είμαι επαγγελματίας και τους καταλαβαίνω ότι να δίνουν κάτι παραπάνω στο Δήμο είναι. Αλλά δυστυχώς δεν αναγνωρίζονται τα έξοδα αυτά. Δηλαδή τα έξοδα που κάνουν για τις διαφημίσεις δεν αναγνωρίζονται εάν δεν έχουν δώσει το 2% τέλος διαφήμισης. Έχω φέρει και κάποιες επικλείους να τις δώσω για να μπορέσουμε να το. Είναι ένα έσοδο γιατί όπου έξοδα, έχουμε και ένα έσοδο που. Συνεχίζουμε με το επόμενο θέμα, είναι το αίτημα μεταφοράς μαθητών. Έχουμε 3 αιτήματα εδώ. Το ένα αίτημα είναι από την κυρία Σταύρα Κατερινά, από τις Γύρους.
η οποία παρακαλώ θα ήθελα να μου μεταφέρετε το παιδί μου μαζί με 6 παιδιά του Δημοτικού από γίδες Γάβδου και επιστροφή. Θα σας ευχαριστήσω πολύ. Λοιπόν, η δεύτερη είναι της κυρίας Μαρία Λουίζα Λουκά, η οποία είναι και παρούσα. Βέβαια, εδώ στην δεύτερη δήλωση αναφέρεται μόνο ότι από τα 10 παιδιά νήπια, τα 8 ζητούν στο ολοήμερο. Θα μας εξηγήσετε λίγο. Είχε ήδη συνομία που σε έπαιρνε και τους μετέφερε στο δικαιολογείο. Βέβαια δεν υπήρχε σύμβαση. Ήταν αρχή στο λογαριασμό και κανονικά, αλλά μετά την απόφαση που βγήκε ότι θα ισχύει η περσινή σύμβαση, μείνανε χωρίς συγκοινωνία. Τώρα αυτά τα παιδιά από την αρχή της χρονιάς μέχρι τώρα κυκλοφορούν παιδιά στο σχολείο μόνο τους. Οι γονείς, τα πόδια, ό,τι μπορούν. Και από ποια περιοχή είναι τα παιδιά αυτά, Λάμηλα, Μεσαριά, Βαφώνη και Μέλικες. Όπου βρίσκεται και το λίγο. Ναι, ναι, είναι μία από τον Γλαστάρη Λονίδα από την Παλιόπολη. Παρακαλώ, ώστε να πολυμέρωση που έλεγα από γονείς μαθητές με τρεις ηλικίες στο προσωπικό διαμέρισμα Παλαιόπολης σχετικά με τη διακοπή δρομολογίου με ιδιότητα ταξί με τη μεταφορά των παιδιών τους από το Δημοτικό Σχολείο Βατσίου. Παρακαλώ εσάς το Δημοτικό Συμβουλίο όπως επαναξετάσει το παραπάνω δρομολόγιο. Ξέροντας την ευαισθησία σας ως αυτοδιοκτικός στα παιδιά σας, ευχαριστώ εκ των προτέρων. Γλαστάρης Λεωνίδας, πρόεδρος του τοπικού διαμερίσματος της Παλαιοπόλης. Και υπάρχει κι άλλο ένα από το Εμπειρίκιο Γυμνάσιο Ναύλου, από το πρώτο γραφείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ο κύριος Γόρδιος έχει ένα θέμα μετακίνηση μαθητών του Εμπειρικού Γυμνασίου Άμβλου από και προς το Εμπειρικό Γυμναστήριο. Γινόταν με ευθύνη της Ρωμαϊκής Αυτοδιοίκησης. Η αρμοδιότητα πέρασε στο Δήμο, αλλά αυτή η αρμοδιότητα δεν έχει περάσει ακόμα στα χέρια μας. Φαίνεται ότι περνάει από τον τέλος του Ιουνίου κατά την Ρωμαϊκή Αυτοδιοίκηση για λόγους ομαλής, μάλλον περιφέρεια, για λόγους ομαλής λειτουργίας του προγράμματος. Άρα από το Σεπτέμβριο θα υπάρξει ένας καινούριος ανασχεδιασμός, κανονικά μες στο καλοκαίρι να το κάνουμε εμείς, να δούμε τις ανάγκες των σχολείων της μεταφοράς των μαθητών, να βγάλουμε το κόστος, ούτως ώστε να μπορούμε να μεταφέρουμε τα παιδιά, γιατί είναι όλες οι μεταφορές των μαθητών πια πάνω μας. Ποιο είναι το ζήτημα. Μέχρι τώρα, και στο Κόρφη και στην Εδρούσα, εμείς με απόφαση του Δήμου, μεταφέραμε τα παιδιά, κυρίως τα νήπια για το δημοτικό σχολείο, μεταφερόταν με το λεωφόρο, με τα σχολικά δρομολόγια. Αυτό έχει δύο προβλήματα. Το ένα πρόβλημα είναι αν εμείς νόμιμα μπορούμε να κάνουμε τη λαφάνιση μεταφορά των παιδιών μέχρι τον Ιούνιο, λέω. Υπάρχει ένα ζήτημα. Δεδομένου ότι ο Επίτροπος δεν ξέρουμε αν θα το επιτρέψει. Και το δεύτερο ζήτημα είναι αυτό κατά αυτό το πρόβλημα ότι μικρά παιδιά, ειδικά του νηπιαγωγείου, είναι στον δρόμο. Υπάρχει δηλαδή η ουσιαστική ανάγκη και υπάρχει και το τυπικό μας κόλλημα. Μία λύση που δόθηκε είναι ότι στον Συνεδρούσα υπήρχε κωδικός, άρα με τα 12 τιμόρια που λειτουργούμε, θα μπορούσαμε να καλύψουμε τη μεταφορά του παιδιού από τις γύρες, έτσι δεν είναι, και τις παλιόπολες. Ναι. Άρα, δηλαδή, στην Ιδρούσα θα μπορούσαμε χρησιμοποιώντας το προσωπικό που είχε ο Δήμος να μπορέσουμε να καλύψουμε αυτή τη δαπάνη. Στη χώρα δεν υπάρχει αντίστοιχο κωδικό. Παρόλο λοιπόν που εμείς θέλουμε να μεταφέρουμε τα παιδιά, πρέπει να διερευνήσουμε το θέμα από άποψη αν η δαπάνη που θα καταβάλει ο Δήμος
Από όσο ξέρουμε είναι 60 ευρώ τη μέρα, έτσι δεν είναι. 6.000 συνολικά για τις 100 μέρες που μένουν με 30 ευρώ. Δηλαδή εμείς σας λέμε ότι είμαστε θετικοί στο να μπορέσουμε να κάνουμε τα παιδιά. Πρέπει όμως να εξετάσουμε αν οι δαπάνοι που θα πληρώσουμε τους ανθρώπους. Δεν μπορούμε να τους βάλουμε τους ανθρώπους που στα ξεκίνησαν με τα αυτά τα παιδιά και να μπορούμε να τους πληρώσουμε έτσι. Ή οι δαπάνοι να μην γίνουν ομοιοί. Θα κάνουμε μια έρευνα να δούμε αν ο επίτροπος μας επιτρέπει να πληρώσουμε αυτή τη δαπάνη. Έτσι. Αν μας επιτρέπει ο επίτροπος να πληρώσουμε αυτή τη δαπάνη, θα μεταφέρουμε τα παιδιά. Αυτό το ξέρουμε δηλαδή μέσα σε μια εβδομάδα. Η απορία μας γενικά είναι γιατί δεν έχει διαβάθηκε και το δικαίωμα μέσα στην απόφαση που πήρε η μοναρχία τότε. Να το πει εδώ. Καταρχήν θέλω να ρωτήσω. Υπήρχε πρόβλημα μέχρι και τον Δεκέμβρη με πάρα πολλά δρομολόγια καινούργια. Όταν λέω καινούργια εννοώ αυτά που δεν έγιναν το διδακτικό έτος 9-10. Βάσει νόμου, μάλλον προεδρικού διατάγματος, θα ίσχυαν οι συμβάσεις περσινές για όλους τους επαγγελματίες οδηγούς. Το ξέρουν οι ίδιοι. Υπήρξε λοιπόν μια περίοδος που οι άνθρωποι δούλευαν στον αέρα. Είχαν μπει καινούργια δρομολόγια, υπήρχαν καινούργιες ανάγκες, μετέφεραν τα παιδιά και ξαφνικά ανακαλύπτουν ότι δεν πρόκειται να πληρωθούν. Γιατί δεν πρόκειτο να υπογραφούν συμβάσεις, αλλά θα ίσχυαν οι περσινές. Υπήρξε ένα 20ήμερο που οι ταξιτζίδες απήχαν από την μεταφορά μαθητών. Θα το θυμάστε ότι είχαμε ένα πρόβλημα μεγάλο. Και με προσωπικές παρεμβάσεις στην ομαρχία. Και τέλος πάντων με τους εμπλεκόμενους φορείς σε μία συνεννόηση και με το επαρχείο, τελικά δόθηκε η εξής λύση από τον Γενάρη. Και θέλω να ρωτήσω καθαρά, εφόσον έγιναν καινούργιες προκηρύξεις, γιατί αυτά τα παιδιά δεν μεταφέρονται βάσει καινούργιων συμβάσεων που πρόκειται να υπογράφηκαν, δεν ξέρω. Και θα σας πω για κάτι καινούργιο. Την Δευτέρα λάβαμε από την περιφέρεια μια επιστολή με οδηγίες ως πώς πρέπει να μισθωθούν οι συγκοινωνίες, οι μεταφορές. Στον υπηαγωγείο, πού δεν έχει συγκοινωνία. Εγώ θέλω να ρωτήσω, γιατί εντάξει μέχρι το Δεκέμβρη είχαμε ένα πρόβλημα όλα τα σχολεία. Εφόσον έγινε καινούργια προκήρυξη και εξ αρχής ξεκινάνε συμβάσεις, γιατί αυτά τα παιδιά και από τις γίδες και από τα προβάτων και τον υπηαγωγείο Μενίκα δεν συμπεριλήφθησαν. Μιλάμε για ολοήμερο ή για πρωινό. Ολοήμερο. Όχι, για τον ενίκο πρέπει να πω για εδώ. Ολοήμερο είναι διαβολή. Μιλάμε για ολοήμερο είναι διαβολή. Άρα αυτό δικαιούται μεταφορά από την ομαρχία. Μιλάμε για δημοτικό στις γίδες που πάλι δικαιούται μεταφορά. Αν είναι νηπιαγωγείο, άκουσα παιδιά, δεν δικαιολογείται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, είναι προλήπτη να μισθώσουμε όχημα για ένα παιδί. Γιατί σε περνάει πανεπιστήμια. Δεν δικαιολογείται. Εξυπηρετούσε η νομαρχία το παιδί το πρωινό, αλλά το μεσημέρι ήταν ολοήμερο και γύριζε το παιδί 4 η ώρα. Δεν μπορούσε η νομαρχία για ένα παιδί να το. Είναι θέμα η σχολείου να δώσει, να βεβαιώσει να πάρει επίδομα ο γονέας. Μπορεί να πάρει επίδομα. Αυτό είναι θέμα σχολείου, το ξέρετε πάρα πολύ καλά και όχι σε όποια περίπτωση η νομαρχία ή η περιφέρεια δεν καλύπτει και εφόσον καλύπτονται. Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση και το υποθέσει του νόμου, ναι, δικαιούται να πάρει επίδομα ο γονέας. Άλλο πρόβλημα, εμείς δεν το ξέρουμε τι έγινε στην Παλιόπολη. Εμείς είχαμε ολοήμερο στην Παλιόπολη. Έχω την εντύπωση το παιδάκι στην Παλιόπολη είναι προνήθιο που δεν προβλέπεται να μεταφέρει νομαρχία τη μεταφορά του προνήθιου. Δεν είναι ένα παιδί. Δεν είναι ένα παιδί. Δεν είναι ένα παιδί. Και η Παλιόπολη νομίζω είναι μία διαδρομή, αν άκουσα καλά. Επιστροφή από μαζί. Είναι μόνο επιστροφή. Είναι μόνο επιστροφή. Δεν είναι να πάει το πρωί και να έχει πάει το μεσημέρι. Είναι μόνο μία διαδρομή. Υπάρχει στο μέλλον. Ολοήμερα υπάρχει στον ένα της Παλιόπολης. Άρα θα είναι προνήθιο, οπότε δεν... Λέει μικρής ηλικίας. Γι' αυτό είναι προνήθιο και δεν προβλέπεται να πιστώσει το μαθητό. Εμείς έχουμε ολοήμερο. Θα κάνω μια πρόταση. Είναι βέβαιο ότι κανείς εδώ μέσα δεν λέει να μην μεταφέρουν και μαθητές. Σας βεβαιώνω ότι δεν μπορούμε να το κάνουμε με κάποια νόμιμη. Θα απολυθεί από τον επίτροπο χωρίς συζήτηση.
παρά μόνο με μη νόμιμη, καταλαβαίνετε όλοι τι εννοώ, δηλαδή να υπάρξει άλλο έργο, να εκταμιευτούν τα χρήματα, να είναι ψεύτικο το έργο, ας μην γραφτούν αυτά και τα να, και να πληρωθεί αυτό νόμιμα, αν το τιμολόγιο δεν πάει. Δεν είναι αυτά που αξιώνται. Εγώ ξεκαθαρίζω απλά, αν επειδή είναι αρμοδιότητα που είναι δεδομένη στην ομαρχία και στην περιφέρεια για το διδακτικό έτος που διανύουμε, δεν υπάρχει περίπτωση επίτροπος στο κλειδί. Εγώ προτείνω να γίνει ένα ερώτημα στις οικονομικές υπηρεσίες καταρχήν πολιτικά στον επίτροπο. Υπάρχει αυτή η δαπάνη αυτού του ύψους. Εγκρίνεται. Αν εγκρίνεται, το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα να πει ναι, καλύπτουμε την δαπάνη. Αν δεν εγκρίνεται, να προσπαθήσει η προϊσταμένη της Πρωτοβάθμιας σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Μαρχίας στην κυρία Βούργαρη, να δούμε μήπως το εντάξουμε στις νέες αυτές συμβάσεις που γίνονται. Αλλιώς μένει μόνο ο τρίτος δρόμος του σοσιαλισμού. Επειδή το διερεύνησα λίγο και ρώτησα κάποια, τη στιγμή που είναι αρμοδιότητα, εάν το βάλουμε στην Ιδρούσα, επειδή θα τεθεί ίσως το ερώτημα, το βάλαμε γιατί είχε προκύψει από πέρυσι αυτό το πρόβλημα. Ενώ αυτό το δρομολόγιο των Ελλήνων καταργήθηκε, ενώ λειτουργούσε πριν, καταργήθηκε τώρα στα προτινόμενα. Ποτέ δεν υπήρξε. Λειτουργούσε για ένα τρίμηνο στην αρχή του έτου. Και οι ταξιτζίδε για αυτό το τρίμηνο. Οι ταξιτζίδε για αυτό το τρίμηνο δεν θα πληρωθούν. Επειδή καταργήθηκε. Γι' αυτό λοιπόν δεν το εγκρίνανε. Δηλαδή απόλυτη το δρομολόγιο. Εάν λοιπόν βάλουμε κάποια δαπάνη που δεν υπήρχε πέρυσι, δεν μπορούμε εμεί να την συγκεκριμένη. Στην Ιδρούσα, επειδή υπήρχε πρόβλημα στην Παλιόπουλη και το είχε περάσει ο Δήμαρχος στην προηγούμενη θητεία σαν δαπάνη, χρησιμοποιήσαμε τα 12 τιμόρια και είπαμε ναι και κλείναμε. Αυτή είναι η ιστορία με τη μεταφορά μαθητών. Κανείς δεν λέει όχι, να διερευνηθούν αυτά τα τρία πράγματα. Πρώτον, αν δεν κλείνεται η δαπάνη, να δούμε ομόφωνα ναι. Αν δεν κλείνεται, να δούμε τη δυνατότητα μέσω της πρωτοβάθμιας. Και αν όχι, να δούμε μόνο αυτή τη λύση. Νίκο, μία παρέμβαση. Η πρωτοβάθμια δεν έχει καμία αρμοδιότητα πάνω στην μεταφορά μαθητών, μόνο η περιφέρεια. Εμείς όμως, αν επιθυμούμε, βεβαίως να βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Ουσιαστική αρμοδιότητα δεν έχουμε. Θα έχετε απάντηση άμεσα. Σας λέμε όλοι ότι θέλουμε, το ζήτημα είναι και να μπορούμε. Δεν μπαίνει ζήτημα ούτε υπέρ της δαπάνης, είναι μια δαπάνη. Σας λέμε εμείς μεταφέρουμε στο κόρφι 10-12 χρόνια τα παιδιά. Είναι η διαγωγή. Και έχουμε καταφέρει με αυτή την επένδυση που κάναμε στις μεταφορές να έχουμε ολοήμερο νηπιαγωγείο, καινούριο κτίριο, παντού όπου γίνανε αυτό είναι θετική κατεύθυνση. Το ζήτημα είναι όταν πάνε τα παιδιά κινητικοποιούνται. Τι να πούμε τώρα, χίλια καλά είναι αυτό. Και δεύτερον, δεν είναι μικρά παιδιά στον δρόμο. Δεν τα σφαλιά. Και δεν υπάρχει άλλο τρόπο να μικρά παιδιά μεταφέρουν το ταξί. Δεν υπάρχει άλλο τρόπο. Είναι ο μοναδικό ασφαλή τρόπο τα παίρνουν ταξί. Ουσιαστικά τα ταντεύουν ταξί. Άρα λοιπόν θα κάνουμε ό,τι μπορούμε να μπορέσουμε να καλύψουμε αυτή την ανάγκη. Το ξέρω. Εντάξει, όλα αντιμετωπίζονται αυτά. Να ξέρετε ότι να μπει το μινι μπάς. Το ζήτημα είναι ότι αυτό είναι ένα ζήτημα ευθύνης. Καταλαβαίνετε τώρα. Χρειάζεται σύνοδο. Είναι δηλαδή. Άρα θα βάλει ένα αυτό να βάλει. Όχι, η γενική άποψη είναι αυτή. Του συμφωνούμε. Αυτά δεν μπορούμε να βρούμε τον νόμο τρόπο. Άρα θα βάλει να κοιτάξουμε. Εγώ να πω κάτι. Αυτό με τις μέντες Αν κατάλαβα καλά, δηλαδή στην Ιδρούσα δεν υπάρχει πρόβλημα και υπάρχει μόνο. Πατήσαμε. Δηλαδή η Ιδρούσα έχει κωδικό. Επειδή έχει κωδικό. Άρα λοιπόν το πρόβλημα είναι για να μπει το δικό μα. Σε αυτό τον κωδικό να βάλουμε και κάτι. Δεν παίρνει διαμαντή γιατί υπερβαίνει τα 12 τιμόρια. Το έχουμε αντιμετωπίσει, το ψάξαμε αρκετά. Άμα μπορούσαμε να το πούμε.
στην Ιδρούσα και στο Κόρτι υπάρχει ο κωδικός μεταφοράς μαθητών, ο οποίος είναι σε ισχύ όλο το σχολικό έτος. Δηλαδή η σύμβαση που έχουν κάνει μεταξύ με τους Δήμους είναι από το Σεπτέμβριο του 10 μέχρι τον Ιούνιο του 11. Καλύπτει δηλαδή όλη τη σχολική περίοδο. Άσχετα που θα πάνε. Δηλαδή, μήπως τον κωδικό αυτό μπορούσαμε να εντάξουμε τα σχολικά. Το... δεν φτάνει. Δεν είναι το ποσό. Μήπως μπορεί να γίνει κάτι, δεν θα το βάσουμε. Το θέμα είναι αυτό. Αποδοχή εγκεκριμένου δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων Πρώην Δήμου Ιδρούσας. Σας ενημερώνω ότι στον Πρώην Δήμο Ιδρούσας, Νομό Κηδιάδων, είχε εγκριθεί δάνειο συνολικού ποσού 232.000 ευρώ για την εκτέλεση έργου και για τις προμήθειες. Ο Δήμος Ιδρούσας με την παριθμόν 78-2010 απόφασή του αποδέχτηκε τους όρους που έθεσε το ΔΣ του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και τη χορήγηση του παραπάνω δανείου, όμως για να ολοκληρωθεί η συνολόγηση του δανείου θα πρέπει να προσκομιστούν. Πρώτον, η κοινοποίηση της παραπάνω απόφασης στην περιφέρεια. Δεύτερον, το αποδεικτικό τυποκόλλησης. Τρίτον, οι συμβάσεις για τις προμήθειες. Τέταρτον, η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί εξουσιοδότησης του Δημάρχου για την υπογραφή της Ενιακής Σύμβασης. Πέμπτον, το αποδεικτικό δημοσίευσης και έντος το έγγραφο με το οποίο κοινοποιήσατε την παραπάνω απόφαση προς τη διεύθυνση τοπικής αυτοδιοίκησης και διοίκησης. Εάν επιθυμείτε τη συνομολόγηση του ανωτέρου δανείου, παρακαλούμε να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες που αναφέρονται στο υπαριθμό 49.881 κάθετος 17.5.2010 έγγραφο. Σε αντίθετη περίπτωση, ενημερώστε μας εγγράφος προκειμένου να προβούμε στην ανάκληση του εν λόγω δανείου. Ο προϊστάμενος της διεύθυνσης, Γεώργιος Βουτούκης. Είναι για την εκτέλεση του έργου και την προμήθεια στο ποσό των Αυτό ακριβώς θέλω να πω. Είναι 81.000 ευρώ. Κύριε Γερμακέντη, νομίζω ότι υπάρχει μια. Δεν έχει αποσαφηνιστεί το θέμα. Μέσα στο 2009 υπήρξε ένα θέμα για το πρόγραμμα της ΕΡΑΣ να συνεχίζει να χρηματοδοτεί έργα. Για αυτά τα τρία έργα υπήρχε προένταξη. Υπάρχει και απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο ως εναλλακτική λύση, αν δεν γίνεται οριστική ένταξη στο πρόγραμμα της ΕΡΑΣ των τριών αυτών δράσεων, να πληρωθούν από το δάνειο. Υπάρχει στη συνέχεια, σε αρχές του 2010, οριστική ένταξη στο πρόγραμμα της ΕΡΑΣ. Οπότε δεν υπάρχει κανένας λόγος να προχωρήσει αυτό το δάνειο πλέον. Και αν προχωρήσει, δεν μπορεί να πληρωθεί για άλλο σκοπό, αφού και οι δύο προμήθειες και το έργο έχουν οριστική ένταξη στο πρόγραμμα της ΕΡΑΣ και έχουν και λογαριασμοί προς το πρόγραμμα της ΕΡΑΣ. Γι' αυτό και πάμε σε σαν διαδικασία μέσα στο 2010. Είναι 81.000 ευρώ για την εκτέλεση του έργου επέκταση διαμόρφωση υφιστάμενου πεζοδρομίου παραλιακή οδού Γαβρίου και έργα αποχέτευση ομβρίων υδάτων. 151.000 εκ των οποίων 140.000 ευρώ για την προμήθεια προσκατασκευασμένη αίθουσα εκδηλώσεων και 11.000 ευρώ για την προμήθεια επιβατηγού οχήματο 4x4. Αυτά δεν είναι. Ναι. Αυτά έχουν υλοποιηθεί και τα δύο εκτός από την προμήθεια του οχήματος και για τα τρία υπάρχουν οριστικές ένταξεις στο πρόγραμμα της ΕΡΑΣ. Η αίθουσα είναι στις 60.000. Αυτά τα ποσά είναι δηλαδή με βάση τη μελέτη. Όχι με βάση το πώς θα το χειροκροτήσουν στο διαγωνισμό. Αυτό μπορείτε να το ελέγξετε και μέσω της ελληνικής υπηρεσίας. Όχι, δεν είναι κάτι σου γρήγορα. Όπω κάνει σε κάτι λάθος, αλλά νομίζω ότι είναι όχι έτσι. Έχουμε πληρωθεί από το έργο. Όχι. Αυτά τα έργα υπάρχουν στα μεταφράσεις του προϋπολογισμού. Έχουν γίνει. Έχουν τιμολογηθεί αυτά τα έργα. Βρίσκονται στον προϋπολογισμό του 11 του τεράστιου ενός οφειλές παρελθόντων ετών. Είναι μέσα σε οφειλές του Δήμου δηλαδή. Από προηγούμενα χρόνια θα προκληρωθούν από το πρόγραμμα της ΕΕ και δύο εσωτερικών. Υπάρχει οριστική ένταξη για αυτά. Και για τις προμήθειες και για το έργο. Οι απαιτήσεις του Δήμου από το πρόγραμμα της ΕΕ και το πρόγραμμα στην κοινωνία είναι περίπου 400.000 ευρώ.
εξής. Το πρώτο είναι ότι το πρόγραμμα της ΕΑΣ έχει πάει στο Μηνόταυρο. Ο δικός μας ο εργολάβος που τα αποχέτευσης έχοντας ήδη εκτελέσει έργο περίπου 450 ευρώ έφυγε. Αυτά τα έχει εκταμιεύσει από την τράπεζα αποχικεύοντας τους λογαριασμούς του με τον τρόπο που γνωρίζεις. Για που γνωρίζετε όσοι ασχολείστε με τα αγωνιστικά τέλος πάντων, δεν ξέρουμε κατά πόσο θα πληρώνει. Όμως το δάνειο δεν μπορεί παρά να είναι μόνο για το σκοπό που συνομολογείται. Δηλαδή δεν μπορούμε να πληρώσουμε τίποτα άλλο. Εάν υπάρχει οριστική ένταξη με τη ΣΕΑ, λέμε δεν παίρνουμε το δάνειο διότι δεν μπορούμε να πληρώσουμε αυτά. Δηλαδή αν πάρουμε τα λεφτά και πληρώσουμε άλλο λογαριασμό, είναι άκυρο, δεν μας το δίνει. Ο τη ΣΕΑ θέλει το συνομιλητή, το παρακαταπτό, θέλει συγκεκριμένο έργο το οποίο, για το οποίο δανείζεσαι. Και κατά συνέπεια είναι πολύ δύσκολο να καλυφθεί η αναγκαιότητα πλέον αυτού του δανείου εφόσον υπάρχει οριστική ένταξη. Αν υπάρχει οριστική ένταξη, το δάνειο δεν μπορεί να γίνει. Τώρα, το αν θα πληρωθούν αυτά τα έργα είναι μια άλλη ιστορία. Ενταπόκειται στο ζήτημα της αξιοπιστίας του ελληνικού κράτους, δηλαδή της κατάστασης που σήμερα βρισκόμαστε. Μέχρι σήμερα εμείς έχουμε πολύ μεγάλη δυσκολία. Έχουμε κάνει διάξει έργα της ΕΑ με πολλά λεφτά και δεν ξέρω κατά πόσο. Το πρόγραμμα της ΕΑΣ πάντως έχει αναπτύξει και πληρώνει το καλύτερο από την κυρία μας. Οι οποίοι είναι πριν από το 80, τον Απρίλιο δηλαδή του 10 και μετά είναι και πληρώνει το καλύτερο. Πάντως, ανεξάρτητα από οτιδήποτε άλλο, το συγκεκριμένο δάνειο δεν μπορεί να προχωρήσει και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Εσύ πάμε τα έργα που γίνει τώρα, πληρωθούν, δεν πληρωθούν και είμαστε άσχημοι. Θα σου στείλω σε σένα. Δεν ήθελα να πάρουμε το δάνειο. Ακούστε, όλη η Ελλάδα έχει 30% έργα εκτελεστέντα με το πρόγραμμα της ΕΑ, δεν το γνωρίζετε. Όλη η Ελλάδα έχει το 30% τελευταία τηλετία με το πρόγραμμα της ΕΑ, αν είναι δυνατόν. Λυπάμαι. Λοιπόν, ακούστε λίγο. Το ΦΥΣΕΑΣ, ήταν το καλύτερο πρόγραμμα σε αυτό το δίκτυο. Ο ΦΥΣΕΑΣ ήταν το καλύτερο πρόγραμμα σε αυτό το δίκτυο. Ήταν ένα πρόγραμμα με το οποίο μπορούσε η αυτοδιοίκηση να πάρει εξοπλισμούς, όπως έπαιρνε, και να κάνει διάφορα εκπαιδεύσεις, ακόμα και απογοητεύσεις. Το πρόβλημα είναι ότι ο Θησία μέσα, ο Θησίας η πόρη του, ήταν από εισφορές που είχαν τα διάφορα υπουργεία. Ήταν ένα σακούλι που τα διάφορα υπουργεία με βάση τον νόμο έβγαζαν διάφορα χρήματα. Αυτή τη στιγμή έχει κάνει ουσιαστικά πάυση πληρωμών από το περασμένο νόμισμα. Προφανώς και δεν έχει κανένα όρεξη από να πάρει δάνεια. Έτσι, για έργα τα οποία εν τέλει είναι υποχρέωση του κράτους. Από τη στιγμή που είναι οριστικά ενταγμένα τα έργα αυτά, είναι υποχρεωμένοι να μας τα δώσουν τα χρήματα. Το ζήτημα είναι το εξής. Ότι μπαίνουμε στο κίνδυνο και όχι μόνο για αυτές τις δαπάνες, αλλά και για άλλες δαπάνες του ΕΣΕΑ, κάποια στιγμή εργολάβοι να κάνουν απαιτητές τις υποχρεώσεις μας. Δηλαδή ο μοναδικός κίνδυνος που διατρέχουμε είναι αυτό, δεν υπάρχει άλλο. Δηλαδή από τη στιγμή που ο εργολάβος έχει μια σύμβαση, την οποία δεν έχει εκτελέσει, εμείς έχουμε παραλάβει το έργο, εσύ έχουμε εκτελέσει υπογραφή, και όχι μόνο αυτό, γιατί για τα υπόλοιπα εργολάβια, μπορεί ο εργολάβος να ζητήσει να κάνει εντολή πληρωμών. Δεν υπάρχει άλλος κίνδυνος, γιατί ο εργολάβος δεν ξέρει κανένα θησέα. Ο εργολάβος δεν έχει υπογράψει σύμβαση με κανένα θησέα. Έχει υπογράψει σύμβαση με τον Δήμο. Μπορεί δηλαδή αυτός μόνο κίνδυνος υπάρχει και όχι μόνο για αυτό, για όλα τα έργα.
Δηλαδή και πέρα από την εικόνα στη χώρα, με την αποχέτευση ή διάφορες άλλες άλλα έργα του ΕΣΥΑ, υπάρχει ένα ζήτημα. Δεν υπάρχει ένα ζήτημα, έτσι, να το ξεκαθαρίσουμε. Δεν υπάρχει καμία αρχίδα, δεν πάρουμε το δάνειο, προφανώς. Το ζήτημα είναι το εξής, ότι αν παίρναμε το δάνειο, θα μπορούσαμε να εξοπλίσουμε αυτές τις δαπάνες. Άρα φεύγουμε από το βάρος των προμηθευτών. Ταυτόχρονα όμως τα χρήματα που θα έρχονταν από το ΕΣΥΑ θα έπαιρνε ένα ζήτημα ότι ήταν για τον ίδιο σκοπό. Θα είχαμε πρόβλημα να τα απορροφήσουμε. Καταλαβαίνετε. Υπάρχει ένα τέτοιο, μια τέτοια συμβατότητα. Θα μπορούσαμε δηλαδή. Θα μπορούσαμε για να γλιτώσουμε από την πίεση των εργολάβων να παίρναμε το δάνειο, δίνοντας βέβαια το τόπο χρεολύσεω, για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τον σκόπο. Έτσι. Άρα, δεν παίρνουμε το δάνειο έχοντας πάντα τον κίνδυνο, έτσι, ότι μπορεί να έχουμε απαιτήσεις από τον άλλο. Και όχι μόνο για αυτό, υπάρχει σε όλα τα φυσικά. Όσο είμαστε τόσο σίγουροι ότι πρόκειται να καλλιεύσει στο Θησαία, γιατί προβήκατε στο δάνειο σα. Να το ξαναπώ πάλι από την αρχή, κύριε Τρόικα. Το 2009 υπήρχε. Μισό λεπτό. Το 2009 υπήρχε προέκταξη των έργων και όχι οριστική ένταξη των έργων. Μετά τις εκλογές του 2009. Εδώ μας είναι η αποδοχή. Ναι, από την άλλη μεριά έχουμε σίγουρα μέσα στο ευρωπαϊκό συμβόλαιο γιατί ακούω τώρα γιατί το φέραμε. Από την άλλη υπάρχει ένα έγγραφο το οποίο μας λέει: αποφασίστε αν θα πάρετε ένα σενάριο, είναι υποχρεωμένη η πρόοδο να φέρει το θέμα για εσείς. Αποδοχή ή μη αποδοχή, σαν θέμα, αποδοχή και τα λέει: μη αποδοχή. Και η αποδοχή ή μη. Δεν θα πολύ αποδοχή. Δεν θα πολύ αποδοχή. Δεν θα πολύ αποδοχή. Δεν θα πολύ αποδοχή. Λοιπόν, προχωρούμε στο θέμα. Έγκριση πρακτικών επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών. Είναι μία αποδεκτό. Μία διαμαρτυρία της κυρίας Ξανθού Χίου Ασημίνα από τα Λάβια, η οποία κατανάλωσε κατά τους μήνες Αύγουστο και Νοέμβριο του 2009 το ποσό των 100. Συγγνώμη, διαδικασία. Κύριε μέλος της Επιτροπής, υπάρχει διαφωνία με τους ζητούντες την επίλυση. Όχι, δεν είχαμε. Αν είναι ομόφωνα όλα. Δεν είχαμε καμία διαφωνία. Θέλω να το φέρει σε σύγχρονο και να ζητούμε της Επιτροπής. Αν πάμε σε κάθε μία αυτή, το κάνουμε εμείς την Επιτροπή. Ήρθε στο Συμβούλιο χωρίς συζήτηση της Επιτροπής. Απλά ο Γιάννης που ήταν γραμματέας τα διάβαζε και έλεγε διαφωνία υπάρχει σε αυτό και έπρεπε να θέσει το Συμβούλιο. Αν είναι ομόφωνα και με τη γνώμη των καλούν την Επιτροπή, τότε θα διαφωνούσε η Επιτροπή. Λέει παραμένει ως έχει, παραμένει ως δημοτικό Συμβούλιο. Ότι επιτροπή πλέει για την κυρία Ξανθού που είχε για το ποσό των 100 ευρώ, η επιτροπή δεν αποδέχεται τις εξηγήσεις. Ζητεί να παραμείνει η υποχρέωση όσο έχει και να πληρωθεί. Οι υπόλοιποι για τους άλλους εμπιστάμενους υπάρχει αυτή η συμφωνία και αφορά στους Περδίου Ελίζαβεθ, το ποσό των 85 ευρώ, αποδέχτηκε τελικά και θα πληρωθεί και η κυρία Περδίου. Στον Πατσαρό Νικόλαο να πληρωθεί το ποσό που έχει καταναλωθεί για νερά είναι αυτά με συμφωνία και την κυρία Ξανθού Ασημίνα όπως είπαμε να πληρωθεί το ποσό των 68 ευρώ το 40% από την δαπάνη που έχει καταγραφεί. Εντάξει, λοιπόν, αυτή είναι η εισήγηση της Επιτροπής στο Συμβούλιο. Αν εγκαίνει το Συμβούλιο και... Λοιπόν,
Το επόμενο θέμα είναι τροποποίηση της πολιτικής επιτροπής δημοτικού σχολείου με Καριάνα. Απλά έχουμε ένα τροποποιητικό εδώ του Συλλόγου Γονέων Δημοτικού Σχολείου με Καριάνα. Μας ενημερώνει ποιος είναι πρόεδρος, αντιπρόεδρος, γραμματέας, αμύος, μέλος, αναπληρωματικό μέλος. Είναι και το μέλος για μας είναι στο μέλος του Συλλόγου. Ναι, δεν χρειάζεται να διαβάσω εγώ. Όχι, στην καρδιά μας. Απλά, ο Σταμάτης. Λοιπόν, οπότε, συμφωνώ με αυτό. Και πάμε στο επόμενο, το οποίο είναι γνωμοδότηση για τοποθέτηση σταθμού ξηρά σταθερή τηλεφωνία και περιοχή Μακροδαντάρη. Λοιπόν, έχει η διεύθυνση το νομαδιακό συμβούλιο έχει στείλει περιβαλλοντική μελέτη για σταθμό ξηρά σταθερή τηλεφωνία του ΟΤΕ που είναι εγκατεστημένο σε εκτό σχεδίου περιοχή του Μαλοκάνταλου, στο Δήμο Ιδρούσα, στην περιοχή Σιδόντα, είναι υφιστάμενο σταθμό. Εντάξει. Και στα ρέματα πάλι του ΟΤΕ, υφιστάμενος σταθμός, σειράς σταθερής τηλεφωνίας. Έχει εδώ την περιβαλλοντική μελέτη, την οποία έχει τις υποδιαγραφές του Ιησού και τα υπόλοιπα, και λέει να συμφωνήσει με την περιβαλλοντική μελέτη. Παραμιλήσουν οι τοπικοί. Εντάξει, είναι κάποιος υπάρχει. Είναι κάποιο άλλο, είναι εδώ το λογιστάσιο. Αυτός είναι που είναι στο σχολείο, δεν είναι. Παράλληλα, και πρέπει να προχωρήσουμε και με το θέμα της αναβάθμισης του τηλεφώνου. Στην άλλη. Και νομίζω ότι αφράγει ότι μπορεί ότι... Υπάρχει ένα πρόβλημα. Πρόεδρε, που ξέρουμε, έχουμε ένα πρόβλημα σε όχι περίπτωση. Αυτό, ας το δούμε λιγάκι, γιατί έχουμε μείνει πολύ πίσω. Θα κάνουμε ένα έγγραφο στον οποίο να δούμε πώς μπορούμε να το συμπληρώσουμε. Τελειώνουμε. Το τελευταίο θέμα είναι το αίτημα προς τουριστικά κινήτα για παραχώρηση του ξενία στα τουριστική κύριε Μπάλα. Όπως ξέρετε, στις 7 Γενάρη έκανα μια επίσκεψη στα τουριστικά κινήτα με σκοπό να δούμε πώς μπορούμε να προχωρήσουμε το θέμα του ξενία, το οποίο είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα και θα το βρούμε μπροστά μας τα επόμενα χρόνια. Η κατάσταση, ξέρετε όλοι, είναι τραγική. Το κτίριο κινδυνεύει να πέσει ανά πάσα στιγμή και να δημιουργήσει πολύ μεγάλες καταστροφές και σε έμψυχο υλικό από αυτούς που δεν θα περνάνε. Αλλά τέλος πάντων και έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή, δημιουργεί πολύ μεγάλο πρόβλημα στους επαγγελματίες της περιοχής, στην εικόνα της πόλης. Γενικά είναι ένα κτίριο το οποίο θα έπρεπε κατά την διαφορετική μου άποψη να μπορέσουμε κάποια στιγμή να το κρεμίσουμε. Αυτή η λέξη κρεμίσουμε είναι μια λέξη απαγορευμένη όμως και απαγορευτική όσον αφορά το διάλογο και την όποια κουβέντα μπορούμε να κάνουμε το τουριστικά κίνητα. Από την επίσκεψη που είχα εκεί κατάλαβα ένα σωστό πράγμα. Ότι αυτό το κτίριο θεωρείται πολύ μεγάλη αξία για τα τουριστικά κίνητα, το κτίριο είναι κτίριο που θα γίνει από τα τελευταία που έχουν διαζωθεί στην Ελλάδα και ο στόχος είναι αυτό το κτίριο να ξαναγίνει ξενοδοχείο έτσι όπως ήταν και να ξαναλειτουργήσει. Αυτός ο στόχος είναι τουριστικά κίνητα. Από την άλλη μεριά πρόλαβα βέβαια και τον Νοέμβρη, παρότι έχει κηρυχθεί το κτίριο από την πολεοδομία μας, το κήρυξαν διακριτέο. Αυτό κάνει την κατάσταση ακόμα πιο δύσκολη όσον αφορά το θέμα της συνέχειας του κτίριου. Άρα λοιπόν έχουμε ένα και μόνο δρόμο. Αυτός ο δρόμος είναι να μπορέσουμε να πάρουμε το ξενία, να κάνουμε τις δυνατές συνεννοήσεις, ώστε το ξενία να παρακολουθεί στο Δήμο, ο οποίος θα καθορίσει το δίκτυο από εκεί και πέρα. Εγώ θα λέω την τύχη μου, είναι μια λέξη η οποία τη λέω προσεκτικά, ακριβώς επειδή αυτή τη στιγμή γραφόμαστε γραφικά και είναι μια κουβέντα η οποία θα παίξει και εγώ τη φαντάζομαι και στο Δήμο. Έχουμε τη θέληση να προχωρήσουμε σε αυτή την παραχώρηση και αυτό το οποίο ζητώ από το Δημοτικό Συμβούλιο είναι μια ομόφωνη απόφαση για έναν δυνατό, ώστε το ξενία να το αποδείξει εμάς. Τι σημαίνει αυτό, σημαίνει ότι
Αναλαμβάνουν εμείς πλέον την ευθύνη. Για το ότι σε βρίσκω σε μια κακό προφανώς, αν δηλαδή σε μια θέση και δημιουργήσει ζημιές ή κάνει θέματα ή οτιδήποτε άλλο σε μια σε ανθρώπινη ζωή και σε περιουσία, θα είμαστε εμείς υπεύθυνοι εδώ μέχρι τώρα για υπεύθυνα δημιουργικά κίνητα. Όμως πιστεύω ότι είναι ο μοναδικός δρόμος για να μπορέσουμε να δομολογήσουμε μια εξέλιξη είτε με μια παραχώρηση σε επενδυτή για να μπορέσει να το προχωρήσει, είτε μια οποιαδήποτε άλλη λύση η οποία αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να προχωρήσει. Πάντως πιστεύω ότι και ζητώ από το Συμβούλιο να προχωρήσουμε στην απόφαση για την παραχώρηση. Είμαι έτοιμος για οποιαδήποτε ερώτηση είναι πολύ έτοιμη. Ευχαριστώ πολύ. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Γιατί είχατε πει προεκλογικό, αν θυμάμαι καλά, ότι θα κουμπλιάσει. Ναι. Ότι αυτή ήταν η προοπτική σα. Ή όχι. Δεν το έχω διαβάσει το πρόγραμμα. Όχι, όχι. Να πω σαν πολιτική. Εγώ τώρα λοιπόν από ό,τι φαίνεται το πράγμα αναθεωρείται. Δεν θα σκεφτεί. Γιατί αν το πάρουμε εμείς και δεν μπορούμε να το βουλιάξουμε, ρωτάω τι θα το κάνουμε. Όπως είπε και πριν, ό,τι πέφτει από εκεί στο κεφάλι των υπολείπων, θα το πληρώνουμε εμείς. Θα μας πέφτει. Αυτά πέφτουν συνέχεια από πάνω. Λοιπόν, αποσυρθικό διαμαντή. Δεν είπα ότι αλλάζει κάτι όσον αφορά την γενική στρατηγική. Αυτό το οποίο όμως για οτιδήποτε πρέπει να γίνει στο ξενία, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η παραχώρηση σε εμάς. Δεν αναθεωρώ τίποτα από την ελληνική. Απλά σας λέω ότι αυτή τη στιγμή η λέξη γκρέμισμα, παραχώρηση για γκρέμισμα, δεν είναι λογική. Η παραχώρηση για γκρέμισμα δεν είναι προσεκτικός. Επιμένω ότι αυτή τη συζήτηση θα τη δούμε μέσα από ίντερνετ. Επιμένω λοιπόν ότι σε αυτό το οποίο λέω παραχώρηση για να αποφασίσουμε εμείς την τύχη του ακινήτου. Η λέξη τύχη περιλαμβάνει τα πάντα. Όμως μια απόφαση που θα λέει θέλουμε να μας το παραχωρήσετε και αν να το τελειώσουμε δεν θα περάσει από τα τουριστικά ακίνητα. Η λέξη είναι αρκετικά ολυμπιακή. Είμαι κατανοητός. Θα αποφασίσουμε αφού μας παραχωρηθεί για την τύχη του ακινήτου. Δεν μπορώ και δεν πρέπει να πω περισσότερο. Πώς θα είναι διατηρητέο, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Και αν έχει το βήμα, θα πρέπει κιόλας να έρθει και να κέρδισε. Αυτά τα σημεία. Κύριε Ζάντερ, με βαθμού και εκτεθειμένοι. Πρώτα. Να σε ρωτήσω κάτι τέτοιο. Αν είναι και πολύ. Να σα ασχοληθεί εσύ με το θέμα. Καταρχάς υπάρχει μια επιτροπή τεχνική, ας το πούμε, υπηρεσία η οποία να αποφανθεί υπεύθυνα αν το κτίριο αυτό μπορεί να διασωθεί ή όχι. Υπάρχει. Έχει γίνει κάτι μέχρι τώρα. Καταρχήν έχει κηρύξει πολεοδομία εδώ το κτίριο ότι είναι επικίνδυνο. Και έχει προτείνει κάποιες εργασίες, ο μηχανικός, η μηχανική μάλλον, η επιτροπή η οποία έκανε τη μελέτη, έχει μια μελέτη του 2008 η οποία προβλέπει όλες τις εργασίες οι οποίες γίνονται και αποκαταστάται κάθε επικίνδυνοτητα και το κτίριο γίνεται λειτουργικό για χρήση. Δηλαδή υπάρχει μια εικόνα σήμερα πώς είναι και πώς πρέπει να γίνει. Όμως η δαπάνη για τη μελέτη αυτή είναι τόσο υπέροχη που τα τουριστικά κίνητα δεν αναλαμβάνουν ό,τι κάνουν. Άρα λοιπόν ο παρελθόν το ίδιο. Και αυτό το οποίο ζητάνε, μάλλον συγγνώμη να σα απαντήσω από την προηγούμενη δόση, αυτό το οποίο ζητάνε τα τουριστικά κίνητα είναι να μπορέσει η οικονοδομία ειδικά να του δώσει μια απόφαση ότι με κάποιες εργασίες που εκείνοι προτείνουν και οι οποίες είναι υποτυπώδεις, το κτίριο δεν είναι πια επικίνδυνο. Αυτό είναι θέμα τεχνικό που αν μπορεί να γίνει ή όχι, αν το κτίριο είναι επικίνδυνο ή όχι. Πάντως υπάρχει μια μελέτη αποκατάσταση του κτιρίου, άρση επικίνδυνοτητα και αποκατάσταση, η οποία είναι δυσβάστακτη για το ελληνικό κράτος. Αν δηλαδή παραμείνει η κατάσταση έτσι όπως είναι και δεν το πάρουμε εμείς για να καθορίσουμε την τύχη του, να βάλουμε τη λέξη, εγώ δεν αποκλείω τίποτα τρέχοντα την τύχη. Το πώς θα γίνει είναι άλλο ζήτημα. Τα κτίρια αυτοκτονούν ενίοτε. Δεν είναι άγια το τελείωμα, μπορεί να αυτοκτονούν και τύχη. Λοιπόν, δεν μπορεί να γίνει πιο σαφές. Όμως, αν παραμείνει η κατάσταση. Αν η κατάσταση παραμείνει ως έχει και το ακίνητο παραμείνει στα τουριστικά ακίνητα, τότε απλά κάποια στιγμή θα κρεμίσει και θα μας πλακώσει. Δεν μπορεί να γίνει καμία πρόταση και καμία ενέργεια από αυτές τις οποίες έχουν μπει στα τουριστικά ακίνητα. Επειδή το θέμα δεν είναι πρώτη φορά που έρχεται, στο παλιό συμβούλιο για όσους είναι, είχε συζητηθεί και άλλες φορές, έχω να σας πω τα εξής. Τα τουριστικά κίνητα πήγαν πολλές φορές. Δεν υπήρξε ποτέ η πρόθεση παραχώρησής τους σε εμάς, πρώτη φορά είναι τώρα, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ίσα ίσα που όταν πήγαμε εμείς, όταν πήγαμε τις τρεις φορές που πήγα εγώ,
είπαν ότι βεβαίως δώσε την προσφορά και καλύπτουμε και τα παίρνετε. Η προσφορά ήταν με διαγωνισμό 400 εκατομμύρια ελληνικές δραχμές τότε και 1 εκατομμύριο ευρώ σήμερα, έναρξη της δημοπρασίας. Βεβαίως δεν πήγε κανείς, κοβάλανε 10 φάκελοι και κάποια αφιόρτηση κοβάλανε, δεν πήγε κανείς όμως για να δώσει προσφορά. Από εκεί και μετά το κτίριο έχει δύο πλευρές. Η μία είναι η επικινδυνότητα ως εστί και εφίσταται, δηλαδή να περνάς απ' έξω και να σε σκοτώσει. Αυτό έχει μελετηθεί και η άρση αυτής της επικινδυνότητας είναι μια δαπάνη η οποία έβγαινε ξέρω κάπου 100.000 ευρώ, αν θυμάμαι καλά, 150, δεν θέλει να τη δώσει κανείς, το ανέλαβε νομαρχία, δεν το έκανε και παραμένει και αυτή τη στιγμή με μοναδική ασφάλεια την περίφημη ψυγείο γύρω για να μην πεις, αλλά δεν ισχύει αυτή την περίφημη και την πάνω μεριά μπαίνει κόσμος και κάθε μέρα γίνεται χαμός. Και κάθε μέρα μπορεί κάποιος να σκοτωθεί μέσα από ένα δοκάρι που θα πέσει ή οτιδήποτε. Αυτή είναι μια πλευρά. Η επισκευή του δεν έχει ποτέ συζητηθεί. Οι εκτιμήσεις των μηχανικών για την επισκευή και την αποκατάσταση όπως είναι σαν ξενοδοχείο είναι της τάξης του 1 δις και βάλε. Δεν συζητιέται. Η παραχώρηση σε εμάς είναι το πρώτο βήμα. Ο Δήμος με τη δική του δυνατότητα π.χ. να το δημοπρακτήσει για ενδιαφέρον αποκατάστασής του με μηδενική αξία. Με ένα ευρώ το χρόνο τιμή του. Δεν θα βάλουμε εμείς 400 εκατομμύρια με βαδραμμές, ούτε ένα δις, ένα εκατομμύριο για έναρξη της δημοπρασίας. Εμείς δεν θέλουμε να κερδίσουμε τίποτα από αυτό, θέλουμε να αποκατασταθεί. Ο ένας τρόπος είναι αυτός, ο άλλος τρόπος είναι να το δούμε εμείς με δανειοδότηση, να το παραχωρήσουμε σε ενδιαφερόμενο ιδιώτη, είναι κάτι τόπιο. Αλλά σίγουρα τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε, να δούμε τα χέρια μας. Αυτή λοιπόν είναι η πρόταση που έχουμε επεξεργαστεί. Δεν υπάρχει αντίρρηση σε τίποτα από κανέναν. Η επικινδυνότητα όμως, όπως και να γίνει, αν έρθει στα χέρια μας, πρέπει να εκτελεστεί. Δηλαδή, η άρση της επικινδυνότητας δεν μπορεί παρά όταν έρθει στα χέρια μας να εκτελεστεί. Αν δεν εκτελείται στα τουριστικά κίνητα που έχουν λεφτά, δεν το κάνανε. Δεν το κάνανε και κάθε μέρα κινδυνεύανε. Αυτό όμως, αν έρθει στα χέρια μας, πρέπει να γίνει και πρέπει να βρεθεί το αρχικό κονδύλιο και συνέχεια να προχωρήσουμε στη δημοπρασία, στην προκήρυξη, στην τέλος πάντων όποια διαδικασία. Επιλέξαμε σαν συμβούλιο για την αξιοποίησή του. Όμως, πράγματι δεν μπορούμε να σταματήσουμε να το διεκδικούμε πλέον. Μέχρι τώρα δεν υπήρχε αυτή η πρόταση. Και τώρα το κατάλαβα, δεν ξέραν τι είναι. Αφού τους έλεγα, πάει παιδιά, τόσο και τίποτε. Μας τι έμεσε. Να το προτείναμε πριν από αρκετά χρόνια και να το εντάξουμε σε ένα πρόγραμμα. Δεν μιλούμε στο ίδιο τραπέζι. Οι άνθρωποι είπαν ότι θέλετε να το πάρετε. Δεν μιλάω σε εσάς προσωπικά. Μα, το νέο εκδήλωση ενδιαφέροντος με δύο και ένα. Θα μπορούσε να δοθεί σε επιχειρηματία για 50 χρόνια δωρεάν. Ας πούμε, από ποιον. Ναι, να το διεκδικήσουμε εμείς αγορταστικά. Από ποιον. Να δοθεί. Αυτά κοστίζουν. Αυτό που κάνουμε τώρα με λίγα λόγια, εγώ συμφωνώ. Για να καταλάβει τι θέλω να πω. Θέλω να καταλάβει απλά πολύ παλιότερα. Ότι οι ιδιοκτήτες του κτηρίου είναι τα τουριστικά κίνητα. Όταν λοιπόν το ζητήσαμε, είπαν δημοπρακτούμε, εμείς προκυρήσουμε ενδιαφέρον. Έναρξη προσφοράς 400 εκατομμύρια ελληνικές δραχμές. Τι δεν καταλαβαίνετε. Είχαμε να δώσουμε 300 εκατομμύρια εμείς. Δεν μπορούσαμε να το πάμε. Δύο δημοπρασίες γίνανε, άγονες και οι δύο, γιατί κανείς δεν έδωσε τα χρήματα. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Θα δω για την κουβέντα, μα πήγα να το πω. Δεν σημαίνει ότι επειδή εμείς σήμερα θα αποφασίσουμε ενδεχομένως ότι θέλουμε να γίνει παραχώρηση. Θα γίνει. Απλά αυτή τη στιγμή. Το διεκδικούμε. Πάντα το διεκδικούσαμε. Το διεκδικούσαμε. Δεν βάζω αυτό μέσα. Η προηγούμενη διοίκηση λοιπόν τη διεκδικούσε, αλλά δεν το παρακολούσε με τίποτα τα τουριστικά κίνητα. Στην τελευταία επίσκεψη που έκανα εγώ σε πάνω μήνα, η πρόθεση, η αρχική πρόθεση των τουριστικών ακινήτων είναι: έχουμε τη μελέτη του 8, χρειάζεται τόσα χρήματα τα οποία εμείς δεν έχουμε, αλλά θα το δώσουμε σε κάποιον επενδυτή να το φτιάξει και να το λειτουργήσει. Είναι ακόμα σε αυτό που λέει ο κ. Στολόγου, στο παλιό μυαλό.
Όταν βέβαια εγώ του είπα ότι ξέρω ότι κάτι υπάρχουν μαγαζιά τα οποία θα κάνουν αγωγές, οι οποίες αγωγές θα είναι πολύ μεγάλης αξίας, διότι έχουν χάσει την τουριστική τους κίνηση στα μαγαζιά, διότι. Και θα βρεθείτε μπερδεμένοι, τότε του είπα ότι ξέρει κάτι. Κάντε μια συζήτηση, αν θέλετε να σας το παραχωρήσουμε. Αλλά αυτό έγινε σε επίπεδο μηχανικών που γυρίζονται το θέμα και από τις προέδρες της κ. Νοκοπούλου. Δεν σημαίνει ότι οι σύμβουλοι οι οποίοι θα συνεδριάσουν για αν θα μας κάνουν την παραχώρηση θα μας την κάνουν. Μπορεί να μας πούνε και εμάς ότι ξέρουν κάτι. Εμείς θέλουμε 400 εκατομμύρια ευρώ. Θέλουμε 1,5 εκατομμύριο για να σας δώσουμε. Δεν σημαίνει κάτι. Εμείς απλά αποφασίζουμε, εξοδοτούμε κάποιους ανθρώπους να συνεχίσουν αυτή την διαπραγμάτευση που βρίσκεται σε καλό δρόμο. Αλλά δεν σημαίνει ότι μπορούσαμε να το κάνουμε πριν ή ότι αργήσαμε. Και σήμερα που το συζητάμε δεν είναι σίγουρο. Μια κουβέντα να πω λίγο αθροιστικά, να ξέρετε ότι έχει κηρυχθεί ως νεότερο μνημείο. Αυτό έγινε πρόσφατα τώρα. Είναι το πρώτο έργο του Κωνσταντινίδη. Καθόλου δεν ξέρω κατά πόσο αυτό είναι. Καμία δημοκρατία των συλλογαρχιτεκτών και η κήρυξή του έγινε πριν από 35 ημέρες. Δεν το ήξερα. Δεν ήξερε κανείς ούτε στα τουριστικά κίνητρα ότι είναι κηρυγμένο. Εγώ πάντως, συγγνώμη, παρακολούθησα μια ημερίδα, νομίζω τον Ιούνιο, αν θυμάμαι καλά, ή Μάιο, που ήταν ο κ. Καπελόπουλος, πρόεδρος του ΕΟΤ, της Εθνικής Δημαρχικής. Είχε πει ο πρόεδρος του ΕΟΤ ότι δεν θα το γκρεμίσουν. Δεν το συζητάνε. Το είχε πει. Δεν το συζητάνε. Και γι' αυτό εμείς ήμασταν. Είχαμε την απορία που είχατε πει θα το γκρεμίσετε. Είχε πει ο ίδιος ο πρόεδρος ότι θα κοιτάξουν να το σώσουν. Γι' αυτό σε ρώτησα πριν, αν υπάρχει μια υπηρεσία υπεύθυνη να πει σε όλες τις γιορτές. Σημαντικά είναι ολοκληρωτική. Αυτή δεν είναι σώσιμη. Να θυμίσω κάτι. Να θυμίσω κάτι που δείχνει ότι είναι άτυχη αυτή η ιστορία. Το 2000, πότε ήταν το 2003 ή το 2. Το 4. Επί Πασόκ λοιπόν, πρωτού έρθει η Νέα Δημοκρατία, είχε γίνει μια δημοκρασία η οποία η τέρνα ξενοδοχειακή Περιστέρης το είχε πάρει. 400.000. Ήρθε λοιπόν εδώ να δει την κατάσταση που το είχαν πάρει. Δεν ξέρω τι φταίει, γιατί αν μετανιώσανε μόνοι τους ή προέκυψαν διαδικαστικά θέματα. Γιατί αν θυμάστε καλά τότε με την αλλαγή της κυβέρνησης, όλες οι αποκρατικοποίησεις, όπως τις λέγανε τότε, περνούσαν από μια ειδική επιτροπή που θα συστήνανε κτλ. Άρχισε μια καθυστέρηση μεγάλη και φτάσαμε στην Πετραλιά Υπουργό, όπου η ίδια μου είπε τις πολλές φορές που συνεχώς θέταμε το ζήτημα του επικινδύνου, ότι ναι, λέει, ήταν πρόεδρος τότε στην Τουρκία και ήταν κάποιος πρώην στην Ελλάδα, το οποίο δεν λέγαμε ούτε καλημέρα. Είχε τύχει, ας πούμε, και ήταν γνωστό όλο αυτό. Προέκυψε λοιπόν όλο αυτό το ζήτημα και δεν προχώρησε. Μπορεί να έπαιξε και ρόλο βέβαια η μπούκα του της αποχέτευσης που είναι ακριβώς από κάτω, όταν ήρθαμε και το είδαμε. Εγώ δεν τους είδα σαν πρόεδρο. Αυτό πιθανόν να γίνει αυτό. Σαφώς ήμουν και εγώ του πειράζω. Έχει λάθος. Είναι τόσο καλή κατάσταση. Πήρε από την μπούκα του πειράζω. Όχι, αλλά το πήγε να το πάρει και μόλι. Πήγε να δώσει ένα γκρεμό. Θα πάρει ένα γκρεμό. Θέλω λοιπόν τελειώνοντας να πω ότι όποιο τολμήσει και πει ψελίσει κάτι για γκρέμισμα θεωρείται ένοχο καθοσιώδη, α πούμε. Γιατί ό,τι αφορά Κωνσταντινίδη είναι σαν μνημείο πιο σημαντικό για την αγάπη κατά κάποιον. Αυτό βέβαια. Οπότε όλο αυτό θέλει μια προσοχή. Αυτό βέβαια έτσι. Το κατάλαβα και εγώ από την επίσκεψη όμως. Είναι μια αρχή της τωρινής διοίκησης. Δηλαδή, η συγκεκριμένη πρόοδο δεν ακούς κουβέντα. Ο προηγούμενος πρόεδρος του Ακινήτου είχε παραχωρήσει στο Δήμαρχο Ιρακλείου του Ξενία με προοπτική να το γκρεμίσει. Το γκρέμισε λοιπόν και επειδή αυτό έκανε το πρώτο δικαστήριο στο τέλος αποδόθηκε βέβαια, προηγούμενο διοίκηση και παραγγελία του δεύτερου κουβέντα. Αυτό είναι. Πάντως, η πρώτη κίνηση είναι η παραχώρηση για να κουραστεί η τύχη. Κάποιοι μπορεί τέλος πάντων να επιτύχουν και αυτό. Να δούμε. Πάντως, για να κάνω μια διαφορά, για να τελειώσουμε, το ένα σενάριο είναι το μας που παραχωρούν, αλλά παίρνουμε πάνω μας την καυτή πατάτα, για να το κάνουμε. Και το δεύτερο είναι, δεν το παραχωρούμε και ετοιμάζουμε μια αγωγή μαμούθ εναντίον των τουριστικών ακινήτων, υπερασπιζόμενοι τους ανθρώπους που είναι στην περιοχή και όλο τον τόπο. Όλους. Γιατί αυτό το, από εκεί περνάνε όλοι για να πάνε στο μουσείο. Στα μουσεία Ουλανδρή, το καλοκαίρι, από αυτό το δρόμο περνάνε. Λοιπόν, αυτό επειδή είναι πραγματικά
Μπορεί να είναι από του μεγαλύτερου αρχιτέκτονε, αλλά σε αυτή τη φάση είναι ένα έκτρωμα στην περιοχή. Πρέπει οπωσδήποτε κάτι να γίνει, δεν πάει άλλο. Τραυματίζει σοβαρά τον ιστό, τον τουριστικό και μάλιστα τον παραλιακό ιστό τη χώρα και πρέπει κάτι να γίνει. Προφανώ η απάντηση είναι ότι σώζεται. Το ερώτημα είναι με την κόστο. Σώζεται, σα το λέμε, ξεκάθαρα όλα τα πάντα σώζεται. Και μία άσκηση κανένα παρεμείνει. Ο σκελετό του σώζεται. Το ζήτημα είναι με την κόστο. Άρα αυτή είναι η πρόταση. Να κάνουμε μια διαπραγμάτευση, να μα το δώσουμε. Έτσι, να πάρουμε εμεί την αρχή πατάμε πώ θα το διαχειριστούμε. Και από εκεί και πέρα, σε περίπτωση που αρνηθούν, να πάμε να κάνουμε μια αγωγή μαμού εναντίον του σπαραγγείλου. Κύριε Πρόεδρε, μπορώ να βάλω το λόγο. Είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό το θέμα για την τοπική κοινωνία. Υπάρχουν αρκετά δημοσιεύματα στι εφημερίδε τη Αθηναϊκή τελευταία 10-15 μέρε που αναφέρουν ρητά ότι κατά την εντολή του Υπουργείου Οικονομικών η εταιρεία τουριστικά κινητά όλα τα υπηρεσιακά τη στοιχεία τα πουλάει και έχετε συζητήσει για συμπράξει με τον ιδιωτικό τομέα. Εγώ τουλάχιστον προσωπικά δεν είδα πουθενά να μιλάει πάλι παραχώρηση. Γιατί πρόκειται για δημόσια περιουσία. Και με τις ανάγκες που έχει σήμερα το ελληνικό δημόσιο σε χρήματα, προφανώς δεν παραχωρεί έτσι. Θεωρώ λοιπόν ότι θα είχε μάλλον πολύ περισσότερη τύχη αυτό το αίτημα προς την εταιρεία τουριστικά ακίνητα, εάν συνοδευόταν και με κάποια συγκεκριμένη πρόταση. Πρόταση για την εκμετάλλευση, ίσως. Πρόταση για συνεργασία με έναν ιδιώτη. Πρόταση για λήψη δανείου, για συνεργασία με τράπεζα, ώστε το Υπουργείο Οικονομικών να δει ότι δεν θα γίνει απλώς μια μεταβίβαση και το ακίνητο θα μείνει ως έχει. Αλλά να μπορεί να δει ότι θα προσχωρηθεί και κάποιο έσχος. Αν απλώς δηλαδή υπάρξει ένα αίτημα σε επιχείρηση τουριστικά κινητά, θεωρώ ότι δεν θα έχει καμία τύχη. Και απλώς θα χαθεί κάποιος χρόνος. Μήπως λοιπόν με το συμφωνούμε για την παραχώρηση, για το αίτημα και παραχώρηση, αλλά να μην είναι ένα ξέρω αίτημα να μας το δώσετε και θα δούμε τι θα το κάνουμε. Να υπάρξει μια συγκεκριμένη πρόταση που να πείσει και αυτούς ότι όντως θα μπορέσει ο Δήμος να το διαχειριστεί καλύτερα από ό,τι είναι σήμερα. Και βεβαίως, αυτό που ακούει σήμερα το Υπουργείο Οικονομικών είναι ότι θα υπάρχει κάποιο έσοδο για το ίδιο το Υπουργείο. Άρα, μια σύμπραξη με έναν ιδιώτη αποτελούσε μια πολύ καλή πρόταση για να πείσει την εταιρεία τουριστικά εκείνα. Κυριακό, εγώ προσωπικά νομίζω ότι πρέπει να το κλείσουμε και το αίτημα να είναι αυτό, ακόμα και αν περιλαμβάνει, δεδομένου να το αποκαταστήσουμε με διαδικασίες, με οτιδήποτε άλλο. Όμως, είναι αυτό που είπαμε και πριν, είναι ένα. Αυτοί το έχουν αποτιμήσει. Μια ανώνυμη εταιρεία, η οποία έχει αποτιμήσει ένα περιουσιακό στοιχείο στο 1 εκατομμύριο ευρώ, δεν θα πει πάρτε το έτσι. Είναι βέβαιο αυτό. Αυτό είναι σίγουρο. Και εγώ πιστεύω ότι δεν μας το δώσουν. Θα το δώσουν με έναν άλλο τρόπο που θα εγγυάται το ποσό που υπάρχει. Μια ανώνυμη εταιρεία δεν θα δώσει βέβαια το κεφαλαίο της. Να βάλουν κάποιους όρους. Απλά ας κάνουμε το εναρτήριο λάκτισμα να κάτσουμε σε ένα καρπέζι να δούμε. Υπάρχουν προθέσεις κάποιων ιδιωτών για επενδύσεις τοπικά. Δεν θέλω να αναφερθώ, ίσως ξέρετε και εσείς έχετε ακούσει κάποια. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να ξεκινήσουμε. Αλλά δεν μπορούμε να αποκτήσουμε αυτή την πρόταση πριν, ακόμα είμαστε εμείς οι ιδιοκτήτες. Στη διάρκεια της συζήτησης θα δει τι πρόταση θα γίνει. Να είναι δηλαδή η πρότασή μας αυτή με την προοπτική βέβαια αποκατάσταση. Αυτό θα κάνουμε. Οπότε τα θέματα θα τελειώσουμε. Να ξεκινήσουμε τα θέματα τα οποία θέσετε εσείς. Το πρώτο θέμα που θα ήθελα να αναφερθώ είναι για το site του Δήμου Άνδρου. Επισκεφτόμενος λοιπόν την πρώτη σελίδα του Δήμου Άνδρου, πάνω δεξιά, είδα μια διαφήμιση από την εφημερίδα Εξάντας. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω ποιο είναι το τίμημα που πληρώνει η συγκεκριμένη εφημερίδα προς το Δήμο Άνδρου, πρώτη περίπτωση, αν υπάρχει τίμημα δηλαδή, με ποιο τρόπο συμφωνήθηκε αυτό, αν έχει ανακοινωθεί κάποιος, εφόσον υπάρχει τίμημα, και αν δεν υπάρχει τίμημα και είναι δωρεάν, θα ήθελα να βγάλω μια ενημέρωση στο site του Δήμου Άνδρου προς όλες τις επιχειρήσεις που ανήκουν στο νησί και να ανακοινωθεί σε όλα τα σημεία των ανακοινώσεων ότι το site του Δήμου Άνδρου προσφέρεται για δωρεάν διαφήμιση των επιχειρήσεων στο site το δικό μας. Ευχαριστώ. Να απαντήσω εγώ. Λοιπόν, το site αυτό προέρχεται από το παλιό site που ήταν στο Δήμο Πορφύριο, έτσι. Το οποίο το είχε χτίσει ο Δήμος Πορφύριο, έτσι, και είχε κατοχυρώσει και όλα τα νόματα. Και σε αυτό το site φιλοξενώσει βέβαια όλους τους Δήμους.
Αυτό το site είναι πλήρη ανασχεδιασμό. Έχουμε προεδιάσει και θα προεδιάσουμε ξανά. Γιατί αυτό είναι το βασικό σημείο με το οποίο θα προβάλλουμε την ΕΣΥ. Έτσι. Και για το συγκεκριμένο θέμα υπήρξε παλιότερη συμφωνία με το Δήμο Κορφίου, που ήταν και ο δικαιούχος του site, ούτως ώστε να υπάρξει διαφήμιση της εφημερίδας και αντιστοίχως του site στην εφημερίδα. Αυτό πατάει πάνω σε μια παλιότερη συμφωνία. Να ξέρετε ότι αυτό το site που βλέπετε τώρα θα ξαναχτιστεί εξ αρχής, περιλαμβάνοντας ένα κομμάτι που θα είναι το κομμάτι της ενημέρωσης του Δήμου, ένα κομμάτι που θα είναι το κομμάτι του τουριστικής προβολής, ένα κομμάτι που θα είναι οι ειδήσεις, δηλαδή θα είναι ένα πολύ μεγάλο site στο οποίο θα ανοίξουν μια κουβέντα με την νεολαία, με τους επαγγελματίες, γιατί ουσιαστικά είναι ένα παράθυρο του νησιού μας προς τα έξω, έχει περίπου 80.000 κτητήματα το μήνα, μπορεί να φτάσει πολύ περισσότερο, μέσα σε αυτό θα μπουν, σας λέω τώρα τις πρώτες σκέψεις, αρκετές web κάμερες σε όλο το νησί που θα μπορούμε να το προβάλλουμε, δηλαδή ουσιαστικά είναι under construction, είναι υποκατασκευή, έτσι. Αυτά δηλαδή που βλέπετε είναι αποτελέσματα, είναι μάλλον τα υπολείμματα του παλιού site, το οποίο είναι υπό ανακατασκευή. Όσον αφορά τις υπόλοιπες διαφημίσεις ή όχι, υπάρχουν banners και υπάρχει τρόπος με τον οποίο οι επιχειρηματίες μπορούν να προβάλλονται, έτσι. Δεν μπαίνει ζήτημα, σας λέω, είναι θέμα ημερών όλο αυτό το πράγμα σήμερα, να το ξαναχτίσουμε εξ αρχής. Είναι θέμα δηλαδή υποκατασκευής. Και αυτό που βλέπετε είναι παλιά ιστορία από το site του παλιού. Αλλά είναι πολύ δυναμικό εργαλείο το site, το βλέπετε όλοι, ειδικά οι νεολαίοι, το οποίο θα το χρησιμοποιήσουμε κατά κόρον για να μπορέσουμε να προβάλλουμε το νησί μας παντού. Και θα έχει, θα πει και στο Συμβούλιο βέβαια, αφού πάρει μια τελική πρόταση, αφού την κουβεντιάσουμε με όλη την κοινωνία, και αυτούς που δεν μπορούν να κουβεντιάσουν τώρα, έτσι, με όσους έχουν πιο πολλές γνώσεις, για να μπορούμε να το φτιάξουμε πάρα πολύ καλό. Γιατί είναι πολύ καλό εργαλείο. Ήδη έχουν γίνει κανένα δύο κουβέντες με ανεπίσημες κουβέντες, γιατί θα πρέπει το επόμενο χρόνο να φτιάξουν την Επιτροπή Τουρισμού, που είναι πάρα πολύ επιτακτική ανάγκη, ούτως ώστε αυτό το εργαλείο το χρησιμοποιήσουμε για όλο το νησί. Όποιος θέλει να διαφημιστεί, δεν θυμάμαι να σας πω τα κόστη πόσο ήταν αστεία. Δηλαδή ένα μπανεράκι έκανε 40 ευρώ το χρόνο για ξενοδοχεία και τέτοια πράγματα. Πάντως, η εμπειρία μας όλα αυτά τα χρόνια, μάλιστα έχει φτιαχτεί και κωδικός στην ταμιακή υπηρεσία του Δήμου, για να μπορεί κάποιος να διώσει και τώρα, έτσι. Η εμπειρία μας είναι ότι όσοι είχαν διαφημιστεί από τουριστικούς πράκτορες, από τα τουριστικές επιχειρηματίες, είχαν θεαματική τέλος πάντων, βελτίωση στα δωμάτια τους, στα ξενοδοχεία τους. Είναι δηλαδή από κάτι τώρα σχέδιο. Άλλο. Όπως είπατε, επειδή η ηλεκτρονική ενημέρωση έχει πολύ μεγάλη δύναμη, καλό θα είναι να γίνει μια ενημέρωση μέσω και αύριο μεθαύριο στο site, στο υποκατασκευή site, να μπορούν να διαφημιστούν πολύ όλοι οι κοιμαντικοί του νησού, ενώ έχει και πάρα πολλά έσοδα δίνουν. Γιατί αν φανταστείτε ότι υπάρχουν 85.000 μοναδικά κλικ το μήνα στο site του Μάικλου, που μπορεί να γίνει και περισσότερα, αναβαθμιστεί το site. Εσύ πώς είχε δείξει. Όσο περισσότερες εξιώσεις, θα μπορεί να αυξηθεί και η τιμή του της κάθε διαφήμισης, οπότε ο Δήμος θα έχει ένα μεγάλο έσοδο χωρίς να έχει έξοδα. Είναι η λειτουργία αυτό. Εγώ το πιο είναι καμία δεκαετία. Οπότε καλό είναι να βγάλουμε άλλο μια ενημέρωση από το. Για να το πούμε στον υπεύθυνο. Ακριβώ για να μπορέσουμε να αναρτήσουμε και το δημοκατάλογο για να μπορεί ο καθένα να διαφημιστεί. Ναι, και μάλιστα να πω μια κουβέντα να συμπληρώσω. Ο στόχο δεν ήταν τόσο το να αποκτήσουμε έσοδα. Ο στόχο ήταν πιο πολύ να προβάλλουμε τον τόπο, λέω, στην προηγούμενη περίοδο. Ωστόσο να προβάλλουμε τους επιχειρηματίες και να τους βοηθήσουμε, γιατί από ό,τι φαίνεται το 50% των κρατήσεων είναι μέσα στο τέλος. Μπορεί και πάνω. Άρα δηλαδή αυτό το εργαλείο που σχολιάζεται από όλους τους επιχειρηματίες θα μπορούσε πραγματικά να το λέει. Και βέβαια αυξάνει την επισκεπτικότητα, είναι λίγο πολλά. Αλλά και το ίδιο με τις κάμερες. Κάμερες, web κάμερες θα βοηθήσουν πάρα πολύ το νησί μας.
Άρα θα το βάλουμε, θα το βάλουμε, θα το βάλουμε, θα το βάλουμε. Λοιπόν, για το θέμα του πάρκινγκ, έτσι. Ποιο είναι καταρχήν το πραγματικό γεγονός γύρω από το χώρο στάθμης του Γαβρίου. Υπήρξε μία μίσθωση στις 8 Εβδόμου του 2003, τετραετής, η οποία έληξε 8 Εβδόμου του 2007. Κατά τη διάρκεια του 2006 πέθανε η διοκτήτρια του ακινήτου, κυρία Ψωμά, έγινε μάλλον αντιμετωπική Ψωμά, και χιλιοδόμησης είναι αρκετά νύψια, γύρω στις 10 περίπου. Η σύμβαση αυτή λύγει στην καλύτερη των περιπτώσεων στις 8 Εβδόμου του 2011. Και τούτο γιατί, γιατί η αρχική μίσθωση ήταν τετραετής και το αρχικό συμφωνητικό αναφέρει ότι τρεις μήνες πριν τη λήξη της σύμβασης μπορεί ο Δήμος να καλέσει την ιδιοκτήτρια για άλλα 4 χρόνια να γίνει εκ νέου σύμβαση και αν δεν δεχτεί μπορεί και μονομερώς να ανανεώσει τη σύμβαση. Δεν έγινε αυτό γιατί η γυναίκα δεν πέθανε πριν τη λήξη της σύμβασης. Αλλά ας θεωρήσουμε ότι έγινε και αυτό, σημαίνει ότι στις 8 Εβδόμου του 2011, έτσι ή αλλιώς, η σύμβαση του Δήμου με το συγκεκριμένο ακίνητο λύγει. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Δεύτερον, μετά το θάνατο της αείμνησης Αγγελικής Ψωμά, δεν έχουν καταβληθεί τα μισθώματα από το Δήμο στους ιδιοκτήτες του ακίνητου, κάτι που έχει απαντηθεί και εγγράφως από μένα το Δεκέμβρη του 2010, διότι απλούστατα δεν ξέρουμε ποιοι ήταν οι συγκεκριμένοι. Ουδενία όκληση είχε γίνει μέχρι τότε στον Δήμο για την απέτηση αυτών των μισθωμάτων. Παρ' όλα αυτά, τα μισθώματα εγγράφονταν κανονικότατα στον προϋπολογισμό όλων των ετών, όπως και στον προϋπολογισμό του 2010. Κάτι που και η κυρία Τζοάνου, σε έγγραφό τη στις 10 Απριλίου του 2011 προς τον πληρεξούσιο δικηγόρο των ιδιοκτητών, αναφέρει, θα διαβάζω ακριβώς από μένα, όλο το φιλόμενο ποσό που αναγράφεται στον προϋπολογισμό του 10 θα καταβληθεί για το 11. Άρα, όντως υπήρχαν οφειλές του Δήμου προς τους ιδιώτες, δικαιολογημένες σε δικαιολόγηση, δεν μια άλλη συζήτηση, οι οποίες ήταν εγγεγραμμένες στο 2010. Άρα τα πράγματα είναι κατά την άποψή μου μέχρι εδώ ξεκάθαρα. Το Δεκέμβριο του 2010, οι ιδιώτες με εξώδικό τους απέτησαν την άμεση αποχώρηση του Δήμου και να πάρουν πίσω το ακίνητό τους. Και σε αυτό το έγγραφο ο Δήμος απάντησε, εγώ προσωπικά πρέπει να αποχωρήσω από το Δήμο, ότι θα πρέπει να βρεθεί μια συμβαστική λύση, επειδή το πάρκινγκ είναι απαραίτητο για την κοινωνία του Γαβρίου, ώστε να συνεχίσει ο Δήμος να το εκμεταλλεύεται. Ενώ έτσι λοιπόν έχουν τα πραγματικά γεγονότα και από εκεί και πέρα βεβαίως σήμερα είναι θέμα χειρισμού από τη Δημοτική Αρχή του αν θα παραμείνει στο συγκεκριμένο κόμπετο, αν θα αναζητήσει άλλο. Είναι θέματα τα οποία βεβαίως μπορούν να συζητηθούν. Διαβάζω μια ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Δήμου που αναφέρει για μια μαύρη τρύπα η οποία ανακαλύφθηκε με απλήρωτα μισθώματα. Αυτό είναι ψευδές γιατί υπάρχει στον προϋπολογισμό του 10 και θα σας θυμίσω κύριε Δήμαρχε, ξέρω θα το επιβεβαιώσετε ότι στις 31 Δεκεμβρίου την ημέρα που παρέδωσα την παιδιά του Δήμου, κάναμε συζήτηση μαζί σας, ήταν μπροστά και η κυρία Τζοάν, είναι εντυπωσιακό αυτό, και είπαμε ότι υπάρχουν οφειλές στα ενίκια του Δήμου. Στις 27 πρώτου, πού ανακάλυψε τη μαύρη τρύπα η κυρία Τζοάν, είναι ένα ερώτημα. Παρακάτω αναφέρει επίσης ότι κατά το παρελθόν έχουν αποσταλεί 2 και 3 εξώδικα από τους ιδιοκτήτες του Δήμου προς εμένα. Ζητώ από την κυρία Τζοάν στο επόμενο Συμβούλιο να μας φέρει αυτά τα 3-4 εξώδικα που αναφέρει ότι έχουν αποσταλεί κατά το παρελθόν στο Δήμο. Είναι επίσης βέβαια. Ένα εξώδικο έχει σταλεί από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του κυρίου Κλιάπα στα τέλη του Δεκεμβρίου του 2011. Και βεβαίως το έγγραφο αυτό συνεχίζει να αναφέρεται σε προεκλογικές δεσμεύσεις και διακηρύξεις, πράγματα τα οποία πιστεύω ότι δεν έχουν κανένα λόγο να υπάρχουν. Υπάρχει λοιπόν ένα έγγραφο κατά την άποψή μου καθόλου ψευδές στην ιστοσελίδα του Δήμου και το αρχικό μου ερώτημα ήταν εάν ο Δήμος εγκρίνει το να ανεβαίνει οποιαδήποτε έγγραφα από οποιοδήποτε εκλεγμένο χωρίς να υπάρχει έλεγχος του περιεχομένου τους πρώτων και δεύτερον πώς μπορεί να αποκατασταθεί αλήθεια σε αυτές τις περιπτώσεις και πώς υπάρχει δέσμευση επίσης από την πλευρά του Δήμου ότι οποιοδήποτε απαντητικό έγγραφο επίσης θα τύχει τις ίδιες αντιμετώπισης από το site του Δήμου. Ευχαριστώ.
το ότι το είπατε προεκλογικά ότι ψάχνετε και για δεύτερο πάρκινγκ, και θα το δει στο πρώτο, δεν νομίζω να το αντιλήσετε. Εκτός και αν αυτό δεν έγινε δημόσια, και εγώ νομίζω ότι το άκουσα δημόσια. Υπάρχουν δημόσια οι ομιλίες και έχουν προτυπωθεί. Το ότι υπάρχουν δύο εξώδικα, υπάρχουν δύο εξώδικα στο φάκελο. Ένα από τον κύριο Χλιάπα, στο οποίο απαντήσαμε, και το πρώτο είναι από τους άλλους συγκληρονόμους που αμφισβητούν την κληρονομιά των σημερινών κληρονόμων της κυρίας Φωμά. Το ότι δεν ξέρατε ποιοι είναι οι κληρονόμοι της Ψωμά, εγώ δεν θα μπω στη διαδικασία να σας πω ότι ψέλεστε. Το ότι είχατε συνάντηση τρεις μέρες πριν έρθει το εξώδικο, το Δήμο, με τον ένα τους κληρονόμους, δεν μπορείτε να τον αμφισβητήσετε. Το ότι διαλέξανε αυτή τη χρονική στιγμή, ενώ δεν είχατε πληρώσει τα νίκια, και άλλαζε η δημοτική αρχή να έρθει το εξώδικο, να πάνε να βάλουν από μόνο τους καπέλα. Νομίζω ότι μπορεί να το κρίνει ο καθένας. Το να μην έχει ταυτόχρονη την ταμπέλα, παρά έλεγε αποσύρεται τα αυτοκίνητα μέχρι 15 Ιανουαρίου. Αυτά είναι λίγο περίεργες κινήσεις. Είναι στην κρίση του καθενός πολίτη να καταλάβει το τι γινόταν ή παρασκηνιακά γίνεται. Εμείς στείλαμε, όπως είπατε, απάντηση στον δικηγόρο. Δεν πήραμε ποτέ απάντηση. Απλά ένας εκ των πλειονόμων είπε ότι πρέπει να διατηρηθεί ο χώρος και να μας πούνε πού θα βάλουμε τα πασάλια, ότι είχατε καταλάβει περισσότερο χώρο από αυτόν που λέει στο συμβόλαιο, ότι 4 χρόνια δεν έχει πληρωθεί, το ότι το περάσατε στον προϋπολογισμό και δεν μου λέτε τίποτα, κύριε Θωμά. Πώς το περνούσατε γιατί δεν πληρώνατε. Μην μου πείτε ότι δεν ξέρετε τι κάνει πληρώνατε, αυτό μπορούσε να δοηθεί στο υποθήκο φυλακείο, στο συμβολαιογραφείο, στο δεν ξέρω ποιο φορέα. Το ότι μπορώ να βάζω στο διαδίκτυο με την υπογραφή μου κάτι, αυτό δεν δεσμεύει το Δήμο, εάν είναι κάτι απαγορευτικό, δεν ξέρω αν πρέπει εσύ να μου κάνετε παρατήρηση. Επί της ουσίας νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο. Έγινε καταγγελία από τον δικηγόρο των πληρονόμων, απαντήσαμε, υπάρχει μια σειρά διαδικασιών που κοιτάμε να εξυπηρετήσουμε τους κατοίκους και τους πολίτες. Δεν πήγαμε να βάλουμε καμία ταμπέλα έτσι, ούτε βοηθήσαμε κάποιες παράλληλες διαδικασίες και ενέργειες. Νομίζω ότι πάμε νομότυπα. Το αν αυτό δεν πρέπει να κοινολογηθεί στον κόσμο, δεν καταλαβαίνω γιατί λεγόμαστε δημόσια πρόσωπα. Δεν το καταλαβαίνω, ελεγχόμαστε και ο καθένας ελέγχεται για τις πράξεις. Εγώ θα ελεγχθώ για αυτό που έβαλα και εσείς θα ελεγχθείτε για αυτό που έχετε κάνει τα 4 χρόνια. Να πω και εγώ τι πάνω. Το ότι βάζατε, κύριε Δήμαρχε, στον προϋπολογισμό το ποσό το οφειλόμενο, δεν λέει τίποτα. Απλά και οι διαδικαστικά σε αυτές τις περιπτώσεις καταθέτουν τα χρήματα που έχουν συμφωνήσει στο Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων υπέρ των δικαιούχων. Νέτα, σκέτα. Αυτή είναι η διαδικασία που την ξέρω καθένας. Το ζήτημα λοιπόν είναι το εξής. Ότι υπάρχουν απλήρωτα νίκια. Πόσα χρόνια? Από το 2006. Το 2006. Γιατί πόσο μιλάμε? 3.500 το χρόνο με αύξηση 5%. Όσο αυτό. Λοιπόν, άρα το ζήτημα είναι ότι εδώ υπήρχε μια υποχρέωση του Δήμου που δεν εκτελέστηκε ποτέ. Το επιχείρημα είναι ότι δεν ξέραμε τους κληρονόμους. Έτσι. Από τη στιγμή που δεν ξέρουμε τους κληρονόμους, καταθέτουμε τα χρήματα που έχει υποχρέωση ο Δήμος στο Ταμείο Καταθήκων και Δανείων υπέρ των δικαιούχων κληρονόμων της αενής του κυρίας Σωμά. Δεύτερο στοιχείο. Δεύτερο στοιχείο είναι το εξής. Πώς καταλαβαίνετε εσείς ότι πριν ακόμα αναλάβουμε καλά-καλά την καινούργια διοίκηση, μπήκε μια βάρα στο πάρκινγκ από τους ιδιοκτήτες που έλεγε εδώ είναι ιδιωτικός χώρος και δεν πρέπει να μπείτε μέσα. Πώς θα αντιλαμβάνεται κάποιος αυτό με την αλλαγή της διοίκησης? Το τρίτο ζήτημα είναι το εξής. Προφανώς και ήρθαμε σε κουβέντα με τους ιδιοκτήτες και τους χώρους κάποιους από αυτούς για να δούμε την τύχη του χώρου, γιατί το πάρκινγκ
πραγματικά είναι πολύτιμο για τον γάμο. Και γίνεται κουβέντες, στις οποίες θα μπει και στο Δημοτικό Συμβούλιο, σε σχέση με τις απαιτήσεις των ανθρώπων αυτών. Κάποιες από αυτές είναι νομικά, δεν λέμε για τα μισθώματα, έτσι, μην το μπερδεύουμε. Έτσι, μιλάμε άλλο πράγμα. Σε σχέση με τι χώρο μπορεί να παραχωρήσουν για πράκινγκ και τι χώρο θέλουν να κρατήσουν οι ίδιοι. Έχουμε βάλει μάλιστα και νομικό δικαίωμα και δικηγόρο για να μπορέσει να δει τη διαδικασία. Αυτή είναι η ιστορία. Ότι ξαφνικά ο Δήμος προστάει κάποια χρόνια νίκια και μόλις πάμε να παραλάβουμε στο Δήμο, μπαίνει μια μπάρα και κλείνει το πάτη. Πώς θα αντιλαμβάνεται το Συμβούλιο αυτό? Ως λογική συνέπεια, ως φυσιολογική εξέλιξη και βεβαίως είναι διάφορα περίεργα στην περιοχή της Συνδρούσας και ιδιαίτερα του Γαβρίου, αυτά θα τα πούμε μετά σε σχέση με κάτι περίεργους βανδαλισμούς που γίνονται πρόσφατα και θα το δείτε μετά, να μην το ανακατέψουμε το ένα θέμα μετά άλλο, έτσι, και ούτε έχει σχέση βέβαια πρέπει να μορφήσει κάποιον, για να δείτε ότι γίνονται διάφορα πράγματα στην περιοχή, τα οποία κατά τη γνώμη μου είναι ακατανόητα, ντροπιάζουν το νησί μας, ντροπιάζουν το νησί μας και τους πολιτισμούς και τους ανθρώπους. Ας την κάνουμε όλη την ενημέρωση μετά, θα κλείσω αυτό το πράγμα. Για να κλείσω εγώ τουλάχιστον τους νευράς, για να μην βγάζουμε και τη συμβουλή, νομίζω τα πράγματα είναι σαφή και όλος καθένας κατανοεί. Να το αναφέρω απλώς τρεις συγκεκριμένες προστάσεις. Εντυπωσιάζομαι που έγινε στην κουβέντα το θέμα της οφειλής των χρημάτων προς ιδιοκτήτης του ακινήτου. Αυτό είναι σαφές. Το αν έπρεπε να μπουν στα μη παρακαταθήκη ή δεν έπρεπε, δεν αλλάζει καμία περίπτωση την ουσία της υπόθεσης. Υπάρχει οφειλή και αν δεν υπήρχε οφειλή, όπως είπα και στην αρχή της τοποθέτησης, το πάρκινγκ παραχωρεί, τελειώνει η σύμβασή του τον Ιούνιο του 2011. Άρα σε κάθε περίπτωση αυτό δεν αλλάζει την ουσία της αναγκαιότητας που παρουσιάζεται για το Δήμο στην περιοχή του Γαβρίου να αναζητήσει καινούριο πάρκινγκ ή να νοικιάσει ή να αγοράσει τέλος πάντων το υφιστάμενο. Πέρα από αυτό όμως, ακριβώς επειδή υπάρχουν οι οφειλές οι οποίες είναι αναγνωρισμένες, εγώ όπως είπα στην αρχή της τοποθέτησης, εντυπωσιάστηκα με την περιβόητη μαύρη τρύπα που ανακαλύφθηκε. Πώς ανακαλύφθηκε αυτή η μαύρη τρύπα? Αυτό είναι γεγραμμένο στον προϋπολογισμό και είναι μη πληρωμένο. Δεν χρειάζεται δηλαδή κανένα δέντεκου για να το ανακαλύψει. Και από εκεί πέρα βέβαια, δεν ξέρω αν υπονοεί κανείς κάτι περί του χρόνου, γιατί το αφήσατε νομίζω να εννοηθεί του χρόνου που οι ιδιώτες αποφάσισαν να διεκδικήσουν το ακίνητό τους. Αυτό είναι κάτι στο οποίο θα πρέπει να απευθυνθείτε σε αυτού. Για να τους ρωτήσετε για ποιο λόγο αποφάσισαν τη συγκεκριμένη στιγμή να διεκδικήσουν το ακίνητό τους. Που σαφώς το δικαίωμα θεωρώ να το κάνουν όποτε θέλουν, αλλά δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο υπονοούμενο σε αυτό σε σχέση με τη δημοτική αρχή της 31-12. Θα ήθελα επίσης εγώ δήμαρχε να μάθω, επειδή ακούω για οφειλές, τι οφείλουν οι τρεις δήμοι στα σκουπίδια στα σταυροδέλα. Άσχετο αυτό. Καθόλου άσχετο. Γιατί μιλάμε για οφειλές. Μιλάμε για οφειλές. Θα ήθελα να μάθω. Οι τρεις δήμοι τι οφείλουν στα σταυροδέλα. Για ποιο λόγο τα σκουπίδια είχαν κλείσει 10ήμερα και 20ήμερα. Και μιλάμε τώρα για ένα πάρκινγκ το οποίο έχει εξυπηρετήσει κιόλα. Έχει μεγάλη σχέση. Γιατί ακούει το κόσμο, έχει μεγάλη σχέση. Και πρέπει να ξέρω πώς τι μπροστά μου. Ορίστε. Είναι γενικώ τα χρέη των Δήμων. Μα δεν μιλάει για χρέη των Δήμων αυτή τη στιγμή. Μιλάει για κάτι συγκεκριμένο. Εγώ το ανέφερα. Το ανέφερα. Επειδή, συγγνώμη, εγώ θέλω να κάνω ένα ερώτημα. Επειδή θέθηκα διάφορα ερωτήματα που έχω ακούσει το θέμα και δεν το έχω. Αν πληρωνόταν, θα έβασε η γυναίκα την 1η Γενάρη μια ταμπέλα δεν μπορείτε να παρκάρετε. Απλά. Ή θα το βάζε 30 Ιουνίου και εμείς θα είχαμε τη δυνατότητα να το καταλώσουμε εμείς. Είναι απλό. Αυτό λέει, όλη αυτή η ιστορία λέει ότι αν έπαιρναν τα χρήματα είτε ως παρακαταθήκη είτε ως προσωπική καταβολή σε όποιον εκπληρωνόμενο δικαιούται σύμφωνα με τον νομικό σας σύμβουλο, προφανώς δεν θα το έβαζε και θα πήγαινε 30 Ιουνίου και θα έλεγε παιδιά, τελειώνει η σύμβασή σας. Αυτό κατανοώ εγώ. Το έκανε τώρα γιατί δεν πληρώθηκε 4 χρόνια. Απλά και να σημειώσω κάτι, μην ότι ζητάτε τα χρέη, γιατί πιθανώς και να πάρετε την απάντηση. Θα την πάρετε 28 Φεβράρι, όταν ολοκληρωθεί η απογραφή, γίνεται και εσύ μια απογραφή, συμμετέχουμε στην Επιτροπή, ξέρετε, και αυτή θα δώσει τι χρέη υπάρχουν. Ποιο είναι το ερώτημά σας?
δεν ξέρουν ότι απογράφονται τα πάγια, τα χρέη, ακόμα και οι κλήσεις που πρέπει να εισπραχθούν, που έχουν δοθεί σε δημότες και πρέπει να εισπραχθούν. Γι' αυτό λοιπόν ας είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί όσον αφορά τα χρέη. Όταν έρθει 28 Φεβρουαρίου, που τελειώνει και η ημερομηνία για να ξέρουμε καθένας τι χρωστάει, από την 1η Μαρτίου λοιπόν, στο τραπέζι αυτό και στους δρόμους που φωνάζει ο καθένας, ας λέμε τι χρωστάει ο κάθε Δήμος. Και όχι τώρα από βαγαλάκια δεξιά και αριστερά χρωστάει ο τάδε, χρωστάει ο ένας, χρωστάει ο άλλος. Ας ολοκληρωθεί λοιπόν αυτή η απογραφή, που είναι πολύ σημαντικό κομμάτι για τη λειτουργία του Δήμου, και μετά ας βγουν όλοι και να πούνε τι χρωστάει ο καθένας. Αυτό απλά λέω. Και όχι να μπαίνει στο site του Δήμου ανεξέλεγκτα, αφιλτράριστα, οποιαδήποτε σκέψη κάποιου συμβούλου, χωρίς να είναι τεκμηριωμένη, εφόσον υπάρχουν αντιθέσεις και αντιφάσεις. Και αυτό ισχύει και για το επόμενο θέμα μας, που είναι για το κέντρο υγείας. Για να κλείσω πραγματικά τουλάχιστον εγώ την τοποθέτησή μου σε σχέση με αυτό που είπα την κυρία Θεολόγου, ακριβώς η τοποθέτησή σας αποδεικνύει το αντίθετο. Ότι έχουμε ανθρώπους που δεν εισπράττουν επί 4 χρόνια και ακριβώς δεν το κλείνουν την πρώτη χρονιά, ούτε την δεύτερη, ούτε την τρίτη, αλλά το κλείνουν 6 μήνες πριν τελειώσει η σύμβαση. Που σημαίνει ότι. Όχι, δεν λέμε αυτό, λέμε τελείως διαφορετικά πράγματα. Εσείς οδηγείτε την κουβέντα εκεί που σας βολεύει, ότι επειδή ο φίλος Δήμος Ιδρύος κλείνει το πάρκο. Είναι σαφές λοιπόν ότι αν μιλήσετε με τους ίδιους τους ανθρώπους, θα σας πούνε ότι. Γιατί δεν ξέρω αν έχετε μιλήσει μαζί τους. Η σκέψη τους ήταν ακριβώς να ξεκινήσουν τη διεκδίκηση του ακινήτου πριν τον 6ο του 2011, αισθανόμενοι ανασφαλείς, εάν θα μπορέσουν να το πάρουν στα χέρια του. Και δεύτερον, επειδή ακριβώς έχουν προβλήματα άλλου χαρακτήρα οι άνθρωποι, είναι πολύ χειρονόμοι, δεν ξέρουν τα μερίδια του, έχουν προβλήματα. Τέλος πάντων, θέματα τα οποία είναι προσωπικά του δεδομένα και δεν μπορώ εγώ να επισέλθω, γι' αυτό και πήραν αυτή την απόφαση. Εάν το πρόβλημα ήταν οι οφειλές, θα το πήραν και πριν 3 χρόνια και πριν 2 χρόνια. Δεν θα αφήνανε ουσιαστικά να ολοκληρωθεί η μίσθωση, να έρθει δηλαδή ο Ιούνιος του 2011 και να πάνε να το κλείσουν και δεν είχε κανένα νόημα πια να το κλείσουν. Ούτως ή άλλως θα το κάνει πάρα πολύ πιο γρήγορα. Κυριακό, δεν μπορώ να καταλάβω, συγγνώμη, δεν θέλω να κάνω διάλογο, δεν συνηθίζω έτσι. Απλά, όταν η άνθρωποι τελειώνει η σύμβαση τον Ιούνιο και το κλείνουν τώρα 15 Γενάρη, το συμπέρασμα σου το διεκδικούν και δεν το έχουν τον Ιούνιο. Γιατί να μην βάλουν μια ανακοίνωση τώρα και να πούν 15 Ιουνίου το πάρκινγκ είναι κλειστό. Είναι απλούστατο. Ίσα ίσα από αυτό που λέτε αποδεικνύει αυτό που σας λέω. Ότι δηλαδή 4 χρόνια παρότι χρωστούσατε, παρότι πάλι διεκδικούσαν ένα κίνητο που δεν ξέρω αν θα το κάνουν, δεν το κάνανε, το κάνουνε μία ημέρα πριν αναλάβει η νέα διοίκηση και λέτε 15 το μηνός, παιδιά, τελειώσατε. Γιατί δεν λένε τέλος Ιουνίου, πού είναι η σύμβασή σας. Ίσως ότι κατανοήματος. Μα εκείνο να ρωτάω, τώρα θέλετε να απαντήσετε, εσείς απαντήστε. Μην απαντήστε όμως για τα υπόλοιπα χρέη, για αυτό το ζήτημα μιλάμε. Μην πηγήσετε σε ένα άλλο θέμα, δεν έχει καμιά σχέση. Μην ανοίξουμε διάλογο τώρα. Αυτό λέω εγώ, να μην ανοίξουμε διάλογο. Μην ανοίξουμε διάλογο, δεν βγάζει κανένα. Συγγνώμη, να ρωτήσω κάτι. Πρώτον ρωτήστε τους ακριβώς, γιατί φαίνεται ότι δεν έχει παιδιά μαζί τους. Ακριβώς λοιπόν ο προβληματισμός είναι ότι και είναι λογικός προβληματισμός, πώς θα αδειάσει ένα οικόπεδο 6-7 στρέμματα που έχει μέσα αυτοκίνητα ανθρώπων που μένουν ακόμα και εκτός άνδρου, με το να πας στις 30 Ιουνίου και να βγάλεις μια ανακοίνωση και να πεις σήμερα που είναι η σύμβαση, απαιτώ να πάρω το ακίνητό μου πίσω. Είναι σαφές ότι αυτό για να το υλοποιήσει τις 30 Ιουνίου πρέπει να το ξεκινήσει πολύ γρηγορότερα. Είναι σαφές λοιπόν γιατί αυτοί οι άνθρωποι ξεκίνησαν μερικούς μήνες τη διαδικασία να πάρουν πίσω το ακίνητό τους, γιατί αυτούς όταν θες μπορείς να βγάλεις το πάρκι μέσα 24 ώρες. Είναι σαφές αυτό. Συγγνώμη κύριε Τουγάν. Εάν πάτε και πληρώσετε το χρέος του εάν πληρώσετε το χρέος του δίνετε το πάρκι το επιστρέφει μια. Δεν μπορούμε να το πληρώσουμε. Δεν μπορούμε να το πληρώσουμε. Γιατί δεν εκτελείται ο προϋπολογισμό παρά σε 12 κατηγορία. Πώς το έχουμε. Δηλαδή, αν πληρωθεί το δίδυμο, αυτό είναι ερώτημα. Μα γιατί να μην πληρωθεί το άλλο ερώτημα μέχρι τη 31 που μπορούσε. Αυτό σήμερα δεν μπορεί γιατί ο προϋπολογισμό. Αν το χρέο το πληρώνατε και τελειώνετε. Γιατί δεν μπορούμε να το πληρώσουμε μέχρι να κάνουμε προϋπολογισμό. Δεν είναι το καταλαβαίνετε. Μέχρι τη 31 του μηνός κάποιος άλλος λόγος θα υπάρχει και δεν το χρέος. Διαμαντή, συγγνώμη, μέχρι τη 31 του 12 μπορούσε να πληρωθεί. Ήταν στο
προϋπολογισμό υπήρχαν τα λεφτά. Σήμερα δεν μπορεί. Μέχρι τέλος Μαρτίου που θα γίνει η διαδικασία. Τέλος Μαρτίου θα πληρωθεί. Αυτό λέμε. Θα το δώσουμε. Δεν ξέρουμε να το δώσουμε. Συγγνώμη λίγο να μιλάει ένας ένας. Βλέπετε κάτι στο δημότητα σε αυτή τη διαζωάνωση για να καταλάβουμε. Εγώ θα σα πω το εξή. Δεν είμαι προετοιμασμένη, δεν ήξερα το δικό θέμα. Ο κ. Τομάς που έχει. Μα το έχετε να ρωτήσει εσεί. Συγγνώμη, αφήστε. Άρα είστε καλά αφήστε με να μιλήσω. Δεν είχα φέρει θέμα σήμερα πάλι. Δεν αναφερόταν. Το έχω δει στο δημότητα. Στο διαδίκτυο η διαζωάνωση. Συγγνώμη. Το βλέπουν 85.000 άνθρωποι το μήνα. Συγγνώμη, αν αφήστε να μιλήσω, κ. Σουσούδη. Θα απαντάω σε αυτό που λέτε. Υπάρχει το εξώδικο του κυρίου Χλάμπα, που είναι ο συνήγορος των ενδιαφερμένων. Και λέει, καταγγέλλεται η σύμβαση. Σαφέστατα το λέει. Και έχει μπει η πινακίδα ότι 15 του Γενάρη βγάζει τα αυτοκίνητα. Τι μου λέει τώρα για 15 Ιούνιου και 15 Μάιο. Μόνο την τοπική κοινωνία μας είναι συνομιλητές, κύριε Ζωάνο, εμείς. Εσείς διαχωρίζετε τον κόσμο σε αυτούς που τους μιλάτε και σε αυτούς που τους όλοι. Σαφέστατα κύριε. Όλη η τοπική κοινωνία. Το επόμενο θέμα. Είναι σαφέ. Το επόμενο θέμα. Το επόμενο θέμα είναι ακριβώς αυτό. Θα θέλαμε μια ενημέρωση αν γίνεται χρηστικός έλεγχος στο Δήμο Ιδρούσα. Αν η κυρία Πετρή, για παράδειγμα, η οποία είναι κάθε μέρα στο Δήμο Ιδρούσα, εκτελεί διαχειριστικό έλεγχο. Εμείς συμφωνούμε, όπως είπα και στην τοποθέτησή μου, να γίνει οποιοδήποτε έλεγχος, να συμμετέχουμε σε αυτόν τον έλεγχο, να γίνουν ανάλογοι έλεγχοι φυσικά στους άλλους Δήμους και στα νομικά πρόσωπα των τριών Δήμων και βεβαίως αν είναι αναγκαίο. Και κρίνει το Συμβούλιο ότι είναι αναγκαίο να γίνει έλεγχος, ας κληθούν οι επιθεωρητές του Υπουργείου Οικονομικών. Εγώ προσωπικά δεν έχω κανένα πρόβλημα. Το προτείνω εγώ στο Συμβούλιο και το ψηφίζω να ακολουθηθεί νόμιμη διαδικασία. Είναι αδύνατο όμως, και το λέω δημόσια και καταγράφεται, να ακούω τόσο για μένα προσωπικά, όσο και για συνεργάτες μου από εκλεγμένους δημοτικούς συμβούλους, ότι στις 28 Φλεβάρι. Ο κύριος Τομάς ή οι συνεργάτες θα πάνε φυλακή για αυτά που βρίσκουμε στο Δήμο Ιδρούς. Τις όποιες παρανομίες έχουν βρεθεί, θέλουν να έρθουν στο Δημοτικό Συμβούλιο να μας πούν ποιοι τις βρήκαν, ποιες είναι, τι αφορούν. Είναι σαφές δηλαδή. Αλλιώς θα πρέπει να δείξουμε τις μηνύσεις μεταξύ μας για το τι κυκλοφορεί στο Γάβριο. Είναι κλεμμένοι οι Λευτέροι, αυτοί οι οποίοι τα λένε. Συγγνώμη, είναι σαφές αυτό που λέω. Υπάρχει μια νομική επιτροπή. Την οποία δεν υπάρχει καμία καμία επιτροπή. Συγγνώμη. Υπάρχει αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή που γνωρίζουμε είναι από φυσική απογραφή. Όπου δεν έχει τελειώσει. Φυσική απογραφή. Το κάνω φυσική απογραφή με το κάνω διαχειριστικό έργο είναι δύο τελείω διαφορετικά. Αυτό που λες. Αυτό είναι σπονδιά. Τέλος πάντων. Δεν υπάρχει κανένα διαχειριστικό έλεγχο και δεν υπάρχει την απογραφή. Γίνεται η διαδικασία τη απογραφή, γίνεται παντού σε όλου του Δήμου. Και στο Κόρφη γίνεται και εδώ γίνεται και στην Ιδρούσα γίνεται, ούτως ώστε να μπορούμε να έχουμε, όπως είπαμε και στο περασμένο Συμβούλιο, όπως είχατε και στην Επιτροπή που συνεδρίασε την περασμένη Δευτέρα εδώ, εγώ δεν ήμουν, έτσι δεν μπορούσα να έχουμε, γίνεται κανονικά η διαδικασία της απογραφής. Αν πρέπει να ταυτοποιήσουμε τις προμήθειες που κάνανε Δήμοι τα τελευταία χρόνια με τις αποθήκες τους, αν αυτό το βαφτίζεται διαχειριστικό έλεγχο, το αυτό γίνεται παντού, σε όλους τους Δήμους γίνεται αυτή η διαδικασία και δεν υπάρχει κανένα διαχειριστικό έλεγχο. Αυτή η διαδικασία θα πιστοποιηθεί από ορκωτό λογιστή, όπως είπαμε, εξ αρχής από την πρώτη συμβούλιο. Είναι υποχρεωτική διαδικασία αυτή που γίνεται. Δεν υπάρχει κανένα διαχειριστικό έλεγχο. Αν θέλετε να βάλουμε διαχειριστικό έλεγχο, δεν υπάρχει καμία αντίρρηση. Θα το κάνουμε συμπληρωματικά. Δεν υπάρχει καμία αντίρρηση. Το τι λέγονται και τι λέει ο καθένας. Είναι ένα ζήτημα που δεν αφορά το Συμβούλιο. Υπάρχει συγκεκριμένη, το είπα αυτός, του κάνουμε συγκεκριμένη καταγγελία γιατί είπα αυτό το πράγμα. Του κάνουμε μήνυση, του κάνουμε και δεύτερη διαδικασία. Όλα τα άλλα είναι λόγια του καφενείου και λόγια, πώς το λένε, τα οποία νομίζω ότι δεν μπορούν να έχουν θέση στο Συμβούλιο. Η διαδικασία είναι ξεκάθαρη, συμμετέχετε στην Επιτροπή, η δουλειά γίνεται με ανθρώπους οι οποίοι βοηθάνε και στο Κόρδη γίνεται τη διαδικασία αυτή τη στιγμή και στην Ιδρούσα και εδώ. Αλλά δεν πήγε ένα ζήτημα ειδικού διαχειρισμού έλεγχου και την Ιδρούσα.
Η διαδικασία θα πιστοποιηθεί, σα είπα, μάλιστα με την έρωστα σήμερα και από εδώ, ότι κάποια πράγματα είναι. Και σε, μπορεί να συγκληθεί ξανά η Επιτροπή, Επιτροπή Αγοραφής να πει τις προόδους που έχει κάνει, ούτως ώστε να μπορεί να καταλήξει το συμπέρασμα. Και θεωρώ πραγματικά, σα είπα εξ αρχής, πραγματικά τιτάνιο το έργο να μπορέσει να επιτέλους την Ελλάδα να καταφέρει, δεδομένου ότι πρέπει να απογράψουμε όλα τα δίκτυα ίδρυψης, όλα τα δίκτυα αποχέτευσης και θέλω να ευχαριστήσω εδώ τους προέδρους των συμβουλίων που συμμετέχουν στη διαδικασία, γιατί υπάρχουν ζητήματα με δωρεές, εμβολιά, υπάρχουν χωράφια τα οποία δεν τα ξέραμε. Υπάρχει δηλαδή μια διαδικασία πολύ, πώς το λέω, πολύπονη για να μπορέσουμε να τα καταφέρουμε. Θεωρώ δηλαδή ότι ο στόχος τέλος Φλεβάρη θα τον αγγίξουμε οριακά. Γιατί πρέπει να αποτυπώσουμε και μάλιστα σε GIS τα δίκτυα ίδρυψης να τα αποτιμήσουμε σε αξία. Δηλαδή είναι τεράστια δουλειά. Αυτή είναι η δουλειά. Κύριε Δημαρχέ, συγγνώμη. Ναι. Επειδή αιωρούνται όμως, αυτό παρέφερε και ο κύριος Δωμάς προηγουμένως, διάφοροι και εκλεγμένοι, αναφέροντας όσους με ένα πράγματα για μαύρες τρύπες, για κακό διαχείριση κτλ. Εμείς θέτουμε θέμα απόψε να πάρουμε απόφαση για διαχειριστικό έλεγχο και στους τρεις Δήμους. Ξεκάθαρο. Δεν μπορεί να αιωρούνται αυτά γιατί θα θέλουν το σημείο να πέσουν αποχές και ποινήσεις. Λοιπόν, ζητάμε διαχειριστικό έλεγχο και των τριών Δήμων και να πάρουμε απόφαση απόψε. Το Συμβούλιο θα πάρει απόψε απόφαση. Δεν μπορεί ελαφρά την καρδιά ο καθένας να γυρνάει και να λέει αυτός θα πάει φυλακή. Γιατί εκεί δεν δείχνουμε υπεύθυνη στάση. Και είμαστε και επικίνδυνοι, αν θέλετε, και για το μέλλον του Δήμου, της Άνδρου. Yeah. Αν αυτή είναι η υπευθυνότητα για περαιτέρω, δηλαδή πορεία του Δήμου. Απόψε θα πάρουμε απόφαση, θα τεθεί, εγώ πρόταση μου να τεθεί στο Συμβούλιο τώρα και να πάρθει απόφαση για διαχειριστικό έλεγχο και των τριών Δήμων. Και των νομικών προσώπων, κληροδοτημάτων κτλ. Να ξέρουμε δηλαδή τι έχουμε, αν υπάρχουν μαύρες τρύπες, αν υπάρχει κακοδιαχείριση, να βγει στο φως. Να ξέρουμε οι αντριώτες τι έχουμε, γιατί παραλαμβάνονται. Δεν μπορεί να αιωρούνται αυτά τα πράγματα. Εγώ η πρόταση μου είναι προς την πρόεδρο του Συμβουλίου να μπει σε ψηφοφορία τώρα εδώ. Τώρα. Ίσως δεν καταλάβατε. Όχι, για το θέμα της απογραφής δεν το έχω καταλάβει. Η απογραφή δεν είναι σκέτο. Παραλαμβάνεται από αυτούς τους νομιστές που είναι ουσιαστικά ένας διαχειριστικός έλεγχος. Κατάλαβε, δεν αποδέχεται ο Καλλικράτης καμία ενοποίηση διαδικασίας των τριών Δήμων που μέσα θα ταχθούν τέτοιου είδους προβλήματα. Έτσι κι αλλιώς δηλαδή θα είναι ο κορτή λογιστές αυτοί που θα παραλάβουν όλη τη συνένωση των τριών Δήμων. Συμβάνω με κύριο Δήμαρχο να πει προηγουμένως ότι δεν γίνεται διαχειριστικός, γίνεται απογραφή. Από εμάς γίνεται η απογραφή. Και ο έλεγχος γίνεται από τον κοσμικό σας. Εμείς δεν κάνουμε έλεγχο. Εμείς κάνουμε μόνο απογραφή σε αυτήν. Συγγνώμη. Και γίνεται αναζήτηση ποσών για να γίνει κοστολόγηση αυτών των πραγμάτων. Επειδή ο προϋπολογισμός, ο ισολογισμός ο οποίος θα φτιαχτεί είναι από ένα ύψος και άνω, είναι απαραίτητη υπογραφή από τον κοντό λογιστή. Αυτό λέει η νομοθεσία και τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο, και αυτό καλούμαστε να ψάχνουμε. Το να παίρνουμε τιμολόγια πενταετίας του Δήμου Ιδρύσης από προμήθειες, με τα οποία επαναλαμβάνω, όπως είπα και στην αρχή μου τοποθέτηση. Δεν έχει καμία αντίρρηση να γίνει οτιδήποτε. Δεν έχει καμία σχέση με την απογραφή. Το να ψάχνω να βρω χορτοκοπτικά και να ψάχνω να βρω πού είναι το πρωτόκολλο καταστροφής του χορτοκοπτικού που αγοράστηκε πριν από 3 χρόνια και να κυκλοφορώ στον δρόμο και να λέω ο Δήμαρχος λείπουν 2 χορτοκοπτικά από το Δήμο Ιδρούσας έλεος τι θα γίνει την 1η Μαρτίου. Αυτά έχουν το θάρρος τουλάχιστον να τα λένε στο Δημοτικό Συμβούλιο αυτοί που τα λένε στο καφενείο. Αν όμως δεν έχουν το θάρρος να τα λένε, εγώ προτείνω, όπως είπε και ο κύριος Βόσος, να έρθουν επιθεωρητές του Υπουργείου Οικονομικών και να ψάξουν τα πάντα στους πάντες. Αν δεν είναι αναγκαίο να γίνει αυτό, τότε θα σταματήσει η καραμέλα περί οφειλών και κακών διαχειρήσεων και φορτοκοπτικών που λείπουν. Για να μην μιλάει κανένας, αυτό πρέπει να γίνει για να ξέρουμε τι παραλαμβάνουμε και τι πρέπει να κάνουμε. Διαχειριστικός πλήρης έλεγχος σε όλους τους Δήμους και στα νομικά πρόσωπα.
Και βέβαια κλείνοντας, ας πληρώσουμε και ιδιώτες που ενδιαφέρονται για τα οικονομικά. Συγγνώμη, για τα οικονομικά του Δήμου Ιδρούσας, ας πληρώσουν και ιδιώτες οι οφειλές τους, κυρία Τζοάννου, προς το Δήμο Ιδρούσας και ας ψάξουν μετά και τους υπόλοιπους. Ευχαριστώ. Λέω ότι το άρθρο 15 του Καλλικράτη, κυρία Τζοάννου, λέει ότι οι δημοτικοί σύμβουλοι οι οποίοι οφείλουν χρήση με μία δωδεκάτου δεν μπορούν να είναι καν δημοτικοί σύμβουλοι. Αλλά εγώ θα σας πω το εξής. Συγγνώμη, διότι εγώ που είμαι από 50 και 60, όπως λένε τα παιδιά και τα αλήψια αυτών που μπαίνουν στα Facebook, και βρίζουν τους 50 και τους 60 που πήγαν και εξαφανίστηκαν. Εγώ δεν είμαι εξαφανισμένη. Ούτε από το νησί μου, ούτε από τον δρόμο, ούτε από το καφενείο που διαθέτω, ούτε από τα κοινά. Θα βόλευε πάρα πολύ να λείπω, αλλά δεν λείπω. Αυτό όμως, επειδή είμαι 60, θα πρέπει να σας πω σιγάν το Κρήτον. Μια παράκληση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Επειδή ουσιαστικά κουβεντιάζουμε επί ενός θέματος, τι είπε ο κάποιος, παραδιά ο για το αν υπακούσαν, ξέρω εγώ, έχω φλατιβολία ή όχι. Δεν είναι ζήτημα, πιστεύω, ότι πρέπει να μπει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τα πραγματικά γεγονότα πρέπει να μπαίνουν στο Δημοτικό Συμβούλιο είναι αυτά που τοποθετούνται στα όργανα, τα θεσμικά και τα δημοσιογραφικά όργανα. Είναι δυνατόν να συζητήσουμε τώρα τη βάση του τι είπε στην παραλία κάποιο που μετέφερε ότι είπε ο Κάδε. Θεωρώ ότι δεν έχει καμία δουλειά και δεν είναι και θέμα του Δημοτικού Συμβουλίου. Εγώ δηλαδή, σαν μέλο του Δημοτικού Συμβουλίου, αρνούμαι να συζητήσω τι υπόθηκε στην παραλία Κάδε. Η απογραφή είναι απογραφή, γίνεται με ένα νόμο τον Καλλικράτη, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η συγκροτική επιτροπή απογραφή. Το αποτέλεσμα θα έρθει 28 του μηνός, θα εγκριθεί από έναν ορθωτό λογιστή και τελειώνει. Γιατί όμως το διαδίκτυο αναφέρει μαύρη τρύπα. Στα Facebook. Γιατί το διαδίκτυο αναφέρει μαύρη τρύπα. Κύριε Σουσούδη, θέλω να ξέρω. Να τελειώσω. Το έχει τεκμηριώσει. Το έχει τεκμηριώσει. Ναι, αλλά κάνετε μία συζήτηση και εδώ στο διαδίκτυο έχει αναρτήσει ότι είναι μαύρη τρύπα. Δεν είναι απλό το πολεμείο. Κύριε Σουσούδη. Εγώ απλά δεν θα έπρεπε να πας να γίνει διαχειριστικός έλεγχος. Το ξαναλέω. Κύριε Σουσούδη, δεν θα σταματήσετε να το πω. Λοιπόν, ο διαχειριστικός έλεγχος, δηλαδή και η πλήρης απογραφή, αυτό που έκανες, Γιάννη, δεν ήταν απογραφή. Μην γελιόμαστε, απογραφή έχει κάνει μόνο ο Δήμος Άδωρος, επειδή ξεκίνησε για να πάρει τη διαχειριστική επάρκεια που πήρε και το άλλο. Και μόνο ο Δήμος Άδωρος είχε απογραφή. Επίσημη όργανο κλπ. Το ξέρετε. Και όχι σε όλα. Τα πάγια δηλαδή, δρόμοι, δίκτυα κλπ. Δεν είναι. Αυτά τα πάγια που βλέπετε απογραμμένα από πίσω από τις ταπελίτσες. Αυτό που γίνεται τώρα σε όλους τους Δήμους. Αυτή η απογραφή θα παραγγιστεί 28 Φλεβάρι. Θα τελειώσει, θα πάει στους λογιστές. Από αυτό θα φανεί αν πρέπει να γίνει διαχειριστικός έλεγχος. Να έχετε υπόψη ότι τουλάχιστον για το Δήμο Άνδρας το όντας στην πλειοψηφία του προηγούμενου Δημοτικού Συμβουλίου μπορώ να λογοδοτήσω, δεν έχουμε κανένα φόβο. Ακόμα και οι 3-4 παράνομες αποφάσεις που πήραμε, δηλαδή το να κάνουμε τους αγώνες με ψεύτικο έργο, πάρθηκαν υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου. Καμιά δραχμή δεν έφυγε με κανένα τιμωρία. Και θεωρώ ότι εμείς το απαιτούμε απόψε όμως να πάρθει αυτή η απόφαση για την αρχή τη πρόεδρο. Το απαιτούμε απόψε από το Συμβούλιο. Θεωρητικά δεν το βλέπουμε. Τη βλέπω καθένα του άλλου. Αυτή είναι η διαδικασία που προτείνω και να παρακαλώ να μπει ω θέμα απόψε. Να γίνει διαχειριστικό έλεγχο για να σταματήσει και αυτή η παραπληροφόρηση. Εδώ φτάσαμε στο σημείο η επιστημονική διευθύντρια του κέντρου να απειλείται στα τηλέφωνα. Για διάφορα περιστατικά μην φτάσουμε σε αυτές τις πρακτικές. Έτσι, όχι λέω γενικά, σαν νοοτροπία και άμα είναι γενικότερη νοοτροπία και πολιτική. Φράζει νοοτροπία, κύριε Θεολόγου, αυτό. Είναι γενικότερη. Όταν την παίρνετε 10.30 ώρα το βράδυ και τη απειλούν την προσωπικά τη ζωή τη και τη οικογένειά τη. Αν είναι δυνατό. Όχι, όχι, εκφράζει νοοτροπία και τρόπο σκέψη. Γι' αυτό απόψε θα πάρουν αποφάσει σχετικά με το διαχειριστικό έλεγχο. Αρνητική ή θετική τώρα. Θα πεθεί. Τελείωσε. Παραπληροφόρηση δεχόμαστε τώρα μήνε. Νοοτροπία φτάνει.
Αυτού που πήρε. Μπορούμε να πάρουμε την απόφαση. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Με την αυτοκορία. Με προσωπικά τώρα. Με το κύριο Πιπεριά. Και στο τέλος μας βγάλατε και εκλέφτες. Και πληρώναμε και τα κλιματιστικά για να έχουμε το καλοκαίρι κλιματισμό στο κέντρο υγεία. Αυτή τη στιγμή μας τα πληρώσαμε, κύριε Θεολόγου. Εδώ είναι και ο πρόεδρος της Επιτροπής και η επιστημονική διευθύντρια. Σας παρακαλώ. Θέλουμε απόφαση απόψε για διατηρηστικό έλεγχο, παιδιά. Αρνητικό ή θετικό απόψε στο Συμβούλιο. Τελείω. Η πρόταση είναι ότι θα αποφασίσει το Συμβούλιο για διατηρηστικό έλεγχο μετά τις 28 Δευτέρα. Εμείς, κύριε Δήμαρχε, απαιτούμε απόψε από την συμφωνία τώρα. Εμείς προτείνουμε διατηρηστικό έλεγχο τώρα. Για 28 με σήμερα τι διαφορά έχει. Έχει, γιατί θα έχουμε τελειώσει διαδικασία. Τα διατηρηστικό έλεγχο είναι μετά τις 28. Η απόφαση μπορεί να πάρθει τώρα. Δύο λεπτά, ακούστε. Μα είμαι και πρόεδρο, είμαι και πρόεδρο. Μην μιλάτε μόνο σας. Διατηρηστικός έλεγχος θα γίνει πρέπει να διακοπεί κάθε διαδικασία. Μα δεν το άκουσε το. Ότι δηλαδή αυτός που μιλάει δεν είναι πρόεδρος, σημαίνει ότι αυτό που λένε είναι λάθος. Μα έχει κανένα πρόβλημα. Διατηρηστικός έλεγχος για να γίνει, έρχονται καθίστατες, σταματάει κάθε διαδικασία ταμείου, δεν πληρώνεται ούτε πετρέλαιο, ούτε υπάρχει μόνο σπαταλή και τίποτα άλλο. Διακόπτεσαι και έχει διαδικασία που να σταματήσει. Αυτό λοιπόν. Να σταματήσει. Δεν διακόπτεσαι. Και σου διαφύσει να τελειώσει πρόταση. Χάρη σα. Και θα φύγω. Δηλαδή, ο διαχειριστικός έλεγχος έρχεται σε αντίθεση με απόφασή μας, η οποία λέει ότι κάνουμε απογραφή 28 Φλεβάριου περνάει από τους λογιστές και τελειώνουμε. Και εσείς λέτε να σταματήσει η απογραφή. Δεν είπα κάτι τέτοιο. Δεν είπα κάτι τέτοιο. Η παραπληροφόρηση πάει σύννεφο, δεν είπα κάτι τέτοιο. Είπα να πάρουμε την απόφαση τώρα και να γίνει μετά τις 28 φυσικά. Ήμουνα σαφέτατος. Μάλλον εσείς δεν καταλαβαίνετε, κύριε Θεολόγο. Εσείς δεν καταλαβαίνετε, βεβαίως. Εσείς δεν καταλαβαίνετε. Ήμουν σαφέστατος. Συμφώνησα με τον Δήμαρχο. Απλά είπα η απόφαση να πάρθει τώρα και φυσικά μετά τις 28 Φλεβάριου. Ότι η απόφαση δεν παίρνετε απόψε, ξέρεις γιατί. Γιατί δεν είναι θέμα που έχει μπει στο Συμβούλιο και πρέπει να πάρουμε απόφαση. Είναι όμως τεράστια σημασία. Οπότε το θέμα που έχει προς ενημέρωση δεν παίρνει. Δεν είναι προς ενημέρωση, είναι εκτός υπηρεσίας διάταξης. Έχει μπει το θέμα αυτό. Με αυτές τις μορφές που θίγεται κάποιους δημοτικούς συμβούλους οι οποίοι ανήκουν στη δικιά μας την παράταξη. Θίγεται όλη μας η παράταξη. Εγώ έτσι το παίρνω προσωπικά. Θίγεται όλη η παράταξη. Λοιπόν, θεωρώ ότι είναι απαραίτητο να ξέρει ο καθένας, ο κάθε κατεργάρης στον πάγκο του και να μην υπάρχει ευχής έργων. Αλλά πρέπει να γίνει έλεγχος για να ξέρουμε ο καθένας τι έχει κάνει. Και αυτό μπορεί να γίνει, πολύ ωραία που συμφωνεί ο Δήμαρχος, αυτό μπορεί να γίνει φυσικά μετά την απογραφή, εννοείται. Τι θα γίνει τώρα. Να πάρει απόφαση τώρα. Δεν θα επανέλθει το θέμα. Η απόφαση τώρα και να γίνει μετά. Ότι μετά το πέραστη της απογραφής θα προχωρήσουμε στη διαχείριση του έλεγχου. Αυτή είναι η απόφαση. Η διαδικασία, η διαδικασία του ελέγχου είναι αυτή που είπε ο κύριος Θεολόγου. Εγκαθίσταται δηλαδή ελεγχτές και παγώνουν τα πάντα. Συμφωνούμε απολύτως. Εμείς προτείνουμε λοιπόν να γίνει, εγώ τουλάχιστον προτείνω να γίνει τώρα. Διότι όταν προσπαθούμε να κάνουμε άτυπους ελέγχους ακριβώς μερικούς μήνες πριν και μπαινοβγαίνουν πράγματα, γιατί εγώ θα πω ότι αυτά που ετοιμάζονται να πούνε αυτοί που θα τα πούνε, ξέρετε, αυτοί οι πρώτες θα προστατεύσουν και τους ίδιους. Γιατί θα μπορούν να δεχτούν και τις ανάποδες κατηγορίες. Ότι αυτοί κάνανε κάτι αυτούς τους δύο μήνες και καταλαβαίνουν πολύ καλά τι τους λέω. Εγώ λοιπόν προτείνω να παγώσει η απογραφή τώρα και να ξεκινήσει έργο και στους δύο μήνες. Και ας μείνει η απογραφή ένα μήνα πίσω. Δεν υπάρχει ο κόσμος. Είναι απλά το πράγμα. Μήπως να κλείσουμε και το δρόμο για δύο μήνες. Αν είναι να προστατεύσουμε την δική μας έννοια του δρόμου, να το κλείσουμε. Να το κλείσουμε. Και θέλω να τους αποκτούσω και να παλώσω. Και ψηφοφορία το κλείσουμε. Νομίζω ότι ξεκαθαρίσατε το θέμα, αλλά μην υπάρχει τέτοια ζήματα. Δεν παίζει. Αφήστε ψηφοφορία. Όμως, μόλις τελειώσει η απογραφή, θα το βάλουμε θέμα τηλεόραση.
Ξεκάθαρα. Θέλω να το πω στην ψηφοφορία. Πάντα στην ψηφοφορία. Ότι με το πέρα τη απογραφή. Ναι, μπορεί να εξαρτάται από τη στιγμή. Όχι, όχι, απόψε να πάρουμε την απόφαση. Εφόσον δεν έχουμε κανένα σκοπό να μπλοκάρουμε τι διαδικασίε. Ζητάμε να πάρθει απόψε η απόφαση για διαιτηριστικό έλεγχο. Είτε αυτό σημαίνει ότι μπλοκάρουν τη διαδικασία τη απογραφή, είτε μετά το πέρα τη απογραφή. Μετά το πέρα τη απογραφή. Αν δεν θέλω να μπλοκάρουμε τη διαδικασία. Όχι, να πάρθει απόφαση. Απόφαση να πάρθει τώρα, δεν Συγγνώμη, σα παρακαλώ. Σας παρακαλώ, δεν συμφωνώ με τίποτα για δύο μήνες να κλείσει. Σταματήστε, γιατί είναι πολύ σοβαρό ζήτημα το να λέει κανείς εύκολα κλείσει το Δήμο δύο μήνες. Δηλαδή, κανείς να μην λειτουργήσει. Θέλω να πάμε και πάμε να κάνουμε. Είναι ίσως και επιθυμητό από κάποιον. Κύριε Θεολόγο, για να... όχι κύριε Θεολόγο, να τελειώσω. Θα τελειώσω το πέρα της και τότε ακόμα εάν την πάρουμε, σημαίνει ότι πάλι διακόπτεται η λειτουργία του Δήμου για δύο ή τρεις μήνες. Θα διαρκέσει. Κατά συνέπεια, βεβαίως, σκοτώνει το παπαγαλάκι να σκοτώσει και την ψήρα που έχει πάνω του. Εμείς προτιμούμε να σκοτώσουμε την ψήρα και να δούμε το παπαγαλάκι να δει. Δεν ξέρω αν το παπαγαλάκι είναι περιδανικό ζώο που θα έπρεπε να πω, αλλά αυτό όμως κάνετε. Δηλαδή, για να προστατεύσουμε τι, σκοτώνουμε το Δήμο. Όχι κύριε Σούδη. Η πρότασή μου για μένα είναι τελειώνει με χρηστικό έλεγχο. Έρχονται από το λογιστή, συγγνώμη. Οι απογραφεί έρχονται από το λογιστέ και στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει αν υπάρχουν αποχρώντε λόγοι από την απογραφή που προκύπτουν ζητήματα διαχειριστικών ελλειμμάτων κλπ. Βεβαίω θα κάνουμε διαχειριστικό έλεγχο. Δεν μπορούμε έτσι, γιατί φύχτηκε κάποιο από μια κουβέντα στην παραλία να πούμε κλείνει ο Δήμο. Μια και κάνατε την πρότασή σας, κάνω και εγώ μια πρόταση εκ μέρους του συνδυασμού. Κάνω μια πρόταση λοιπόν και λέω το εξής. Και συμφωνώ με το Δήμα. Και λέω το εξής. Γίνεται η απογραφή και μετά γίνεται διαχειριστικός έλεγχος. Τέλος. Και να πάρθει απόφαση σήμερα. Αυτή είναι η πρόταση μας. Να γίνει απαρθεί απόφαση σήμερα και να γίνει ο έλεγχος φυσικά μετά την απογραφή. Ένα λεπτό για να μην το πριν 4 χρόνια σε αυτή την αίθουσα έκανα την αντίστοιχη πρόταση στο πρώτο συμβούλιο του 2006-2007. Και βέβαια απορρίφθηκε ο διαχειριστικός έλεγχος. Έχω λοιπόν να κάνω μια συγκεκριμένη πρόταση. Το λέω για να ξέρουν όλοι οι παρεσκόμενοι και όσοι μας ακούνε ενδεχομένως ότι είναι υπέρ του να γίνει κάτι τέτοιο. Όμως, σαν υπεύθυνος για αυτό εδώ το χώρο, σαν υπεύθυνος για τον Δήμο, σαν υπεύθυνος αντιδήμαρχος, δεν μπορώ να δεχτώ και με διαφορετικές φωνές, δεν μπορώ να δεχτώ ότι ο Δήμος θα σταματήσει να λειτουργεί για 2 και 3 μήνες. Λέω λοιπόν το εξής. Καλό είναι. Καλή είναι ο ταρισμή, ναι, εμείς είμαστε καθαροί, οι άλλοι σου πιο πρόβλημα. Δεν είναι ο ταρισμή, δεν θέλει. Εγώ έτσι το αντιλαμβάνομαι, όσον αφορά το έργο που λέτε για την μαύρη τρύπα, μιλάει πάλι για το πάλι. Δηλαδή έχουμε μια μαύρη τρύπα κατά την άποψή μας που το δικαιολογήσαμε και είναι στάξει 3.500 ευρώ, σιγά το νούμερο. Βγήκε σε μαύρη τρύπα, θέλετε την άποψή μου, κακό μπήκε. Θέλετε την άποψή μου, κακό μπήκε ο γραφικό μαύρη τρύπα. Και ήμουν από του αυτού που είπα, που είπα σε όλου του χώρου να μην ανέβει το κείμενο για το πάλι. Στο διαδίκτυο. Έτσι. Όμως από εκεί και πέρα, επειδή μπήκε στο διαδίκτυο, μια μαύρη τρύπα 3.500 ευρώ για το πάρκι, να φτάσουμε να διαλύσουμε όλο το Δήμο, να κλείσουμε τρεις Δήμοι για το διαχειριστικό έλεγχο έτσι από ένα καπρίσιο, το θεωρώ λάθος. Τι λέω λοιπόν. Και ακούστε με αυτό. Αφήστε τις λέξεις που λέω. Μα δεν είναι 3.500 ευρώ. Είσαι 300 ευρώ. Όχι, για 3,5 είναι που πέρασε. Ωραία, 15. Και στην κομματερή είναι 200.000 κιλά το άνω κομματερή. Είναι 200.000. Δεν είναι αναφέρεται η κομματερή. Για το νούμερο σαν 100.000 δεν διολογείται. Λοιπόν, λέω λοιπόν το εξή. Επειδή δεν είναι δυνατόν οι τρεις δήμοι, τέλος οι τρεις δήμοι, να κλείσουν με μια τέτοια κατάσταση, λέω το εξή. Να ολοκληρωθεί η απογραφή περίπου αυτό που είπε και ο κύριος Θεολόγου.
ολοκληρωθεί η απογραφή, η οποία θα περιέχει συγκεκριμένα λούδα, συγκεκριμένα χρέη που αφήνουν οι Δήμοι, συγκεκριμένα εξάρματα τα οποία δεν έχουν πληρωθεί. Όλα αυτά μας υποχρεώνει η απογραφή να τα κάνουμε πέρα από των οικονομικών, όσο κάνει μια καρέκλα, μας υποχρεώνει να βρούμε εντάλματα που έχουν κοπεί και δεν έχουν πληρωθεί. Εντάλματα τα οποία θα κοπούν στο μέλλον για απαιτήσεις τις οποίες έχει ο κόσμος. Απαιτήσεις από δικαστήρια. Ας απαιτούν λοιπόν ο Καλλικράτης μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου να έχουμε κάθε οικονομικά στοιχεία. Αν από τα οικονομικά αυτά στοιχεία προκύπτει ότι πρέπει να το κάνουμε το διακριτικό έλεγχο, είμαι ο πρώτος να το κάνω. Από εκεί και πέρα όμως, αν στις 28 Φεβρουαρίου μας έρθει ένας διακριτικός, μια απογραφή η οποία λέει ότι ο Δήμος Ιλούσας είναι καθαρός. Αυτά χρωστούσε, αυτά πλήρωσε, αυτά τιμολόγια είχε, αυτά έχει. Τα ανεξόπλα τιμολόγια είναι, ξέρω εγώ, 5 εκατομμύρια ευρώ και στο ταμείο ότι υπάρχουν 5,5 εκατομμύρια ευρώ. Ποιος είναι ο λόγος να κλείσουμε το Δήμο από σήμερα με μια τέτοια απόφαση? Πιστεύω δηλαδή. Πιστεύω ότι οι τρεις Δήμοι θα έρθουν με οικονομικά στοιχεία από την απογραφή από την οποία είναι και ο Ορθοδόξος και ο Κυριάκος. Είμαι και εγώ σαν δικηγόρος και ξέρετε πολύ καλά ότι δεν θα ευχαριστώ σε κανένα, γιατί δεν ήμουν σε καμία προηγούμενη δημοτική αρχή. Δεν ήμουν σίγουρος του Μανώλη, δεν ήμουν ούτε στον Κόρτο, στον Κάρτο. Λοιπόν, αλλά περιμένετε σαν σοφότερο, σα το λέω. Αν θέλετε, επειδή δεν μιλούσα τόση ώρα, εσείς έχετε δέξει μια κουβέντα πόσο μέγεθος μπορεί να έχει μια μαύρη τρύπα και πόσο μια άσπρη. Εγώ δεν συμμετείχα. Αλλά λέω την εξή πρόταση. Να περιμένουμε στις 28 Φεβρουαρίου να δούμε τα επίσημα οικονομικά στοιχεία μετά τον ορκωτό λογιστή. Να δούμε δηλαδή αν υπάρχουν κάποιες εικόνες ενδεχομένως ή αν κάποιοι από εμάς θέλουμε να το κάνουμε και τότε το κάνουμε διαφορετικά. Θα βγει μετά την απογραφή μια ανακοίνωση απόλυση ότι όλοι μας το κλείνουν. Δηλαδή θα μας πει ο ορκωτός λογιστής ότι θα κάνουμε διαχειριστικό έλεγχο. Όχι, θα δούμε τα στοιχεία που δώσουμε. Από πού, ποιος. Τα στοιχεία της απογραφής. Ποιος θα κρίνει μετά για να γίνει διαχειριστικό έλεγχο. Η Επιτροπή Απογραφής. Υπάρχουν στην Επιτροπή Απογραφής λοιπόν. Εσύ όταν δεις ότι η χώρα προστάγει σε τιμολόγια 2 εκατομμύρια ευρώ και στο ταμείο της άφησε 500.000, θα προτείνεις να πεις κάτι. Εδώ θέλω να το ψάξω. Έτσι νομίζω ότι είναι πολύ πιο λογικό. Ούτε, δεν το λέω σαν επιστημονική. Δεν λέω σαν επιστημονική. Το 27 Φεβρουαρίου βλέπουμε τα στοιχεία στην Οικονομική Επιτροπή, στην Επιτροπή Οικονομική. Στην Επιτροπή Απογραφής. Μετέχει και ο Κυριάκος, ο οποίος είναι διαφερόμενος. Μετέχεις και εσύ που είσαι επικεφαλής του Κυριακού. Μετέχω και εγώ, μετέχω και τόσοι άλλοι άνθρωποι. Και πιστεύω ότι όλοι μας έχουμε. Θυμούμε τα πατρουλένια που φοράμε και αν δούμε κάποιο στοιχείο το οποίο μας κινεί την περιέργεια, κάνουμε την οικονομική απογραφή. Να κλείσουμε τέτοια καλά το Δήμο για 2-3 μήνες. Και στο τέλος να προσπαθούμε να βγει η ψήρα στο. Να προκάσει η ψήρα και να βγει στο πέτρο για να τη σκοτώσουμε. Θα είναι μια για πάντα όμως, Δευτέρη, αυτό. Λοιπόν, εγώ επιμένω την πρότασή μου μετά την απογραφή να γίνει έλεγχος. Ένα. Δεύτερον, να γίνει έλεγχος. Δεύτερον, να πάρθει απόφαση σήμερα. Αν δεν συμφωνείτε, δεν συμφωνείτε. Εγώ λέω να πάρθει απόφαση σήμερα. Αυτό. Είναι ξεκάθαρο. Λοιπόν, κάνει ο Δήμο που δεν μπορεί να κάνει για να πάρθει απόφαση. Είναι να πάρθει απόψη η απόφαση. Η απόφαση για μετά την απογραφή. Και για άλλη Κυρία Πρόεδρε, θεωρώ ότι είναι η καταλληλότερη περίοδος το να κάνουμε την απογραφή. Διότι λέγεται μια μεγάλη κουβέντα, θα κλείσει ο Δήμος. Μα είναι δυνατόν να κλείσει ο Δήμος? Πώς θα κλείσει ο Δήμος? Δεν υπάρχει καταρχήν προϋπολογισμός. Δεν πληρώνονται, δεν γίνονται πληρωμές, οπότε δηλαδή ένα το αφαιρούμε αυτό. Διότι αν πληρώνονται κάποιοι άνθρωποι, θα τους στερούσαμε αυτή τη δυνατότητα. Από την άλλη πλευρά είναι χειμώνας και θα μπορούμε να ανεχθούμε οποιασδήποτε ταλαιπωρία. Το θα κλείσει ο Δήμος είναι σοβαρή μεγάλη κουβέντα. Η καταλληλότερη βίδεο πότε θα γίνει το καλοκαίρι, δεν θα κλείσει μετά ο Δήμος, αν θα γίνει μετά από τι 28 του Δευτέρου. Γίνεται μια απογραφή. Εγώ όλο αυτό το σκηνικό εδώ το θεωρώ φυσιολογικό. Δηλαδή για μένα είναι φυσιολογικό. Τώρα για την διαχειριστική, για τον έλεγχο το διαχειριστικό, προτείνω να τελειώσει η απογραφή και αν ο εργοδοτικός λογιστής κρίνουν ότι πρέπει να γίνει διαχειριστικός έλεγχος, θα έρθει στο Συμβούλιο, να γίνει διαχειριστικός έλεγχος, διότι ένα διαχειριστικός έλεγχος έχει τεράστια έξοδα. Τα έξοδα αυτά θα μπορούμε να τα βάλουμε και να πάμε τα παιδάκια στο σχολείο, στον υπηαγωγείο,
για να πάρουν τα χρήματα να γίνει προβολή σε άνδρου και διάφορα άλλα, έτσι. Μην προτρέψεις. Αυτό τι θα γίνονταν είναι δυσκολικό, τι θα γίνονταν για την πλευρά, για την άλλη. Από την πλευρά του υπάρχει ο έξοδο αν γίνει ο έλεγχος από τους λογιστές. Εάν ζητηθεί από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας και έρθουν επιχειρηματές του Υπουργείου Οικονομικού, δεν υπάρχει κανένα έξοδο. Δεν υπάρχει. Διακριτικό έλεγχο από τώρα και μετά στην ουσία. Εμάς απόλυτα. Για μας απόλυτα.